τέλος Νοέμβριος. Και τι ωραίο μας έχουν φτιάξει στο πλατό. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη Πανταζή και στο Ιάτρης Αταγιέ Flowers για αυτό το πολύ ωραίο που μας έχει φέρει τρούφα. Έχεις δει, έχεις φιλαράκο τώρα. Έλα, κέρασε το. Να δω αν θα ασχοληθεί καθόλου. Θα του πω, θα το περιποιηθεί. Τσαμπουκά θα το πάει. Μα τι κοινωνικό πλάσμα μου. Το παιδί έχει μάθει. Το έχουμε μάθει να είναι κοινωνικό. Λοιπόν, καλό μας μήνα με το δεξί. Βλέπετε το μερούλι μας, το μεράκι μας, το γλυκό μας, το κορίτσι. Δεν είναι στην παρέα μας. Νομίζω το ανήρτησε και πριν από λίγο. Είναι θετική στον κορονοϊό. Οπότε αυτό θα την κρατήσει κάποιες μέρες στο σπίτι. Τη στέλνουμε ένα γλυκό μεγάλο φιλί. Μας λείπεις ήδη, να ξέρεις. Ναι, ρε, αλλά μέχρι να Γιάννης, να γίνεις καλά και να επιστρέψεις πίσω δυνατή, σιδερένια και ακμαία. Σε αφήνουμε μερικές μέρες και να ξεκουραστείς. Κάνουμε και τα τεστάκια μας και εμείς να δούμε πως είμαστε καλά. Ευτυχώς. Κάναμε επί τη ευκαιρία όλοι ένα φυσικά τσεκ. Και τα κάναμε ένα παραπάνω που βγήκε η Μαίρη θετική στον κορονοϊό, αλλά γενικότερα επειδή είναι σε έξαρση πάλι από ό,τι ακούω και αντιλαμβάνομαι. Ας είμαστε προσεκτικοί, αφήστε λίγο τις αγκαλιές και τα φιλιά και τα άλλα κόλπα τα ερωτικά. Δύσκολο. Νέα παραλλαγή υπάρχει, γι' αυτό και τα εμβόλια να τα κάνουμε που θα βγουν. Λέω την άποψή μου. Θα βγούνε καινούργια εμβόλια. Δόκτωρ Ρουθ είναι ο Γεωργιάδης με τα ερωτικά. Δόκτωρ Τρουθ, λοιπόν, θέλω να στείλω ένα γλυκό φιλί και μια μεγάλη αγκαλιά στο Αττικόν, στο νοσοκομείο και στην κυρία Αθηνά που είναι εκεί και μας βλέπει. Να είστε δυνατοί, να πάνε όλα καλά και γρήγορα και πάλι πίσω. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, αισιόδοξες γλυκές καλημέρες και ένα τεράστιο, τεράστιο φιλί. Λοιπόν, πώς είστε κατά τα άλλα, ξέχασα και τον καφέ μου. Μια το χαρά, χρόνια πολλά στον Αργύρι και την Αργυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Όχι. Και η Αργυρό Μπαρμπαρίγου, για να το φέρω. Δεν έχω κανέναν Αργυρό. Και ο Κοσμάς και ο Δαμιανός επίσης. Γιατί είναι η Αργυρή. Και ο Αργύρης Πανταζάρας. Ο Αργύρης Πανταζάρας που παντρεύτηκε κιόλα. Ο Αργύρης Αγγέλου. Ναι, δεν έχω δικό μου άνθρωπο. Άλλη Αργυρό δεν έχουμε για να Αργυρό Καπαρού, την ξέρουμε μόνο εμείς όμως, Δημήτρη μου. Είναι τραγουδίστρια. Είναι μια έντεχνη ερμηνεύτρια. Πολύ καλή. Να ενημερώσουμε. Επιτυχία, κάνει μια Ελλάδα παίρνουν αέρα, ρε φίλοι μου. Λοιπόν, με τα χώρια μου σήμερα θα είμαστε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Μείνετε κοντά μας. Έχουμε ψάξει, έχουμε βρει, έχουμε ετοιμάσει μια πολύ όμορφη εκπομπή για εσάς. Και σας θέλουμε στην παρέα μας μέχρι τη μία να πιούμε το καφεδάκι μας, να απολαύσουμε το πρωινό μας, όπως μόνο εμείς ξεχωριστά μπορούμε να κάνουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με ένα θέμα που δημοσιεύεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο και αφορά στην Μαίρη Χρονοπούλου, γιατί η Εσπρέσο και ο Γιάννης Αρμουτίδης παρακολουθούν στενά όλη αυτή την ιστορία που γίνεται με τη Διαθήκη, υπάρχει δεν υπάρχει, με τη διάρρηξη στο σπίτι της αείμνης της ηθοποιού. Και τώρα λοιπόν, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας είναι ότι η οικιακή βοηθός κληρονόμησε τη Μαίρη Χρονοπούλου. Άνοιξε λοιπόν η Διαθήκη της Μέρης Χρονοπούλου, όπως κατατέθηκε στο συμβολιογράφο Κοροπίου, και εκεί φαίνεται ότι η Μαίρη Χρονοπούλου ήταν η τελευταία της επιθυμία τα υπάρχοντά της και τα περιουσιακά της στοιχεία να περάσουν στα χέρια της προηγούμενης οικιακής βοηθού, που ήταν στο πλευρό της και την πρόσεχε για 25 ολόκληρα χρόνια. Ανατροπή σε αυτό το πράγμα. Καταρχάς, είναι η τελευταία διαθήκη αυτή, γιατί χθες είχε η κουβέντα ότι ίσως υπάρχει και μια ιδιόχειρη που ακόμα δεν έχει ανακαλυφθεί. Αυτό περιμένουμε ακόμα να το δούμε, γιατί όντως μπορεί να υπάρχει μια διαθήκη μέσα στο σπίτι με μεταγενέστερη ημερομηνία. Αλλά σύμφωνα με αυτήν που άνοιξε η διαθήκη, αναφέρεται σε αυτήν το όνομα της Λαμάρα, της προηγούμενης οικιακής βοηθού, όπως σας είπα και πριν, η οποία πλέον βρίσκεται στη Γεωργία, γιατί μετά από 25 χρόνια που ήταν στο πλευρό της. Είναι πολύ συγκινητικό. Και έχει και μια λογική εξήγηση, έτσι. Αν σκεφτεί κανείς πόσα πέρασε η Μαίρη Χρονοπούλου τα προηγούμενα χρόνια, όπου είχε τη βοήθεια της προηγούμενης οικιακής βοηθού, νομίζω ότι έχει μια λογική. Γιατί πέρασε πολλά ατυχήματα, όπως θυμόμαστε, στα οποία προφανώς της στάθηκε η συγκεκριμένη οικιακή βοηθός. Με το ακίνητο, τι γίνεται όμως, ρε παιδιά, που λέγεται πως το είχε αφήσει στο χαμόγελο. Θα σου πω τώρα, γιατί διαβάζω και το ρεπορτάζ. Είναι λοιπόν η πρώην οικιακή βοηθός, μία από τις ισχυρότερες κληρονόμους, αφού η θανούσα της κληροδοτεί ένα διαμέρισμα, το πατρικό της μητέρας της στα Πατήσια, αλλά και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Στη συγκεκριμένη διαθήκη αναφέρεται κατά πάσα πιθανότητα και σε ποιον περνάει το σπίτι της πεανίας, παρότι, όπως είχαμε πει και συζητούσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες, το δώρισε, το παραχώρησε στον κύριο Γιαννόπουλο και στο χαμόγελο του παιδιού. Πάντως, παιδιά, αυτό δείχνει και το μεγαλείο της ψυχής ενός ανθρώπου που δεν ξεχνάει ποια ψυχή, ποιος άνθρωπος ήταν εκεί και τη στάθηκε για 25 χρόνια. Ένας άνθρωπος από μια ξένη χώρα. Ήταν και Γεωργία. Κατάκητη για 4 χρόνια, αν θυμόμαστε. Προφανώς στάθηκε στο πλευρό της συγκεκριμένη γυναίκα. Όχι, προφανώς στάθηκε και ήταν λέει, δίπλα της. Ξενυχτούσε στα νοσοκομεία όπου νοσηλευόταν. Ήταν δίπλα της στα μεγάλα χειρουργεία που είχε κάνει ακόμα και στο εξωτερικό. Δεν πέρασε λίγα. Και ήταν πολλές περιπέτειες και όντως πρέπει να έδωσε τη ζωή της συγκεκριμένη γυναίκα για να την προσέξει και να την περιποιηθεί όπως έπρεπε. Και αν μου επιτρέπετε, είναι και πολύ συγκινητικό για έναν επιπλέον λόγο, γιατί είναι κάτι το οποίο λέμε κατά καιρούς οι άνθρωποι που είμαστε μόνοι μας, ότι δεν υπάρχουν μόνο οι συγγενείς, υπάρχουν σημαντικοί φίλοι, οι οποίοι, αν το φροντίσουμε πριν φύγουμε, μπορούμε να τους ανταποδώσουμε αυτό που μας προσέφεραν κατά τη διάρκεια της ζωής, ό,τι και αν ήταν αυτό. Σωστό. Μένει να δούμε τώρα αν μέσα στο σπίτι βρεθεί αυτή η χειρόγραφη διαθήκη και τι γίνεται βέβαια και με τις φράγες του σπιτιού που είχε ζητήσει ο δικηγόρος. Και να μην εμφανιστεί νεότερη διαθήκη, έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτά. Αυτό λοιπόν. Αν υπάρχει χειρόγραφη, με μεταγενέστερη. Να απαυθεί η ψυχή της επιτέλους. Ναι, στο τέλος αυτό είναι που μένει, αλλά τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, να συνεχίζουμε και πάμε να πούμε μια γλυκιά καλημέρα. Πού είναι το παιδί, παιδιά? Το παιδί είναι. Βολτάρι. Έκανε βολτάρι με το σκύλο το καινούριο. Μη σου φύγει, γιατί αυτή είναι περίεργη. Εκεί που τη βλέπει εδώ, μετά είναι αλλού. Έλα εδώ. Ακούμε, έλα να πει καλημέρα. Περικλή μου, καλημέρα. Καλημέρα, Ελένη. Είσαι φίλο. Είσαι καλά. Καλά, εσύ. Καλώς όρισες. Καλημέρα σε όλους. Μοσκομιλιστός και μυρωδάτος. Καλημέρα. Πολύ ωραία ντυμένος σήμερα. Πολύ ωραία. Άλλο στυλ. Άλλο, ναι. Δεν είσαι καλά? Όχι, δεν είμαι. Τι έγινε? Όταν βλέπεις να σε βρίζουν σε όλα τα κανάλια με αυτόν τον τρόπο, γιατί εσύ αποφασίζεις να είσαι ειλικρινής και να μην παίζεις παιχνίδια λαϊκισμού και εντυπώσεων, σε ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί εγώ, ξέρετε, προς την κοινωνία, όταν αποφάσισα να γίνω καλλιτέχνης, βγήκα με εμπιστοσύνη και με πίστη ότι αν δείξω τον αληθινό μου εαυτό, και δεν μιλάω για αυτά που είπα μόνο τώρα, για τα καλλιτεχνικά μου και για όλα, ότι αυτό κάτι θα το έπαιρνε η κοινωνία και θα το έκανε κάτι καλό. Αισθάνομαι ότι πρέπει να σταματήσω να μιλάω και γενικότερα να κάνω το οτιδήποτε. Αυτό. Σε πείραξε όλο αυτό και το συνέστημά σου? Συγγνώμη, ένα λεπτό. Καταρχήν σας έχω φέρει ένα δώρο. Σας εκτιμώ πάρα πολύ όλους. Απλά δεν το κάνω για να σας θίξω. Εδώ έχω φέρει μια πέτρα. Είναι από τον τόπο μου, από τη Λευκάδα που κατάγομαι. Όποιος θέλει μπορεί να την πάρει και να με πετροβολήσει. Δεν θα κουνηθώ, σας τορκίζομαι. Γιατί αυτά που έχω ακούσει είναι πολύ χειρότερα από αυτό. Τι είναι αυτό το χειρότερο που λες ότι αυτό που σε έχει στενοχωρήσει? Δηλαδή, άκουσες κάποιον να χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς ή άκουσες απλά ανθρώπους να διαφωνούν με την άποψή σου και αυτό που υπόθηκε με αφορμή της δηλώσεως σου? Γιατί εμείς θέλαμε να είσαι εδώ, θα σου πω. Και για να το κουβεντιάσουμε, γιατί και εμείς εκτιμούμε πάρα πολύ και έχουμε και μια πολύ καλή σχέση μέσα στα χρόνια. Αλλά και για να σου δώσουμε το χρόνο, αν θέλεις κάτι να το αναπτύξεις καλύτερα, να το αναλύσεις καλύτερα, τη στάση σου, να την κάνεις, να την καταλάβουμε όλοι καλύτερα. Ξέρετε κάτι, εγώ θα ήθελα να μου πείτε, όχι εσείς, γενικότερα, ο κόσμος τι θέλετε να πω, να το πω. Θέλετε να βγω και να πω ότι για ένα παιδί το οποίο έχει πρόβλημα με τα κιλά του, αν το παιδί σου εσένα, αν είχε θέμα με παχυσαρκία, τι θα του έλεγες, Ελένη? Σε ρωτάω αν μου απαντήσεις. Και το δικό μου το παιδί το πήγαινα στο γιατρό, έκανε κάποιες εξετάσεις και έβλεπα ότι είναι πρόβλημα υγείας, θα πρόσεχα την υγεία του βασικά. Την υγεία μίλησα κι εγώ. Δεν είπα κάτι άλλο. Νομίζω ότι σε σένα σχολιάστηκε αυτό που είπες για τα μπλουζάκια και το αισθητικό του πράγμα. Ήταν λίγο πιο αιχμηρός. Δεν μίλησα για το αισθητικό. Κάποιοι άνθρωποι μείνανε στο επιφανειακό κομμάτι. Εγώ όταν ακούω τις αντροπαρές και κάνουν κάποια σχόλια όταν περνάνε οι κοπέλες με αυτό το look μπροστά, να ξέρετε. Δεν είναι οι άντρες μεταξύ τους politically correct. Όχι, και τα σχόλια που λένε για αυτές τις κοπέλες οι οποίες αισθάνονται ότι αρέσουν δεν είναι καθόλου. Αυτό δεν πρέπει να το νόμιμοποιήσουμε. Αυτό λέω. Δεν είναι καθόλου τιμητικά για τη γυναίκα, αλλά δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, τώρα πάλι θα με κατακρεουργήσουν. Τέλος πάντων, έχω φέρει μια φωτογραφία, θα ήθελα να τη δείξουμε. Θα τα δούμε όλα και θα κάνουμε την κουβέντα μας πολύ αναλυτικά για να πάρεις κι εσύ να πεις τη θέση σου, να πεις αυτά που πιστεύεις και όπου θέλεις να διαφοροποιηθείς και όπου θέλεις να ενισχύσεις. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο. Έχουμε να δούμε, να θυμηθούμε τις δηλώσεις ή να δούμε τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν γενικότερα, οι οποίες αντιδράσεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι σε στεναχώρησαν. Το βλέπω στο βλέμμα σου, εγώ δεν σε έχω ξαναδεί έτσι. Με στενοχώρησαν και κυρίως με στενοχώρησε που κάποιοι δημοσιογράφοι βγήκαν και είπαν ότι το πέτυχε αυτό που ήθελε ο άτιμος, να ασχολούμαστε μαζί του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να ακούει η μητέρα μου αυτά τα πράγματα στην τηλεόραση για μένα, για το παιδί της, ή οι δικοί μου άνθρωποι, ή ο Βασίλης, και να στενοχωριέται και να μου λέει, είναι δυνατόν, μου λέει μετά το θέμα με τον Αποστολόπουλο που έγινε, που έπρεπε να βγω και να μηνθώ. να συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή, επειδή είπα την άποψή μου, αυτό δεν είναι ένα bullying. Θέλω να δούμε πρώτα τις δηλώσεις. Να τα πάρουμε από την αρχή. Να δούμε λίγο πρώτα τις δηλώσεις, αν είστε έτοιμοι και πάνω από το κοντρόλ, και μετά να δούμε τις αντιδράσεις. Για να το ξετυλίξουμε το κουβάρι από την αρχή, παρακαλώ. Οι Ελληνίδες ήταν γυναίκες που θα έλεγες ότι έχουν ευρωπαϊκή αισθητική και ότι έχουν την αίσθηση του μέτρου. Τώρα αυτό δεν το βλέπω, παιδιά, στον δρόμο. Βλέπω κορίτσια με παραπάνω κιλά να βγάζουν κοιλιές έξω. Που δεν έχω πρόβλημα με τα παραπάνω κιλά. Αλλά αυτό το με το body shaming και όλα αυτά τα κινήματα, λίγο έχουμε χάσει το μέτρο. Δηλαδή, δεν γίνεται ένας άνθρωπος που κάτι δεν του πηγαίνει να επιδεικνύει τα λύπη. Δηλαδή δεν γίνεται να βλέπουμε διαφημίσεις με υπέρβαρες γυναίκες να χορεύουν μπαλέτο ή διαφήμιση για σερβιέτα που να μας δείχνουν ότι το πρότυπο είναι μία 100 κιλά που τα πετάει και έξω. Και σε κάποια στιγμή πρέπει να βγει κάποιος με θάρρος και να τα πει, γιατί ζούμε την εποχή του politically correct που όλοι φοβούνται να μιλήσουν. Λοιπόν, έχουμε χάσει το μέτρο και καλό τον κόσμο που έχει τις ίδιες απόψεις με μένα περί μόδας, περί αισθητικής και πολιτισμού να μην φοβάται να βγει και να τα πει. Δεν θα μας αντιστρέψουν τα σωστά που ξέρουμε. Το σωστό είναι ένα. Είναι το υγιές. Αυτό που λένε οι γιατροί. Αυτή είναι η πρώτη σου δήλωση. Από αυτή τη δήλωση την πρώτη διαφοροποίησε, θες κάτι, θεωρείς ότι κάπως λεκτικά, ας πούμε, ήταν λάθος η προσέγγιση? Καταρχήν να σας πω ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα με την ακοή μου και πολλές φορές δεν ακούω. Και σε αυτά τα μέρη έχει μουσική και φωνάζω και φαίνομαι ότι είμαι επιθετικός. Δεν φωνάζω, δεν ακούω, με συγχωρείτε, δεν είμαι τέλειος, δεν ακούω καλά. Αυτό το ύφος λοιπόν, σε συνδυασμό με αυτά που λέω, τα οποία δεν είναι η politically correct άποψη, βγαίνει μια επιθετικότητα και ένα ότι δεν αγαπάω τους ανθρώπους. Δεν ισχύει αυτό. Καταρχήν να πω ότι για το αισθητικό κομμάτι, κανένας δεν μπορεί να μιλήσει στον άλλον και να πει τι θέλει. Εγώ είπα όμως τι μου αρέσει εμένα σαν Περικλής. Καταλαβαίνετε. Δεν μου αρέσει να βλέπω τα κορίτσια έτσι ντυμένα. Θέλω να τα βλέπω με έναν τρόπο που να τα θαυμάζω και να ακούω και ωραία σχόλια από τους άντρες γύρω μου. Να μην ακούω υποτιμητικά και να λένε αυτή είναι για μια νύχτα. Το λέω ευγενικά γιατί είμαστε στην τηλεόραση. Περικλή μου, συγγνώμη. Καταλαβαίνεις όμως ότι όταν εκφράζεσαι έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που το ακούν αυτό και μπορεί να πληγώνονται και να πληγώνονται πολύ. Γιατί τους χτυπάς μία. Τι είπα όμως, που θες να μου πεις, τι είπα και πλήγωσα? Είπα για κάποιον ότι εγώ, όποιος έχει κιλά, εγώ που έχω υπάρξει υπέρβαρος πολλές φορές στη ζωή μου, μπορώ να πω για κάποιον που δεν έχει κιλά ότι δεν τον εγκρίνω? Δεν είπα αυτό. Καταλαβαίνεις ότι ακούστηκε λίγο απαξιωτικό. Αυτό μπορεί να ακούστηκε έτσι όπως το βλέπω κι εγώ. Τώρα που το βλέπεις λίγο πιο ψύχρεμος και αφού έχουν περάσει πρώτες ώρες και ξέρω ότι είσαι και φορτισμένος, έτσι το νιώθω, το αντιλαμβάνομαι. Βλέποντάς το. Αυτό που λέει ο Νίκος, δεν καταλαβαίνεις ότι ένα κορίτσι που μπορεί να μην έχει ακόμα την πλήρη εικόνα του εαυτού του, που μπορεί να μην ξέρει τι είναι αυτό που της ταιριάζει, που μπορεί να πειραματίζεται και να είναι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί και να έχει κάποια κιλάκια παραπάνω, να αισθανθεί άσχημα ακούγοντας ότι δεν πρέπει να φορέσει, ότι την αποκλείεις από κάτι που μπορεί να της αρέσει. Την αποκλείω γιατί την προτιμώ. Να την αναδεικνύει την ομορφιά της άλλου είδους ρούχο. Σας λέω την ειλικρινή μου άποψη. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Είναι η άποψή σου. Πιστεύω ότι αυτή την κοπέλα που μπορεί να είναι πανέμορφη και τις παίρνουμε και εμείς στο σοου και τις δίνουμε με τα κατάλληλα ρούχα, δεν τις κρύβουμε, τις βγάζουμε στην πασαρέλα. Και μας αρέσουν αυτές οι κοπέλες. Και ήμασταν οι πρώτοι που βάλαμε άτομα άλλης ηλικίας στην πασαρέλα. Τη μαμά της Χριστίνας Πολίτη. Ήμασταν πριν το κάνουν στο εξωτερικό με τον Βασίλη. Βγάζουμε πάρα πολλές φορές κοπέλες με παραπάνω κιλά. Ποτέ δεν έχουμε βγάλει. Όποτε βλέπω κοπέλα η οποία είναι ονορεξική, του λέω Βασίλη να μην την πάρουμε. Γιατί είναι το άλλο άκρο που κι αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό γιατί όμως δεν λέμε. Θέλω να σε ρωτήσω, Περικλή, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή ήμουν από τους ανθρώπους που εδώ στην εκπομπή προσπάθησα να διαβάσω πίσω από τις γραμμές, προσπάθησα να σε ερμηνεύσω. Ξεκινώντας λοιπόν από εκεί, θέλω να σε ρωτήσω, τώρα που ξαναβλέπεις τις δηλώσεις, υπάρχει κάτι το οποίο θεωρείς ότι το είπες ίσως λίγο πιο τσιμπημένο και θα το αναθεωρούσες, θα το έθετες αλλιώς? Γιατί αυτό εγώ εκεί θεώρησα. Όχι, θέλω να μπω σε μια άλλη λεπτομέρεια. Πες τη λεπτομέρεια όμως για να προλάβω. Τη λεπτομέρεια που ενέφερες ότι πρέπει να συνασπιστούν οι άνθρωποι και να εκφέρουν άποψη σχετική με αυτό που πρεσβεύεις, το οποίο αυτό ακούστηκε σαν να οργανώνεις επιθετική κίνηση. Μίλησαν κάποιοι ότι ετοιμάζεσαι άνθρωποι σαν να πετάμε ντομάτες και γιαούρτια. Αυτό θα το ανασκεύαζες? Φαίνομαι ότι έχω τέτοιου είδους συναισθήματα. Άρα θα το ανασκεύαζες. Που εγώ βλέπω να φέρονται άσχημα σε ένα ζώο και κλαίω. Σας φαίνομαι να έχω τέτοιου είδους συναισθήματα. Απλά, αν θέλετε να το διατυπώσω με άλλο τρόπο, θα έλεγα ότι ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και εγώ έχω το δικαίωμα, σαν Περικλής, να πω: η γυναίκα μου αρέσει να είναι ντυμένη έτσι. Καταρχήν, να σας πω κάτι. Δεν μου αρέσει καμία να τα βγάζει έξω εμένα. Σωστό. Σωστό. Και θα μου πεις γιατί αν πω αυτό δεν θα έρθουν, δεν θα έρθει να σχολιάσετε αυτή την άποψή μου. Όποια θέλει να τα βγάλει είναι ελεύθερη. Βεβαίως. Εμένα σαν Περικλής αυτό το πράγμα δεν μου αρέσει και ξέρετε κάτι, δεν αρέσει και στους άντρες. Στην εποχή του ίντερνετ που είναι όλα διαθέσιμα. Γίνεται, αυτό το πράγμα είναι μια επιλογή που θα κάνει μια γυναίκα μεγαλώνοντας για το πώς θέλει να είναι η εικόνα της. Όλο το άλλο πράγμα είναι κάτι το οποίο μπορεί εγώ που αισθάνομαι λίγο περίεργα, τα δικά σου λόγια να με κάνουν να αισθανθώ διαφορετικά και άσχημα. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Και μην δηλαδή, τα λόγια κάποιου αλλού για το ντύσιμό μου. Και χθες η Δανάη Μπάρκα είπε ο τρόπος που ντύνομαι, λέει, αν πάρω τις φωτογραφίες του κονδυλάτου στη σειρά με τις εμφανίσεις που έχει κάνει, λέει, να μην πω τι θα πω. Και εγώ πληγώνομαι από τα σχόλια των ανθρώπων. Συμφωνώ, και σε αλλά. Πια... δεν αρέσω, αλλά τη στιγμή. Να σας πω κάτι. Το styling, λέμε στη μόδα, θέλει θάρρος. Εσύ ένας άνθρωπος της μόδας πρέπει να βγεις να το υποστηρίξεις. Εσύ ένας άνθρωπος της μόδας. Εσύ εντός εισαγωγικών νομιμοποιείσαι να κάνεις το πιο extreme, να κάνεις αυτό που σου αρέσει και το υποστηρίζεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με όλο αυτό και ακόμα μέσα του μπορεί να είναι ευαίσθητος ή να μην έχει βρει τα πατήματά του και την ισορροπία του, μπορεί ακούγοντας κάτι τέτοιο. Να πληγωθεί. Κατάλαβες, εκεί ξεκινάει η κουβέντα. Σε συγκεκριμένο σημείο. Θέλω να δούμε λίγο τη φωτογραφία. Δεν ήρθα κατά κιλά. Τα κιλά δεν αποφεύγονται όταν έχεις το πρόβλημα εύκολα. Οι στιλιστικές επιλογές, το να μην ευτελίζεσαι, μπορείς να το αποφύγεις. Δεν είσαι υποχρεωμένος να τα βάλεις αυτά τα ρούχα. Ναι, αλλά μια γυναίκα μπορεί να της αρέσει να το βάλει. Μίλησα για κάποιον ανάπηρο, όπως είπε ο Τεοκλής. Αν το λέω σωστά το όνομά του ανθρώπου, ο καθένας το πήρε από την πλευρά του. Λέει, εγώ που έχω την αναπηρία, αισθάνθηκα ότι με επιτίθεται. Από πού και σπου. Ξέρεις γιατί γίνεται όλη αυτή η κουβέντα για το πόσο πρέπει να αποδεχτούμε ένας τον άλλον και να αφήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που εν πάση περιπτώσει θέλουν και αισθάνονται ελεύθεροι και άνετα μέσα. Ωραία. Στο κομμάτι του εαυτού τους αυτό. Εμένα όταν έρχεται η κάμερα και με ρωτάει πώς μου φαίνεται η Ελληνίδα ντυμένη, τι θέλετε να κάνω, να μην πω την άποψή μου, ότι αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είπα τι να κάνουνε. Είπα εγώ τι νιώθω. Δεν το επέβαλα, δεν έκανα δικτατορία. Καταλαβαίνω ότι. Είπα, ο Περικλής δεν του αρέσει αυτό. Θα σου εξηγούμε γιατί δεν αντιδράσει αυτό. Σου λέμε για αυτό. Ίσως να είναι το ύφος μου μερικές φορές ενοχλητικό. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Θέλω να δούμε και τη φωτογραφία. Νεφελάκο μου, να μας βοηθήσει να δούμε λίγο και τη φωτογραφία που έχουμε από τον Περικλή. Την οποία βλέπουμε και πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Η φωτογραφία αυτή την είχα θάψει με την ξαδέρφη μου στο πιο μακρινό μπαούλο και είναι μια φωτογραφία η οποία με πληγώνει πάρα πολύ, γιατί βλέπω ένα παιδί το οποίο ήταν πάρα πολύ δυστυχισμένο στα προεφηβικά του και τα εφηβικά του χρόνια. Αυτό είναι η αρχή του πάχους μου. Από τι ήσουν δυστυχισμένος? Για κάποιες καταστάσεις που ζούσα. Οικογενειακές δεν έχουν να κάνουν με το bullying, ας πούμε, μπορεί να. Βεβαίως και έχουν να κάνουν με το bullying. Αλλά δεν ήταν αυτό το πρόβλημά μου. Το bullying ήρθε μετά σαν κερασάκι στην τούρτα, που εγώ δεν μπορούσα να διαχειριστώ κάποια πράγματα και έτρωγα. Λοιπόν, αυτή τη φωτογραφία, θέλω να πω, είναι η αρχή της περίοδου που άρχισα να παχαίνω. Όταν έφτασα στο απόγειο και είχα πρόβλημα υγείας και έπρεπε να εγχειριστώ με τη σκολικοειδίτη μου, γιατί λιποθυμούσα συνέχεια από τους πόνους, μου είπε ο γιατρός: ξέρεις κάτι, θα περιμένουμε, γιατί δεν μπορείς να μπεις ακόμα στο χειρουργείο, γιατί είναι επικίνδυνο σε αυτά τα κιλά να σε αναισθητοποιήσω. Και είπα: εντάξει, και έφτασα να πάμε σε ένα νυχτερινό κέντρο με τους γονείς μου και να πάθω περιτονίτιδα και να λιποθυμήσω πάνω στο πιάτο. Και με πήγανε και σώθηκα, μου είπανε: ξέρεις, έσπασε την στιγμή που σε ανοίξαμε. Δεν ξέρω, αν αυτό η κυρία Δανάη Μπάρκα της φαίνεται ότι έπρεπε να το περάσω, γιατί πρέπει να υπάρχει ελευθερία, να το περάσω. Αυτό το λες όσον αφορά το κομμάτι του υγιούς που ανέφερες. Μόνο για την υγεία με ενδιαφέρει. Μα εκεί σηκώνουμε όλοι τα χέρια ψηλά και πάμε πάσο. Κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Αλλά σου λέει ένας άνθρωπος: εσύ έχεις περάσει κάτι τέτοιο που το κουβαλάς στη ζωή σου μέσα και με βάση αυτή την εμπειρία λες όλα τα υπόλοιπα. Ένας άνθρωπος όταν. Είναι υγιής και μερικά κιλά παραπάνω να έχει και αισθάνεται ότι είναι υγιής και αισθάνεται εντάξει με την εικόνα του, δεν μπορεί να μπει στα δικά σου ταμπούσια και να καταλάβει αυτό που εξηγείς. Ναι, εγώ όμως είπα το εξής. Είπα από εκεί πέρα που είχαμε σαν κοινωνία τραγικό πρόβλημα με τη συμπερίληψη, να συμπεριλάβουμε τους μαύρους, τους γκέι, πείτε μια άλλη κατηγορία, τους υπέρβαρους. Αυτά έχουμε φτάσει, δεν με πειράζει αυτό. Αυτό έπρεπε να γίνει και έχουμε την υποχρέωση να ενωθούμε και να πιαστούμε όλοι από το χέρι και να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι ένα. Εμείς έχουμε φτάσει στο άλλο σημείο. Έχουμε τα άλλα πρότυπα, τα θεωρούμε ότι αυτά είναι τα φύσικα. Δηλαδή, βγαίνει ο κύριος Λιάκης κάθε μέρα και μας λέει για τον κύριο Κασελάκη. Εντάξει, το ακούσαμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο που είναι γκέι ο κύριος Κασελάκης. Το καταλάβαμε. Εντάξει, δηλαδή δεν χρειάζεται να το ακούμε κάθε μέρα 24-24ωρο. Δεν το έκανε μόνο ο Γιώργος Λιάκας, έτσι. Και για δύο στρέιτ να μου το έλεγε κάποιος όλη μέρα θα με ενοχλούσε με αυτό. Γι' αυτό και υπάρχει το τηλεκοντρόλ και αυτό είναι μια ελεύθερη επιλογή που έχει ο κάθε άνθρωπος. Και αν θέλει, βλέπει κάτι, αν θέλει, ταυτίζεται με μια εκπομπή, με ένα παρουσίαστημα, οτιδήποτε. Αυτό είναι θεματολογία. Καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά δεν δεν περνάμε την εποχή που ο καθένας μπορεί να είναι αυτό που θέλει να είναι, όπως θέλει να είναι. Της αποδοχής. Χωρίς να ακούει κάτι. Ωραία, να σας πω κάτι. Εγώ λοιπόν μπορώ να μιλήσω μόνο για την εμπειρία μου, να μην εγκρίνω κανέναν. Ξέρεις γιατί τις φορές που υπήρξα υπέρβαρος, όχι να το πω, να πω εγώ πώς ένιωθα. Τις φορές που ήμουν υπέρβαρος, δεν είχα καμία αυτοπεποίθηση, αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα με το σώμα μου, έκανα αστεία για τα κιλά μου και μέσα μου έκλαιγα με αυτά τα αστεία. Δεν μπορούσα να πλησιάσω μια κοπέλα, άργησα πάρα πολύ να συνδεθώ ερωτικά. Εγώ προσωπικά σας λέω την εμπειρία μου. Μπορεί όλοι οι άλλοι που έχουν παραπάνω κιλά να μην τα έχουν αυτά. Και μπράβο. Ξέρεις τι γίνεται, αν έλεγες έτσι την εμπειρία σου, sorry Δημητράκη μου, αν είχες έτσι την καρδιά σου όπως το λες τώρα, που είσαι και φορτισμένος, συγγνώμη, είναι πολύ διαφορετικό από το να χρησιμοποιήσεις τη λέξη επιδεικνύει, τις λέξεις επιδεικνύει τα λύπη. Και τα πετάει έξω. Αυτό είναι κάτι έξω που σαν δύο λέξεις μαζί προκαλούν το συνέστημα. Ωραία, δεν ήθελα να προκαλέσω κανέναν. Εάν έχω πληγώσει κάποιον, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, ειλικρινά, και δεν θα ξαναμιλήσω για κανένα θέμα. Θα τα αφήνουμε όλα να περνάνε. Είναι, είτε τρένα συγκρούονται. Είτε τρένα συγκρούονται. Είτε οτιδήποτε. Έχει πάρα πολύ σχέση, γιατί. Θέλω να σου πω κάτι πάνω στο που είπες, πάνω στο δικό σου, στη δική σου εμπειρία που είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και την έχουμε περάσει όλοι μας και εγώ. Φαντάσου λοιπόν στην ηλικία αυτή την ευαίσθητη που όντως κρυβόσουνα, δεν έδειχνες τι έκανες, να ακούς, χωρίς να έχει κακή πρόθεση ο άλλος, κουβέντες τύπου ότι δεν πρέπει να κάνει μπαλέτο μία που έχει παραπάνω κιλά ή δεν. Αυτό σου εξηγούμε. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι προβάλλεται. Έχουμε περάσει από τη συμπερίληψη που έπρεπε να γίνει υποχρεωτικά. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να σεβαστούμε την έννοια άνθρωπος με οτιδήποτε περιλαμβάνει έννοια. Ναι. Όποιος είναι ο άνθρωπος, δεν μας ενδιαφέρει. Τον σεβόμαστε και τον αγαπάμε γιατί είναι δημιούργημα του Θεού. Κάνω και ο Σαρδάμ. Και τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Δηλαδή είμαστε διαρκώς τρομαγμένοι. Ας βάλουμε στην ταινία και ένα μαύρο. Για... Ξέρετε, υπάρχει νομοθεσία. Υπάρχει νομοθεσία. Δηλαδή, αν γυριστεί μια ταινία με την επανάσταση των μαύρων στην Αμερική, θα πρέπει να βάλουν και έναν άσπρο για να μην αισθανθώ εγώ ότι δεν με συμπεριλαμβάνει. Περικλή, ακόμα εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ακόμα και ότι στα ελληνικά σύριαλ πια βλέπουμε σχέσεις γκέι ανθρώπων. Ότι τις προβάλλουμε με το να δίνουν ένα φιλί, να έχουν μια κανονική φυσιολογική ερωτική ζωή, γιατί είναι φυσιολογικοί άνθρωποι. Με το να προβάλλει το Κασελάκης και να λέει ανοιχτά ότι εδώ είναι ο σύντροφός μου ο Τάιλερ. Ξέρεις ότι σε κάποιους ανθρώπους που τα μυαλά είναι λίγο πιο κλειστά και λίγο πιο παλιά, που δεν έχουν τις εικόνες που έχουμε εμείς οι άνθρωποι που ζούμε στην πόλη. Οι άνθρωποι που καταπιέζονται αντίστοιχα. Και αυτό. Και λέω για τους ανθρώπους που έχουν λίγο πιο κλειστά μυαλά. Μπορεί να τους ανοίγεις το μυαλό. Οι άνθρωποι αυτοί, βεβαίως, χρειάζεται να δομήσουμε μια κοινωνία που να υπάρξει αποδοχή, να υπάρξει αγάπη. Και το ξέρω ότι ακούγονται όλα αυτά σαν κασέτα. Ειλικρινά τα πιστεύω από την ψυχή μου και σε αυτή την κοινωνία θέλω να ζήσω κι εγώ. Και εγώ έχω υποφέρει από όλα αυτά. Και όπως με βλέπετε να ντύνομαι, έτσι ντυνόμουν και στο σχολείο δυστυχώς. Αυτό στη φωτογραφία ήταν σε μια εκδρομή. Λοιπόν, αυτό το ντύσιμο γινόταν αντικείμενο χλευασμού στο σχολείο. Αυτό που σας δείχνω. Και είναι ένα πολύ κακό συνέστημα. Γιατί ήταν στο στυλ να πηγαίνουμε με το σκισμένο τζιν και με τις Βέρμαχτ. Ναι. Λοιπόν, και ήμουν ένα παιδάκι εγώ που δεν το ασπαζόμουν αυτό το πράγμα. Περικλή, θα σου πω κάτι άλλο. Εσύ όμως κατάφερες και κάνεις την αλλαγή στη ζωή σου, καταλαβαίνεις. Έχασες τα κιλάκια σου, συγγνώμη Νίκο μου, έκανες το χειρουργείο σου, το οποίο υπήρξε το έναυσμα για να αλλάξεις τη ζωή σου και το κίνητρο ενδεχομένως. Είσαι αυτός που είσαι σήμερα, τα κατάφερες, ορθοπόδησες. Ένας άλλος άνθρωπος ή ένα άλλο παιδί με πιο πληγωμένο συνέστημα μπορεί να πέσει ακόμα πιο βαθιά. Ναι. Αποκλείοντάς το όπως το ερμηνεύει εκείνο από κάποιες επιλογές που για όλους τους υπόλοιπους μπορεί να είναι ελεύθερες. Να πω κάτι. Εγώ σαν παιδί τότε, αν θυμηθώ τον Περικλή τότε, ξέρετε, η ανάγκη μου δεν ήταν να δω έναν επίσης παχουλό άνθρωπο και να πω «Α, δεν έχω πρόβλημα», γιατί να σας πω, το πρόβλημά μου δεν ήταν τα κιλά μου. Τα κιλά ήταν ο αντικατοπτρισμός των προβλημάτων μου. Έτσι, ναι. Εμένα δεν μου έκανε καλό αυτό. Δηλαδή υπήρχαν και τότε παχουλές γυναίκες. Έβλεπα τη Ρόζι Οντόνελ στις κομμωδίες. Έβλεπα τη αυτά τα σειρά που βλέπαμε. Ήταν το θέμα η αιτία. Εμένα αυτό που θα με ενίσχυε σαν άνθρωπο θα ήταν να δω στην τηλεόραση κάποιον και να πει όπως βγαίνω εγώ. Και λέω, ξέρετε κάτι, μεγάλωσα σε μια δύσκολη οικογένεια. Και έχω κάνει από ψυχανάλυση από 20 χρονών μέχρι χθες. Λοιπόν, και δεν έχω φύγει ποτέ από αυτό. Αυτό προσπαθώ να κάνω, να πω την αλήθεια μου. Η αλήθεια μου μερικές φορές έχει και άσχημα πράγματα μέσα. Αλλά η αλήθεια έχει πόνο, γιατί έχει συνειδητοποιήσεις. Όποιος δεν τις αντέχει, τι να κάνω. Θα σταματήσω να μιλάω, σας το είπα. Όχι, γιατί δεν είναι. Έχω πληγωθεί κι εγώ. Γιατί όλες οι αλήθειες δεν είναι για όλα τα αυτιά. Εγώ μπορεί να θέλω να ακούσω κάτι διαφορετικά, ο Νίκος διαφορετικά. Ο τρόπος πολλές φορές είναι αυτός που μπορεί να αλλάζει και το νόημα και το μήνυμα. Ο τρόπος σε τέτοια λεπτά ζητήματα για μένα μπορεί να κάνω λάθος. Πρέπει να είναι όταν θέλεις ο λόγος σου να είναι να παροτρύνει τους ανθρώπους για κάτι, πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικό. Σίγουρα. Θα προσπαθήσω να το διορθώσω. Έχω μια αιχμηρότητα και μια ανασφάλεια όταν έρχεται μια κάμερα σε μια εκδήλωση και δεν έχω πει ποτέ σε δημοσιογράφοντες σου μιλάω. Ξέρετε γιατί? Γιατί τον βλέπω σαν εργαζόμενο που πρέπει να πάει ένα υλικό. Ξέρετε πόσες συνέντευξεις δεν έχουν παίξει. Δεν με πειράζει. Του λέω να σου πω, του λέω κάτι. Δεν θα το παίξετε αυτό, του λέω. Αλλά εγώ θα σου το πω για να πας ένα υλικό στον αρχισυντάκτη σου. Λοιπόν, γιατί αυτούς τους ανθρώπους τους βλέπω και αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά εκείνη την ώρα που έρχεται η κάμερα και εγώ τρομάζω. Αλήθεια είναι αυτό και πολλές φορές σε τέτοιες εκδηλώσεις. Γι' αυτό, επειδή μιλάς στο πόδι, μιλάς χωρίς να έχεις σκεφτεί ακριβώς τι θα πεις. Δεν ξέρεις ποιο είναι το κείμενο. Φεύγουν και οι λέξεις μόνες τους, ρε παιδιά, μερικές φορές. Αλλά κοίτα τι ωραίο που είναι ότι όλοι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα είμαστε. Όλοι έχουμε κοινά ρυθμίσματα, κοινές πληγές, κοινό παρελθόν. Και πόσο ωραία όταν εξηγείται το πράγμα. Κλείνει κάθε εξηγηθεί. Να πω κάτι στα παιδιά που μπορεί να μ' άκουσαν που είναι υπέρβαρα. Συγγνώμη, Ποσειδώνα μου, σε σέβομαι πάρα πολύ. Συγγνώμη, σε διακόψα. Να πω κάτι σε όποιο παιδί με άκουσε λοιπόν που έχει παραπάνω και το πλήγωσα, να του πω ότι μίλησε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την τέλεια ζωή. Σας πληροφορώ, έχω και εγώ ακόμα πάρα πολλά προβλήματα να λύσω στην καθημερινότητά μου. Έχω μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα και δεν είμαι από καμία θέση ισχύος. Είμαι ένας άνθρωπος που τραβάω και εγώ τα δικά μου ζόρια, να το πω λαϊκά. Λοιπόν, δεν είμαι πρότυπο. Προσπαθώ να μεταφέρω την αλήθεια μου για να υπάρξει μια πιο υγιής κοινωνία όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Με συγχωρείτε, έτσι την αντιλαμβάνομαι. Τι να κάνω. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Εμείς γνωρίζουμε τι παιδί είσαι και τι ψυχή έχεις και τι καλοσύνη κουβαλάς μέσα σου και πώς είναι η καρδούλα σου και τι αγάπη έχεις να δώσεις. Απλά τώρα που βάλαμε, αισθάνομαι λίγο έτσι τα πράγματα στη θέση τους. Θυμόμαστε όλοι ότι είμαστε από την ίδια μεριά. Και επίσης, μην κάνουμε κανένας. Πάρε και την πέτρα και πέτα την έξω. Αυτό. Και μην ξανακούω τέτοια πράγματα. Κανένας δεν είναι για να λιθοβολεί κανέναν. Έτσι, με συνεννόηση και διάλογο και επικοινωνία, όλα μπαίνουν στη σωστή τους βάση. Το καλό πάντα φαίνεται στα μάτια μου, λέει η γιαγιά μου. Ας τα μάτια να πούμε την αλήθεια. Πες μου λίγο, το Σάββατο είναι η επίδειξη του Βασίλη στο Ζάπιο. Να πούμε και κάτι. Όχι ότι η συζήτησή μας μου άρεσε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου. Και εμείς το ίδιο. Ναι, είναι το Σάββατο η επίδειξή μας. Είμαι πολύ χαρούμενος. Συνήθως είμαι χαρούμενος γιατί από την πολλή δουλειά λέω επιτέλους τελείωσε. Όχι, είμαι χαρούμενος που θα μοιραστούμε με τον κόσμο αυτό που κάνουμε. Γιατί εμείς, ξέρετε, σε αυτές τις δύσκολες εποχές ζούμε μόνο για το χειροκρότημα. Η μόδα πλέον δεν έχει τις απολαβές που είχε άλλες δεκαετίες. Να το πω και αυτό, για να μην νομίζουν ότι έχουμε την γκλάμορ ζωή που φαίνεται. Έχουμε μια ζωή με πολύ τροχό. Αλλά δεν πειράζει, το αγαπάμε, θέλουμε να μορφαίνουμε τις γυναίκες και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει κοντά μας με πολύ αγάπη σε όλα τα κιλά, σε όλα τα χρώματα, με οποιαδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό. Θα τους δεχτούμε με αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να τα πω όπως τα ένιωθα μέσα από την καρδιά μου. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε. Ερχόμαστε. Βροχούλες και μετά θα μας πιάσει κακιά η γκρίνια και θα λέμε πω όπου βρέχει, χαλάει η διάθεσή μου. Εκτός από μένα που λατρεύω το χειμώνα. Καμία γκρίνια. Όσο βρέχει, τόση χαρά. Γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος. Άμα είσαι όμως έξω, ρε παιδί μου, και βρέχει. Βέργος. Κοίτα, εγώ δεν αντέχω την πολύ ζέστη, είναι η αλήθεια. Α, μπράβο. Δηλαδή ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Και ξεκινάει και μένα. Αλλά ούτε το χειμώνα. Τα ενδιάμεσα μ' αρέσουν καλύτερα. Πάντως η βροχή είναι ευλογία Θεού, θεωρείται, το ξέρετε. Βοήθειά μας. Μίλα για τους αγρότες, ραφιλή στη Λάρισα, να στείλουμε στη Λάρισα, την πολύπαθη Λάρισα. Τι έχουν περάσει οι άνθρωποι. Άρα για εκείνους δεν είναι ούτε ευρωχή. Όντως, ναι, εκεί είναι πια. Καρδίτσα και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί μας περιμένει ο Δημήτρης ο Σαράντος. Έλα, Δημήτρη Σαράντο. Αχ, κάνει και ίσο το παιδί. Πάρα πολύ δυνατός. Πάρα πολύ ωραίος. Ωραίο γυαλί. Το παιδί αυτό το πρωί στο γραφείο 8 η ώρα μας έβαζε να ακούμε τσικουλάτα τσικητά Γιώργο Ξαφιώτη. Μπράβο, όχι, μπράβο στο Open που είναι δίπλα του. Χαίρομαι. Μπορείς να το κρατάς λίγο. Το γυαλί τι φάση είναι? Αυτό δεν ακούστηκε πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι έτσι μου δίνει μια άλλη αίσθηση. Ο Νίκος το κρατάει. Τι είσαι, είσαι κομμωτήριο, κάνεις... Πες μου τι είσαι. Όχι, My Style Rocks. Your Style Rocks όντως. Your Style Sucks, συγκεκριμένα. Όχι ρε, rocks. Για να ξεκινήσει καλά ο καινούριος μήνας, παιδιά. Όταν σας λέω ότι είναι κακούν το παιδί, δεν μ' ακούτε. Ακούω και κάπως τη φωνή μου, πάρ' το λίγο, δεν θέλω, φτάνει. Φτιάξτε τη Ραμόνα τον Σαράντο να τον ακούμε. Είδα το φως του αληθινό, έβγαλα και το γυαλί παρά λίγο να στραβωθώ. Παιδιά, τι γίνεται εκεί στο My Style Rocks? Να πούμε τώρα ότι θα μιλήσουμε για το My Style Rocks, αλλά όχι για το My Style Rocks όπως έτσι ακούγεται. θα μιλήσουμε για ένα απόσπασμα, μια χειρονομία, την οποία εντοπίσαμε. Ένα ενσταντανέ. Το οποίο βέβαια να πούμε ότι το όνειρο της αγαπημένης μας Ραμόνας έγινε πραγματικότητα, γιατί βρέθηκε στην καρέκλα του Κρητή. Όχι, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, να το πούμε. Μπράβο. Αυτό. Έλειπε ο Σκουλός και 2 μέρες λοιπόν έκατσε στη θέση του η Ραμόνα. Δίπλα η Σοφία Χατζηπαντελή, για την οποία στο παρελθόν δεν έχει πει και τα καλύτερα. Έχει πει γενικότερα την Άρτα και τα Γιάννενα, να σας θυμίσω. Πήγε λοιπόν η Ραμόνα να αντικαταστήσει τον Δημήτρη τον Σκουλό, δίπλα στη Σοφία και στον αγαπημένο Στέλιο Κουδουνάρη. Και όταν φεύγει από το πλατό, τελειώνει η αποστολή, φεύγει η Ραμόνα από το πλατό, κάνει την αποχώρηση στην Μεγαλειώδη και τελειώνει η Κατερίνα Καραβάτου. Βλέπουμε αυτό, δείξτε το λίγο φουλ για να φανεί καλύτερα. Σε όλο το μεγαλείο του να το δούμε. Δεν φαίνεται γιατί έχουμε κάνει μπλερ. Βάλει μπλερ βέβαια στο χέρι της. Πώς θα γίνει. Κάνει μια χειρονομία που δεν είναι το σήμα της νίκης σίγουρα. Δεν δείχνει κάτι. Το μεσαίο δάχτυλο μπορεί να ήταν πολύ κομψή. Κοίτα να δεις, τώρα αυτό είναι και περιορέξιος, δεν έχει αυτό. Όχι, για να καταλάβουμε τι είναι. Αποχαιρετάει λοιπόν η Σοφία Χατζηπαντελή τη Ραμόνα με αυτόν τον τρόπο. Πανηγυρικά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτή η χειρονομία δεν ήταν πολύ κομψή, ήταν κομψή-κομψά. Γιατί λέτε τώρα κομψή-κομψά, το γελάτε, αλλά είναι πολύ άσχημο. Παιδιά, άσχημο σε κάμερες. Και να σου πω κάτι, ακόμα όποιο και να είναι το συναίσθημά σου για τη συνύπαρξή σου με έναν άνθρωπο, το μοιράζεσαι λίγο πιο στενά και ιδιωτικά. Τηλεοπτικό τάκτ. Ναι, σύμφωνοι, αλλά μήπως όλο αυτό το πούλησαν και λίγο παραπάνω για να δουν αν αυτό θα αποτυπωθεί στα νούμερα και μήπως, ας πούμε, επειδή λέγεται ότι θα είναι μόνο για το πρώτο μισό της σεζόν η Σοφία Χατζηπαντελή, μετά μήπως αλλάξει λίγο η σύνθεση της κριτικής. Δημήτρη, επειδή δεν το έχω δει, στο Sky μεταδόθηκε έτσι με μπλερ. Ή εμείς το βάλαμε. Εμείς το βάλαμε. Βασικά, να σου πω κάτι. Εμείς το βάλαμε. Δεν το είχαν δει στο μοντάζ. Και εμένα αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση και καταλαβαίνω ότι είναι τυχαίο είναι το γεγονός ότι αυτό έπαιξε στον αέρα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εμείς εντοπίσαμε τη χειρονομία και την απομονώσαμε και τη συζητάμε τώρα για να δούμε και τη σχέση των δυο τους. Ξέρετε, κάποια τέτοια πράγματα. Δεν το είδαν στο μοντάζ για να το κόψουν. Φαίνεται αδιανόητο. Μήπως το αφήσαν επίτηδες για να συζητηθεί. Μήπως ήταν επιλογή να το αφήσουν ακριβώς. Προσέξτε όμως, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν σηκώνει δηλαδή πολύ θέμα ένα κανάλι να αφήσει να φανεί ένα δάχτυλο τέτοιου ύφου στον αέρα. Δηλαδή είναι μακρινό το πλάνο, μπορεί να σκέφτηκαν περνάει. Το πλάνο μακρινό, αλλά περνάει. Όσα βλέπει πεθερά τα περνάει. Το πλάνο δεν θα βγάλει μάτι. Και σας το λέω γιατί μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Γιατί το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι έχουν υπάρξει καυγάδες και με παίκτριες και με την κριτική επιτροπή που δεν έχουμε δει ποτέ. Τα έχουν μοντάρει δηλαδή γιατί δεν θέλουν να βγει πολύ επιθετικό το παιχνίδι. Κακώς κατά τη γνώμη μου, γιατί η reality είναι, άρα πρέπει να το τερματίσει. Γιατί άλλο να αφήσει ένα καυγά στον αέρα που ξεπερνάει το όριο. Αυτό. Και άλλο μια χειρονομία είναι και συμβολικά διαφορετικό. Ο καυγάς δεν ξεπερνάει. Είναι και χρονικά. Είναι μια κακή στιγμή η οποία και μεγαλύτερη διάρκεια τηλεοπτικά. Ενώ ένα ενσταντανέ είναι ένα ενσταντανέ. Είναι μια χειρονομία που γίνεται στην πλάτη τη φεύγει, δεν το κάνει επίτηδες ευθεία επίθεση να πει ότι έγινε τσαμπουκά στον αέρα. Και φεύγει και κρυφά κάνει το δαχτυλάκι. Αυτό δείχνει επίσης ότι η Σοφία δεν είχε τα κότσια να το κάνει μπροστά της. Μπορεί να ήταν κάτι αυθόρμητο σαν συνέστημα. Ναι, ακριβώς. Μπορεί έτσι να χειριστεί γενικά τους ανθρώπους. Νωρίτερα, βέβαια, να πούμε ότι στο επεισόδιο είχε υπάρξει και μια κόντρα μεταξύ τους. Μια πολύ γλυκιά στοιχομηθεία. Ένα μπιφ για να πιάσω και όλα τα κοινά για να το κατανοήσω. Άμα δεν υπάρχει μας ταξίδι. Το είδαμε και ήταν απολαυστικό. Περίεργο, ενώ είναι και οι δύο τόσο ήσυχες. Μένεις και πάμε να δούμε όλοι μαζί τι απάντησε η ίδια η Ραμόνα στη Δήμητρα Τσαούση που την συνάντησε χθες και την ρώτησε για το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Ραμόνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Έκανες, είδαμε ένα πολύ δυνατό guest στο My Style. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Ήταν πάρα πολύ ωραία, το χάρηκα πολύ. Είναι ένα παιχνίδι που αγαπώ, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Στη δεύτερη σεζόν ακούμε ότι θα είστε στη θέση της Σοφίας Χατζηπαντελή. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν το ξέρω, παιδιά. Ξέρεις, άμα δεν πέφτουν οι υπογραφές, δεν μπορώ να πω κάτι. Γιατί δεν το ξέρω, βασικά. Τα δούμε, δεν ξέρω. Δεν σου έχουν πει κάτι? Δεν μου έχουν πει κάτι, όχι. Γιατί νομίζω ότι είναι και πολύ νωρίς. Ακόμα είναι οι συγκεκριμένοι σε αυτή τη θέση, νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς αυτά. Πρέπει να σεβαστούν, φαντάζομαι, και το γεγονός αυτό. Θέλω να μου σχολιάσεις λίγο όλη αυτή την κόντρα που προέκυψε μεταξύ εσού και της Σοφίας Χατζηπαντελή. Μεταξύ εμού. Πού την είδατε την κόντρα? Δεν υπήρξε μια κόντρα. Ποια κόντρα, μια πλάκα έκανα επειδή είμαι ξένη, διότι αν ήμουν Ελληνίδα δεν τα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο, που τα ήταν άκομψο εκ μέρους μου να το κάνω. Και είναι καλύτερα τα ελληνικά της, κατάλαβες, γι' αυτό και το είπε. Και σας καταλαβαίνω πως μιλάτε και αστεία. Εγώ ούτε μιλάω καλά ελληνικά και είμαι σε αυτή τη θέση. Εντάξει, εντάξει, όλα καλά, όλα εγώ καλά. Εγώ νομίζω ότι έχεις χιούμορ, αλλά επειδή είμαι και εγώ ξένη και επειδή και τα δικά μου τα ελληνικά είναι κάπως, γι' αυτό έκανα αυτό το σχόλιο, εννοείται. Και να σπάσει και λίγο ο πάγκος. Δεν έχω κόντρα εγώ με κανέναν, μόνο με τον εαυτό μου έχω. Πώς σου φαίνεται παρόλα αυτά η Σοφία? Πώς να μου φαίνεται, τι εννοείς? Είναι έτσι και αυτή πολύ έντονος χαρακτήρας. Καλά κάνει. Παρατηρήσαμε ότι την ώρα που έφευγες η Σοφία έκανε μια χειρονομία. Εσύ αυτό το έμαθες ποτέ, το είδες? Το είδα μετά, το έμαθα μετά. Δεν τα άλλαζε κάτι, δεν το συζητώ ότι δεν τα άλλαζε κάτι. Εμένα δεν με αγγίζουν αυτά, γιατί ξέρω πολύ καλά τι είμαι εγώ και πώς είμαι εγώ. Αλλά δεν σε επηρέασε καθόλου αυτό? Όχι, όχι, ίσα ίσα κάτι είναι καλά και καλή. Ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν αγάπη. Δηλαδή ποιοι? Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις, για να κάνει κάτι τέτοιο σημαίνει ότι κάτι τη συνέβη, οπότε... Σε τέτοιες περιπτώσεις νομίζω ότι το καλό είναι να αφαιρέσαι με αγάπη. Εάν σε περίπτωση έπαιρνε την θέση στη δεύτερη σεζόν της Σοφίας Χατζηπαντελή, πιστεύεις ότι θα έλεγαν ότι ήρθε να της πάρει τη θέση? Εγώ δεν πήγα να πάρω κανενός στη θέση. Εγώ πήγα να κάνω τη δουλειά μου, αυτά που ξέρω πολύ καλά. Και αυτό, ξέρεις, χειροκροτούσε και ο κόσμος, ότι πήγε ένας άνθρωπος με γνώσεις, με βάθος, μια στιλίστρια που ξέρει ακριβώς τι λέει. Αυτό πήγα να κάνω. Πιστεύεις θα σε συγκρίνουνε με την ίδια? Μα δεν μπορούμε να κάνουμε εντελώς άλλη δουλειά. Δεν μπορώ να συγκριτώ με κανένας εγώ. Εγώ συγκρίνω μόνο με τον εαυτό μου. Δεν έχω μέτρο σύγκρισης με κανένας άλλος. Εντάξει, τη Ραμόνα την αγαπώ. Θεάρα, παιδί μου. Είναι μια κατηγορία μόνη τη. Πεθαίνω με την ατάκα. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να φέρεις με αγάπη. Μα είναι αυτό που η απορία μου όταν λέει ότι μπορεί κάτι να έπαθε. Τι παθαίνεις ξαφνικά, όπως λες? Εγώ πνίγομαι, παιδιά, πνίγομαι. Δεν το κάνεις αυτό έτσι. Παιδιά, Ραμόνα, έχετε καταλάβει τι κάνει. Έχετε καταλάβει τι κάνει. Εγώ υποψιάζομαι τι κάνει. Και είναι και πολύ έξυπνο αυτό που κάνει και μπράβο της. Έχει υιοθετήσει, είναι εμφανέστατο, μια διαφορετική συμπεριφορά. Γιατί θεωρεί ότι αυτή η πιο κυριλαία συμπεριφορά της εξασφαλίζει τη συμμετοχή σε μελλοντικό My Style. Αλλά τα λέει μες στο κυριλίκι, το πετάει το φαρμάκι. Άλλο, είναι πιο προσεκτική, έχει μια αυτολογία. Κυριλαία συμπεριφορά, λες, σε σχέση με τη Σοφία Χατζηπαντελή. Είναι λίγο πιο εγκρατής, δηλαδή θα περιμέναμε ότι η παλαιότερη Ραμόνα τώρα πετάει σημαία. Τώρα είναι λίγο πιο κυρία. Τα λέει πιο έλεγα. Ίσως και γι' αυτό να συμβαίνει. Και μπράβο, και καλά κάνει, είναι και το ντύσιμο λίγο πιο κομιλφό. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είδαμε και το παρατήρησαν και οι άνθρωποι του Sky, έχω να σας πω. Τους άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδανε. Η χημεία των δυο. Βέβαια, ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα? Και ποιοτικό. Έχει γίνει δοκιμαστικούλη αρχικά. Τα γυρίσματα έπρεπε να ολοκληρωθούν αρχές Δεκεμβρίου. Δηλαδή έχουν 5 Σαββατοκύριακα, τρίμερα. Γυρίζουν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από 2 επεισόδια την ημέρα. Εξουθενωτικό. Εξουθενωτικό, όντως. Καλά, εντάξει, δεν πολύ ξενύχτη. Τόσες ώρες εκεί πέρα. Ναι, ρε παιδιά, γύρισμα είναι, οκ. Έχω κάνει γυρίσματα 10 ώρα, αγάπη, όταν ήμασταν στον άλλο, στην ΕΡΤ, στο εορταστικό. Είναι δουλειά. Η ΕΡΤ είναι λάρσα, αγάπη μου, σου δίνει ένα 10 ώρα. Είναι 3 μέρες συνεχόμενες, είναι δύσκολο. Και τώρα λοιπόν μαθαίνουμε το εξής, ότι δόθηκε μία παράταση σε πρώτη φάση, γιατί ακούγεται ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερη παράταση τελικά, 2 εβδομάδων, δηλαδή άλλα 12 επεισόδια. Τι γίνεται τώρα? Με ποια σύνθεση, με το Σκουλό? Τι γίνεται τώρα? Άκου να δεις πώς κουμπώνει τώρα όλο αυτό. Η Σοφία Χατζηπαντελή έχει συμβόλαιο για αυτόν τον κύκλο. Γιατί είχαμε ακούσει ότι θα γίνει δεύτερος κύκλος back to back. Μέχρι το Δεκέμβρη δηλαδή. Τραβώντας τον κύκλο παραπάνω, δεν μπορεί ουσιαστικά να φύγει η Σοφία. Πρέπει να την κρατήσουν. Κάνουν ένα extend το συμβόλαιό της. Γιατί αυτό θεωρούν ότι τους πάει καλά, έτσι όπως είναι τώρα, και τα νούμερα είναι λίγο υψηλότερα. Χτες δεν πήγε καλά, αλλά γενικά είναι λίγο υψηλότερα τα νούμερα σχετικά με πέρσι. Και επειδή είναι και η πρώτη χρονιά που το έχει αναλάβει ως παραγωγή ο Sky, θεωρώ ότι είναι και πιο κερδοφόρο το προϊόν αυτή τη στιγμή. Φέρνει κερδές για τον Sky. Λοιπόν, έτσι και η Σοφία Χατζηπαντελή δεν μπορεί να αποδεσμευτεί, γιατί ο κύκλος συνεχίζεται και σας λέω ότι υπάρχει σκέψη να υπάρξουν ακόμα περισσότερα επεισόδια, ώστε να τραβήξει πια και όλο το Γενάρη, Φλεβάρι και βλέπουμε. Ναι, το ερώτημα είναι η Ραμόνα σε αυτά τα καινούργια επεισόδια, στα νέα επεισόδια. Η Ραμόνα τη σκέφτονται, έμαθα, σοβαρά. Τους αρέσει. και θέλω να την εξοπλίσω με το που εμφανίστηκε, όπως βλέπετε, πήρανε τα πάνω. Νομίζω ότι θα αποχαιρετήσουν σε αναπαραγωγή. Αυτό εννοώ. Νομίζω ότι θα αποχαιρετήσουν με τρόπο τον κύριο Σκουλό. Γιατί μία σύνθεση τύπου Κουδουνάρη, Χατζηπαντελή. Θα πω τι εννοώ. Πιστεύω. Πιο εμπορικό είναι αυτό. Συμφωνώ με το συμμαθητή μου. Χατζηπαντελή, Κουδουνάρη και Ραμόνα. Πήρε φωτιά το κορδελιό και εγώ ναι, τα μορτάκια. Αυτό είναι, εδώ είναι. Δεν μπορεί να πετάξουν έναν άνθρωπο επειδή αρρώστησε. Όχι, αλλά όταν αλλάζει η σύνθεση. Ναι, θέλω να πω. Άμα λήξει το συμβόλαιο. Αυτό λέει, θα τον αποχαιρετήσουν με τρόπο. Λέω, άμα τελειώσει το συμβόλαιο. Εγώ και τέσσερις θέλω. Και όχι μόνο αυτό. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι θέλανε πάρα πολύ να στείλουν. Εσύ μα το έχει πει, Νίκο. Να στείλουν τη Χατζηπαντελή. Δεν θα τη στείλουν με τίποτα. Θέλω να πω ότι μια χαρά να κάτσει το extended μπορεί να μην τη το κάνει. Παιδιά είναι πρωταγωνίστρια. Είναι το lower που έχω πάρει. Θέλω να το πω κάτι. Το συμβόλαιο του Δημήτρη του Σκουλού. Όλοι έχουν για ένα κύκλο. Όλοι έχουν για ένα κύκλο. Και αυτό σας λέω ότι δηλαδή και ο Δημήτρης θα παραμείνει και ο Στέλιος ο Κουδουνάρης. Άρα αυτό που είπα. My Style Rocks χωρίς Κουδουνάρη δεν γίνεται. Έτσι λένε μέσα στο Sky. Οπότε αυτό που λένε ότι δεν είναι ούτε να αρρωστήσεις και να λείψεις μια μέρα από τη δουλειά σου. Στην προκειμένη μάλλον ίσως και να υπηρετήσεις. Μα το φαντάζομαι. Μαίρη, ναι. Δεν το είπα για τη Μαίρη. Μαίρη, όχι. Πάντως, εγώ μια πληροφόρηση της τελευταίας στιγμής στο ρεπορτάζ στο κινητό μου τρέχει ότι τελικά την πρωτοχρονιά λέει τελειώνει ο πρώτος κύκλος. Όχι, μου το ακυρώνει το ρεπορτάζ μου. Εσύ ακύρωσε το ρεπορτάζ του χωριού με εδώ πέρα που έχει το πιο έγκυρο ρεπορτάζ σε όλη την πόλη. Θα τελείωνε γιορτές, αλλά έχουμε βάλει τώρα άλλα 12 επεισόδια σου λέω να γυριστούν. Ενώ εγώ δεν ακυρώνω ρεπορτάζ, λέω ότι υποθέτω και λέω άποψη. Ο Νίκος είναι γνωστός τη σπάση για το έγκυρο ρεπορτάζ. Καλά, τα δεδομένα συνέχεια αλλάζουν. Από τη μία ακούγαμε ότι θέλανε να τη διώξουν και τώρα α πούμε ότι μάλλον θα. Εκτός αν το βάλουν και Σαββατοκύριακα. Άκου τι λέει τώρα εδώ. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια καινούργια μόδα. Είδες και το The Chase το κάνανε 7 ημέρο πάλι. Μήπως το κάνουν 7 μέρες την εβδομάδα. Φανταστήκατε με αυτά τα γυρίσματα. Εδώ δεν διέρχεται τώρα, στο 7 ημέρο. Δημητράκο, θα το παρακολουθούμε και θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε και στον Α, γιατί υπάρχουν σκέψεις για να γυρίσει πίσω στους δέκτες μας μια σειρά η οποία αγαπήθηκε πάρα πολύ από το κοινό. Το Σόι σου. Αμέ. Το Σόι μας λοιπόν αυτό το φοβερό, αυτή η τηλεοπτική σειρά. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι με το που τελείωσε και ολοκληρώθηκε ο πέμπτος κύκλος, όλοι οι τηλεθεατές και ειδικά στο Twitter γινόταν χαμός. Όλοι παραπονιόντουσαν και λέγανε γιατί να σταματήσει αυτή η τόσο πετυχημένη σειρά, η οποία πραγματικά έκανε τρελά νούμερα και δεν έκανε μόνο τότε που προβαλλόταν κανονικά, αλλά και τώρα στις επαναλήψεις. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμα, αν θυμάμαι σωστά, έκανε από 16 μέχρι 23% όλα τα χρόνια, ακόμα και την καλοκαιρινή περίοδο ξαναπεζόταν το Σόι. Ακριβώς. Και πάντα έκανε επιτυχία. Δηλαδή είναι μια σειρά που αγαπήθηκε επειδή είναι σειρά οικογένειας. Ναι. Αγαπήθηκε πάρα πολύ. Είναι από τα λίγα νεότερης γενιάς σύριαλ, γιατί συνήθως κάνουν νούμερα ξανά και ξανά. Οι σειρές που είναι zeros, 90s, ενώ εδώ είναι νεότερης γενιάς, κάνει νούμερα. Και να προσθέσουμε σε αυτό ότι είχαν μείνει άναυδοι και ηθοποιοί, αν θυμάστε. Εγώ είχα κάνει τότε μια συνέντευξη με τη Μίρκα και μου το είχε πει ευθέως. Δεν καταλάβαμε γιατί έχουμε μείνει κι εμείς άναυδοι. 5 σεζόν είχαν γυριστεί. Αλλά ναι, ήταν λίγο ξαφνικό αυτό. Άρα τώρα η διοίκηση του Α σκέφτεται να εντάξει στο πρόγραμμά του από το σκέφτεται πολύ σοβαρά και επειδή είναι πάρα πολύ στη μόδα τα τελευταία χρόνια τα reunion, σκέφτονται να κάνουν ένα τέτοιο έτσι, reunion κύκλο. Απλά το θέμα είναι ότι πλέον πρέπει να δουν λίγο κατά πόσο είναι διαθέσιμοι οι ηθοποιοί, οι βασικοί πρωταγωνιστές. Οπότε έχουν ξεκινήσει ήδη να επικοινωνούν. Η Ρένια, νομίζω, Λουιζίδου παίζει κάπου στο Star σε μια σειρά. Που παίζουν, που εργάζονται σε σειρές του καναλιού, όπως ο Ηλίας Μελέτης. Ίσως μπορέσουν ταυτόχρονα όμως κάποιοι. Για να δούμε, παιδιά. Το θέλαν όλοι. Ο Σόλον Τσούνης, τον οποίον συνάντησες, τι σου λέει γι' αυτό. Μου μιλάει και γι' αυτό, για το αν έχει δεχτεί ο ίδιος πρόταση για το Σόι σου, τι λέει με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές της σειράς, αν είναι θετική σε κάτι τέτοιο. Μου λέει πώς του φαίνεται η Βασούλα Καράκη ως παρουσιάστρια, γιατί είναι μαζί της στο Friends, στον Νέο Ακάδημο. Τον αγαπώ πολύ το Σόλωνα. Σε σκηνοθεσία Αντώνη Γαλέου, είναι εξαιρετικό παιδί. Είναι εξαιρετικό παιδί. Καλός τοπιός, ωραίο αγόρι, για τα μάτια σας τώρα εδώ, στο πρωινό σουσού. Πού σε είχα βρει πέρσι, πού σε βρίσκω φέτος? Φέτος με βρίσκεις κομμωδία. Γιατί τα τελευταία χρόνια λίγο έπαιξε ένας σκοταδισμός με τις επιλογές που έκανα. Εννοώ ότι είχα δράματα. Και τώρα χαίρομαι γιατί κάνω κομμωδία. Είμαστε στο Νέο Ακάδημο με το έργο Unfriend. Και μαθαίνω πως πηγαίνει και πάρα πολύ καλά και θέλω να μου πεις τι καινούριο έχεις να καλύψεις σε σένα. Δηλαδή, τι προτιμάς, τους πιο δραματικούς ρόλους ή θες κάτι πιο ανάλαφρο, κάτι πιο κωμικό πλέον? Κοίτα, μου αρέσουν και τα δύο. Και τα δράματα και η κομμωδία. Απλώς η κομμωδία με ενεργοποιεί με έναν διαφορετικό τρόπο Και σε αυτή την φάση που είμαι, μου είχε λείψει πάρα πολύ. Κομμωδία τελευταία φορά τηλεοπτικά, σε θυμάμαι στο Σόι, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει μια φημολογία τελευταία που θέλει να έχουν γίνει επισήμως προτάσεις τόσο στον Μελέτη Ηλία όσο και στην Ρένια Λουιζίδου για επιστροφή της οικογένειας στην τηλεόραση. Κάτι για ένα καινούριο κύκλο, μια συνέχεια της σειράς. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο εσύ? Κοίτα, δεν έχω ακούσει και δεν έχουν γίνει επισήμως τέτοιες προτάσεις. Το ξέρεις και για τα παιδιά, έχεις μιλήσει μαζί τους? Το ξέρω, ναι, γιατί εντάξει, μιλάμε. Η αλήθεια είναι ότι πριν αρκετό διάστημα μας είχε γίνει μια ανοίξη, αλλά μιλάμε για 2 χρόνια πριν. Επισήμως όχι, δεν έχει γίνει. Θα το έκανες αν σου γινόταν η πρόταση επισήμως? Κοίτα, ναι. Θα το έκανα, γιατί είναι κάτι που αγαπώ, κάτι που για όλους μας έχει χαρακτεί στις καρδιές μας και γενικώς το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Φέτος μάλιστα συνεργάζεσαι και με τη Βασούλα Καράκη στο θέατρο. Πες μου λίγο πώς είναι το μεταξύ σας θεατρικά. Κοίτα να σου πω κάτι, έχω, και δεν θα το πω τώρα, θα ακουστεί λίγο κλισέ, είναι χαρά μου και τιμή μου, δηλαδή την αγαπάω βαθιά. Την είδες στην εκπομπή της, την καινούργια? Την είδα και είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ φυσική, της ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι πολύ γλυκιά. Αυτό που ισχύει και για τη ζωή της, δηλαδή. Και πιστεύω θα σκίσει. Είσαι και δεύτερη χρονιά, λοιπόν, το κακό παιδί. Ένα από τα κακά παιδιά στους παγιδευμένους. Στην αρχή το πάλεψε λιγάκι, αλλά ήμασταν σίγουροι ότι θα βρει το κοινό του. Έχει πολύ suspense, έχει πολλή αγωνία, οπότε είναι ένα μεγάλο μέρος του κοινού που ενδιαφέρεται για αυτές τις δουλειές. Είχε πιάσει το μάτι μου μία είδηση, ότι έπαιζε να γίνει reunion και στην Ίσο. Πέρυσι στο Τσακ δεν ξεκινήσαμε γυρίσματα για serial. Α, ήταν να γίνει σειρά. Ναι, ήταν να γίνει σειρά και μάλιστα είχαμε κλείσει σχεδόν όλοι, όλο το cast. Τελευταία στιγμή δεν έγινε. Τι πήγε στραβά? Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά ξέρεις, είναι αυτά που συμβαίνουν στη δουλειά. Ο ρόλος που υποδιώσουν ήταν ένα γκέι αγόρι, το οποίο ήταν, κράταγε την αλήθεια από την οικογένειά του και τον πατέρα του κυρίως κρυφή. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει και πολύ. Τι πιστεύεις ότι ο κόσμος πια θα έλεγε, αν έβλεπε τη συνέχεια αυτής της ιστορίας, θα μπορούσε να πάει σε μεγαλύτερα άκρα? Που γιατί για την εποχή το να δούμε κάτι τέτοιο τότε σήκωσε συζητήσεις. Είχα τους ενδιασμούς μου, ξέρεις. Λέω πώς θα το δεχτεί ο κόσμος, και... αλλά δόθηκε τόσο ωραία και τόσο σοβαρά. Αυτό είναι αλήθεια. Ενώ ήταν μια έτσι κομμωδία έντονη, ας πούμε, που ποτέ δεν άκουσα τίποτα κακό. Πιστεύεις όμως ότι ο κόσμος έχει όντως αλλάξει? Γιατί βλέπουμε και ακραία παραδείγματα, βλέπουμε και ρητορικές μίσους, ακόμα και από ανθρώπους που δεν θα έπρεπε, αλλά ακόμα και το 2023 τις βλέπουμε και τις ακούμε. Δυστυχώς αυτά θα υπάρχουν πάντα, αλλά ναι, σε κάποια πράγματα σίγουρα έχουν αλλάξει τα μυαλά, έχουν εξελιχθεί. Βλέπω τεράστια αλλαγή. Τα τελευταία 15 χρόνια μια τεράστια αλλαγή και αυτό είναι θετικό βέβαια. Και σαφώς θα είναι πολύ θετικό στην επιστροφή του και στο να ενταχθεί και πάλι στο cast της συγκεκριμένης σειράς, στο Σόι σου. Γιατί είναι και η σειρά που του άνοιξε έτσι μια τεράστια αγκαλιά στον κόσμο και την πόρτα. Βέβαια, μαζί με την Ίσο που είπαμε και την ταινία, η οποία ήταν να γίνει σειρά τελικά και δεν έγινε. Ναι, μετά αλλά ξέρεις, η ταινία είναι κάποιο που θα πάει στον κινηματογράφο να τη δει, θα παίξει μετά στη τηλεόραση μετά από χρόνια. Εδώ μιλάμε για μια πετυχημένη καθημερινή σειρά. Έχει νοικείο πρόσωπο πολύ. Βέβαια, παιδιά. Έχει καταφέρει τώρα και με τους παγιδευμένους να συνεχίσει για δεύτερη χρονιά μια μεγάλη επιτυχία και μάλιστα βλέποντας αναδρομικά το ρόλο του Σόου ως ομοφυλόφιλο στην Ίσο. Λέμε ότι εν έτη 2023 έχουν αλλάξει μερικά πράγματα, αλλά κάποια παραμένουν δυστυχώς ίδια στην αντιμετώπιση και στις λέξεις που ακούμε και στις κουβέντες που ακούμε. Και από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου παραμένουν ίδια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Το έχουμε πει και επανειλημμένα σε πολλά θέματα που έχουμε συζητήσει στην εκπομπή. Θα πάμε να τους δούμε και στο θέατρο, στο Νέο Ακάδημο. Εξαιρετική κομμωδία. Φανταστικά. Λοιπόν, Δημητράκη, θα σε δούμε και πάλι σε λίγο. Βεβαίως. Εμείς πριν φύγουμε, θέλω να σας πω για πρώτη φορά σήμερα, να σας υπενθυμίσω, γιατί είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε πια πάρα πολύ καλά, ότι ο διαγωνισμός μας είναι μεγάλος. Η δωρεοεπιταγή αξίας 500 ευρώ κληρώνεται αυτή την Παρασκευή από τη Βιοκαρπέτ και μπορείτε να τη διεκδικήσετε. Επίσης, να σας πω ότι αν πάτε να κάνετε τα ψώνια σας στη Βιοκαρπέτ μέχρι τις 5 του Νοέμβρη, μέχρι την Κυριακή δηλαδή, και τα ψώνια σας αυτά είναι αξίας 300 € και πάνω, κερδίζετε η Βιοκαρπέτ. Σας κάνει δώρο και 2 γούνινα χαλάκια. Για να τα αποκτήσετε, πηγαίνετε, διαλέγετε από χαλιά, λευκά είδη, τεράστια ποικιλία μπορείτε να βρείτε σε ένα από τα 45 καταστήματα της Βιοκαρπέτ ή μπορείτε να μπείτε και στο επίσημο e-shop της εταιρείας, το biocarpet.gr, και να προλάβετε το πιο χουλιάρικο δώρο. Τη διεκδικείτε στο 14800 τηλεφωνώντας πολλές φορές ή εναλλακτικά στέλνοντας πολλά μηνύματα, νιόμικρον κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό. Αυτό το τηλεφώνημα ή αυτό το μήνυμα σας βάζουν αυτόματα και στην κλήρωση για το Peugeot 208, την έκδοση Like, 1200 τα κυβικά του, 75 τα λογά του, αξίας 19.000 € το αυτοκίνητο. Νίκο μου, το θες το κλειδί, το θες και το αμάξι να σε περιμένει στο πάρκινγκ να κάνεις ωραίες βόλτες. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αποκλειστικό ρεπορτάζ που θα συζητηθεί με ποιον θα συνεργαστεί αυτό το χειμώνα ο Γιώργος Μαζονάκης στην Αθηναϊκή Νύχτα. Α, με το πεις. Φυσικά και δεν θα το πω. Έχω Ορφέα Αυγουστίδη, Λένα Μαντά θα βρεθεί σήμερα στην παρέα μας να κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Κάνω τι μπορώ για να μην χάσω εσένα. Κάνω και παιχνίδι μήπως σε κερδίσω. Χάνω, τρέχω κι είμαι ακόμα ένα βήμα πίσω. Φτάνω, κάνω τι μπορώ για να μην χάσω εσένα. Αγαπημένο μου του Μαζονάκη είναι το «Απόψε θα σονιρευτώ» και φάση όπως θέλω εγώ. Το καλύτερο του τραγούδι είναι το «Παιδί της νύχτας» όμως. Ναι. Το καλύτερο το κουτσιφόρεμα. Και το «Ανήκω σε μένα». Βάλε λίγο «Απόψε θα σονιρευτώ», Βαγγέλιο, να το βρεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα κορίτσι το οποίο θα μπορούσαν να το βλέπουν πολλοί άντρες στα όνειρά τους, είναι η αλήθεια. Όπως το έδεσες. Αλλά το έχει ένας τυχερός. Είναι η Αναστασία Παντούση. Και θα σε... Κομματάρα, λοιπόν, Φίβος από την αυλή του Παραδείσου, 2005. Τι έχει γράψει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε στην Αναστασία Παντούση, η οποία τη βλέπουμε και την απολαμβάνουμε. Είναι ένα καταπληκτικό πλάσμα, κούκλα. Όμορφη. Την βλέπουμε σήμερα στο εξώφυλλο του ΟΚ. Μίλησε στο περιοδικό και είπε για τα πάντα και για τη σχέση της με τον Ιωάννη Παπαζή. Την είδα έτσι σε μια εξωστρέφεια που μου ήταν πάρα πολύ ευχάριστη, γιατί γενικά ειδικά τον πρώτο καιρό ήταν, ξέρεις, πολύ κλειστή σε αυτό το θέμα όσον αφορά την προσωπική της ζωή. Θυμάμαι, γιατί πέρυσι όταν έπαιζε εδώ στο Open, στο Κόκκινο Ποτάμι, και είχε έρθει καλεσμένη στην εκπομπή στο Σαββατοκύριακο, ήταν πάρα πολύ τρομοκρατημένη για το τι θα ρωτήσουμε για τη σχέση κτλ. Δεν φαίνεται, τώρα θα λύνεται λογικά. Εντάξει, και έχει περάσει και ένα διάστημα. Ήταν και ένας έρωτας που ξεκίνησε από τον πρώτο κύκλο της σειράς στο Κόκκινο Ποτάμι. Εκεί γνωρίστηκαν και στην πορεία ερωτεύτηκαν και έγιναν ζευγάρι. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα μοιράστηκε μαζί σας στο OK. Στο Κόκκινο Ποτάμι γνωρίστηκες και με τον σύντροφό σου Ιωάννη Παπαζήση. Φανταζόσουν τον Ιούλιο του 2019, όταν ξεκινούσατε τα γυρίσματα, ότι σε εκείνη τη δουλειά θα γνώριζες τον ερωτά σου? Όχι, δεν μου περνούσε καν από το μυαλό. Ήταν ανακουφιστικό για εσάς όταν παραδεχτήκατε δημόσια τη σχέση σας? Δεν ξέρω αν είναι ανακούφιση, αλλά σίγουρα αισθάνομαι πιο καλά. Δεν υπάρχει λόγος να κρύψω το δεσμό μας. Είναι κάτι που συμβαίνει. Δεν κρυφτήκαμε ποτέ, αλλά δεν το αποκαλύψαμε από τον πρώτο καιρό, γιατί θέλαμε να προστατεύσουμε εμάς τους δύο και κατ' επέκταση τη σχέση μας. Δεν είμαστε από εκείνους που προσέχουν που πάνε για να μην τους δουν. Τα θεωρούμε υπερβολικά όλα αυτά. Πάμε παντού και κάνουμε ό,τι μας ευχαριστεί. Επίσης, το είπαμε μία φορά και πλέον δεν υπάρχει όλη αυτή η αμηχανία όταν μας ρωτάνε. Από εκεί και πέρα δεν μου είναι ευχάριστο να μιλάω συνεχώς γι' αυτό. Τι θαυμάζεις τον Ιωάννη? Πρώτα απ' όλα το ταλέντο του, τον επαγγελματισμό και το ήθος που έχει στη δουλειά. Θαυμάζω ότι είναι αυτός που είναι. Ο Ιωάννης έχει μια ωραία και μετρημένη αυτοπεποίθηση που τη ζηλεύω. Μου αρέσει ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα, ότι καταφέρνει και ταξιδεύει μέσα στην καθημερινότητά του. Άσε που με το που γυρίζουμε από το ένα ταξίδι, ήδη προγραμματίζει το επόμενο. Και είναι φυσιολογικό να ανοίγεσαι μετά από λίγο καιρό, όταν είναι μια σχέση η οποία γνωρίζεις τον άλλον, θέλεις να δεις πώς πάει, χρειάζεται λίγο χρόνο για να μπορείς. Στη σχέση, μένουν και μαζί πια, δηλαδή. Και φυσιολογικό είναι επίσης να μιλάνε για τη σχέση τους. Επειδή μου έμεινε η φράση «δεν μου είναι ευχάριστο να μιλάω γι' αυτό», ειδικά είναι οι άνθρωποι όταν έχουν μια σχέση να το αναμένουν ότι θα συζητηθούν και θα ερωτώνται για τις σχέσεις. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Να σου πω όμως κάτι. Αυτό το κορίτσι σου λέει ότι εγώ τώρα κάνω τα πρώτα βήματα στον χώρο. Γιατί να με συνδέσετε αυτόματα με τον Ιωάννη Παπαζήση. Δεν έχει σκεφτεί αυτό το κομμάτι όμως. Δεν το έχει σκεφτεί και αυτό το κομμάτι. Άντε πάλι αυτή την κουβέντα θα κάνουμε. Μα όχι, είναι η κουβέντα για απολύτως λογική κατεμέρια. Ο άνθρωπος που μπαίνει στο θέατρο, στην τηλεόραση, στο τραγούδι, είναι ευνόητο ότι θα ασχοληθούν με την προσωπική του ζωή, ειδικά έτσι όταν συνδεθεί με κάποιο επώνυμο πρόσωπο. Ακριβώς. Είναι και πάρα έτσι πολύ. Υπάρχουν τώρα στάρ με την έννοια των στάρ. Για τον χώρο εντός εισαγωγικών. Αυτό που θέλουμε να έχουμε εμείς. Ένας νέος άνθρωπος έχει το δικαίωμα να σου πει ότι εγώ θέλω πρώτα να με γνωρίσετε υποκριτή στην τέχνη μου. Δεν έρχονται τα πράγματα πάντα όπως θα θέλουν οι νέοι ηθοποιοί. Γι' αυτό και πηγαίνει go with the flow, πηγαίνει με τη ροή. Πάντως εγώ το λέω γενικότερα, δεν το λέω μόνο για τη να τα πούμε αυτά. Και το κόκκινο ποτάμι και το ναυάγιο ήταν επιτυχίες. Όλα με θάλασσα. Έλατε. Αυτή ο σειρμός των σκέψεων σήμερα είναι συγκλονιστικό. Εγώ το είπα γενικά για πολλούς ηθοποιούς που σκέφτονται έτσι, που είναι καινούργοι, δεν μπορούν να γεύονται μόνο αυτά που περιμένουν. Υπάρχουν και αυτά που δεν θα τους αρέσει. Και δεν είναι και καθόλου κακό, εν πάση περιπτώσει, όταν είσαι νέος στον χώρο, να σε γνωρίζουν από κάτι και να αποδείξεις την πορεία την αξία σου. Και ο έρωτας δεν είναι κάτι κακό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση συνέβη ταυτόχρονα. Μια χαρά. Αυτό που κακό δεν το βρίσκω. Και ωραία και το αντιμετωπίζει. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, αισθάνθηκε έτοιμη, μίλησε. Έχουν κλείσει 3 χρόνια πια μαζί. Σε κάποιους ανθρώπους παίρνει περισσότερο. Απλά εγώ το λέω για μελλοντικά, για τις εκπομπές, επειδή αυξάνονται αυτοί, δεν θέλω να μιλάω για τα προσωπικά μου, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Θες να έχεις δουλίτσα να σχολιάζεις αγόρι μου. Εγώ είτε είμαι εδώ και σχολιάζω είτε όχι, υπάρχω. Οι καλλιτέχνες μου. Όσο υπάρχεις θα υπάρχω, θα έχεις το τζίδι στην παρέα μας. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Σαράντο. Έλα Δημητράκο μου. Ξέρεις τι, θα πιαστώ από αυτή την πάρα πολύ ωραία πάσα που δεν το κατάλαβε ο Νίκος Γεωργιάδης ότι μου έκανε από τα 3 χρόνια της σχέσης τους. Για να σας πάω στον 3ο και τελευταίο κύκλο του Σασμού. Πρέπει να διδαχθεί στο πανεπιστήμιο. Άξια, μπράβο, Δημήτρη. Λοιπόν, και στη μάχη της τηλεθέασης, γιατί πέφτουνε κορμιά φέτος, ειδικά στην prime time, γιατί ο Σασμός πια, εντάξει. Στο daytime. Έχει τις μάγισσες, έχει τη μάγισσα αυτή εδώ, την κατάσταση τη φοβερή. Μαγιολίκια, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται στην κόντρα αυτή της τηλεθέασης. Ο Σασμός, λοιπόν, 19,7 στο δυναμικό, ενώ η μάγισσα 14,5. Και στο σύνολο 20,8 για τον Σασμό και η μάγισσα 13,4. Συνήθεια δυνατή. Ο Σασμός, ενώ είχε πάρει λίγο κεφάλι. Η μάγισσα, τις τελευταίες μέρες ήταν και ο θάνατος του Νικηφόρου, που ήταν πολύ δυνατή σκηνή, η αλήθεια είναι. Και συγκλονιστική ερμηνεία. Μα παιδιά, στις καθημερινές σειρές. Μια σειρά που είναι ο 3ος κύκλος και σίγουρα έχει δημιουργήσει μια αναμονή. Και όχι μόνο αυτό, Δημήτρη. Ξέρουν οι άνθρωποι που κάνουν καθημερινές σειρές ότι πρέπει για να πιάσουν πάλι το μάτι του κόσμου που τους αγαπάει όταν έχει μια απειλή απέναντι να γίνει κάτι συγκλονιστικό σεναριακά. Να γίνει κάποια ανατροπή, να γίνει κάποιο θάνατος, κάποιο φωνικό που σας αρέσει και πολλούς. Δημήτρη, να ξέρεις ότι αυτή η νίκη είναι διπλή για το Σασμό αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να γνωρίζετε το εξής, ότι η μάγισσα έχει πάρα πολύ μεγάλο budget και είχε γίνει αρκετός λόγος ότι είχε ξεφύγει κιόλας το budget από τον αρχικό προγραμματισμό. Άρα, η μάγισσα είναι στο 1/3 του budget. Μάλλον, συγγνώμη, ο Σασμός είναι στο 1/3. Αν σκεφτείτε λοιπόν, θέλω να κάθεστε, ευτυχώς κάθεστε, φτάνει €165.000 το επεισόδιο στη μάγισσα. Είναι το υψηλότερο νούμερο που έχουμε ακούσει σε ελληνικό σύριαλ. Νομίζω όμως ότι πια επειδή οι σειρές ελληνικές έχουν μπει σε μια λογική ότι μπορεί να παίξουν σε κάποια πλατφόρμα, βλέπε Μαέστρο, να επενδύουν και για το αύριο. Η απόσβεση, δηλαδή, θέλει πολύ. Δεν ξεχνάμε επίσης ότι, παιδιά, για τα νούμερα που βλέπουμε, ότι είναι η στιγμή που παίζει η σειρά. Δεν ξέρουμε τι κάνει κάθε σειρά όταν ο κόσμος γυρίζει από τη δουλειά του και τη βλέπει μετά στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έχει άλλο. Εμείς βασιζόμαστε σε αυτά τα νούμερα που βλέπουμε. Ναι, όχι, λέω για το τι κάνει μια σειρά, δεν είναι εκπομπή. Η συγκεκριμένη σειρά ίσως επένδυσαν και πολλά χρήματα, γιατί εκτός από την πιθανότητα του Netflix, που είναι ένα νέο δεδομένο πια στη ζωή μας και στην ελληνική παραγωγή, το συγκεκριμένο κανάλι έχει και κανάλια στο εξωτερικό, στα Βαλκάνια, που μπορεί να το μεταδώσει. Και είναι μια εποχή η οποία είναι και λίγο δύσκολη να την προσεγγίσει σαν εικόνα. Δηλαδή. Η αναπαράσταση κοστίζει. Είναι τα κοστούμια, τα μακιγιάζ. μακιγιάζ, ακόμα και το μέρος που γίνονται τα γυρίσματα, όπως πρέπει να διαμορφωθεί για να μπορέσει να ανταποκρίνεται σε εκείνη την εποχή. Ένα κάστρο, ένα ολόκληρο πράγμα στο κτιμανάσχου τζίκι για αυτό το πράγμα. Βέβαια, να πούμε το κάστρο ακόμα που παίζουν οι ηθοποιοί, οι οποίοι δεν είναι πρώτης γραμμής. Είναι πρώτης γραμμής. Και τα special effects επίσης στη Μάγισσα. Και για πρώτο κύκλο, να πούμε βέβαια ότι και τα νούμερα που κάνει η Μάγισσα είναι πάρα πολύ καλά, έτσι. Γιατί έχει απέναντί της ένα πολύ επιτυχημένο σειριάλ, μια πολυσυζητημένη σειρά που άκου να δεις. Όμως, Δημήτρη, είναι και η γη της ελιάς, που πρέπει να ξέρετε ότι η γη της ελιάς είναι, επειδή γυρίζεται κυρίως στην Κύπρο, που είναι ακόμη πιο χαμηλά τα budget, δηλαδή βγαίνει ακόμα πιο οικονομικά από τον Σασμό. Άρα στην Κύπρο, όχι στη Μάνη. Ναι, κάνουν και κάποια γυρίσματα στη Μάνη, φυσικά, αλλά τώρα η αλήθεια είναι, αφού και οι ηθοποιοί ανεβάζουν συνέχεια ότι είναι στην Κύπρο, οι ίδιοι ηθοποιοί στα social media τους. Παιδιά, έχει να κάνει, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και επίσης καταλαβαίνω αυτό που λες και για το κόστος. Δηλαδή ότι διαβάζουμε τα νούμερα, αλλά. Το ταμείο μετράει στο τέλος. Μόνο. Λοιπόν, διαβάζουμε τα νούμερα, αλλά πρέπει να δεις και το οικονομικό κομμάτι. Βέβαια. Κατά πόσο σου φέρνει πίσω. Μπορεί να φέρει πίσω τα χρήματα τα οποία έχουν επενδυθεί. Μην ξεχνάτε όμως ότι όταν μπήκε η Μάγισσα στη ζωή μας και όταν την πρωτοπαρουσίαζε ο Αντένα την προηγούμενη σεζόν που έλεγε έρχεται η Μάγισσα, μας μιλούσαν για μια σειρά η οποία θα άσπαγε τα ταμεία. Ναι. Και εδώ βλέπεις ότι κοντράρει στα ίσα το Σασμό που είναι τρίτη χρονιά. Έτσι, που συνήθως τρίτη χρονιά οι σειρές αρχίζουν και κάνουν μια κοιλιά και ο κόσμος βαριέται. Ναι, αλλά σου βάζει στην αρχή, ας πούμε, ένα μπισμπίκι μέσα, ημίγυμνο κτλ. Πέφτει το Twitter, γίνεται χαμός. Καλά, ναι, αλλά να πούμε κάτι. Εντυμένος να ήταν, δεν θα ήρθε. Ο τρίτος κύκλος, η μία πλευρά είναι αυτή, ότι συνήθως κάνουν κοιλιά, υπάρχει μια κόπωση του κοινού, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά, αν τη χρησιμοποιήσει σωστά μία σειρά, ότι υπάρχει η συνήθεια πάνω στην οποία επενδύει και πατάει. Πάντως στη μυθοπλασία τουλάχιστον. Κινηθεί σωστά σεναριακά. Στη μυθοπλασία τουλάχιστον ο Αντένα έδειξε και πέρσι πως έχει υπομονή. Θυμηθείτε τους παγιδευμένους που ξεκίνησαν και με μονοψήφια και φέτος δεύτερη χρονιά συνεχίζουν δυνατά. Και πάντα παίζει και αυτό. Ότι έχει και κανάλια στα Βαλκάνια, θα το έλεγε και η Μαίρη αν ήταν εδώ αναλυτικά, στα οποία μπορεί να κάνει, να βάλει τα συγκεκριμένα. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις τηλεοπτικών σειρών που έχουν χαιρετήσει άδοξα σε χρόνο. Καλά, σαφώς. Λοιπόν, πάμε στον Ορφαίο Αυγουστίδη, τον οποίο συνάντησε ο Ηλίας Σκουλάς και μιλήσανε μαζί για τα πάντα. Και για την τελευταία σεζόν του Σασμού, αλλά και για το γιο του, ο οποίος έχει έρθει στη ζωή και τους την έχει αλλάξει, τους την έχει γεμίσει χαρά. Κύριε Αυγουστίδη, πρωταγωνιστείτε στην παράσταση «Ο Άσχημος», υποδίεστε τον Λέτε. Πείτε μου δύο λόγια το ρόλο. Ο Λέτε λοιπόν είναι ένας εφευρέτης, δουλεύει σε μια εταιρεία που κατασκευάζει πατέντες και προσπαθεί να εφευρίσκει διάφορα συστήματα για να τα πουλάει σε πολυεθνικές. Δεν έχει και τόσο σημασία. Σημασία έχει ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή στην καριέρα του, ο οποίος έχει κάνει μια εφεύρεση πολύ σημαντική και λίγο πριν παρουσιαστεί αυτή η εφεύρεση σε μια μεγάλη εταιρεία για να πουληθεί, του ανακοινώνεται ότι δεν θα την παρουσιάσει αυτός, αλλά ο βοηθός του. Ψάχνοντας αυτός να βρει τους λόγους, συνειδητοποιεί, μαθαίνει και του το επιβεβαιώνει και η γυναίκα του, ότι είναι τόσο φρικιαστικά άσχημος που δεν φυσικά και δεν χωράει η παρουσία του σε οτιδήποτε τέτοιο. Αναστατώνεται και αποφασίζει, επειδή δεν το γνώριζε αυτό μέχρι τότε, αποφασίζει να κάνει μια διορθωτική επέμβαση και να αλλάξει εντελώς το πρόσωπό του προκειμένου να μπορεί να ζήσει και να κάνει αυτά που ονειρεύεται. Εσάς σας έχει ζητηθεί ποτέ να αλλάξετε κάτι στην εμφάνιση σας για κάποια δουλειά ή... Προσωπικά, σε μένα, σαν Ορφέας, να αλλάξω κάτι, να μου πει κάποιος, ξέρω εγώ, κόψε τη μύτη σου ή κάνε. Αυτό όχι. Μου έχει ζητηθεί, ξέρω εγώ, να χάσω κιλά ή να πάρω κιλά. Αλλά αυτή είναι η χαρά του ηθοποιού κιόλας, γιατί μέσα στη διαδικασία μας είναι και η μεταμόρφωση. Το παιδί σου θα ήθελες να ακολουθήσει την πορεία του ηθοποιού. Θα σου δώσω μια πληρωμένη απάντηση που λέμε. Θα γκουγκλάρεις και στο AI, θα σου δώσει την ίδια απάντηση. Το παιδί μου θέλει να ακολουθήσει αυτό που θα το κάνει ευτυχισμένο και θα νιώθει καλά μέσα από αυτό. Είναι τελευταία χρονιά του Σασμού ή θα υπάρξει και επόμενη σεζόν? Είναι τελευταία. Είναι τελευταία. Τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε, αλλά δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, γιατί ήδη οι περισσότεροι από εμάς έχουν προγραμματίσει πράγματα, αν όχι δουλειές, ανοίγματα στον χρόνο τους για να μπορούν να κάνουν και διαφορετικά πράγματα και άλλα κτλ. Αν η πρόθεση του σταθμού είναι να συνεχίσει, εσύ θα ήσουν θετικός? Κοίταξε, αυτές οι κουβέντες γίνονται πρώτα στα γραφεία και όχι μπροστά από τις κάμερες, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Η πρόθεσή μου πάντως είναι να επικεντρωθώ και σε άλλες δουλειές, σε πράγματα που ξεκινάνε και σε αυτούς τους χώρους που βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά και αυτό, όπως και η τηλεόραση. Απλώς η τηλεόραση θέλει και την παύση της. Θέλει και την παύση της αυτή η έκθεση, για να πάρει μια ανάσα και ο κόσμος από τη μούρη σου και τη φωνή σου και τη χρειά της φωνής σου κτλ. Δεν είναι κακό δηλαδή να μην μας βλέπετε κάθε χρόνο. καλό είναι. Άντε και πάρε μου, παιδί μου, μη μ' αφήνεις, παιδί μου, Όταν καλείστε να κάνετε κάτι τις σκηνές, πώς το βιώνετε σαν κλίμα στο συνεργείο? Δίνουμε χώρο πάντα στους ηθοποιούς που είναι να κάνουν, που έχουν τον περισσότερο βάρος στη σκηνή. Εγώ το επεισόδιο δεν το είδα που λέτε, αλλά ήμουν μπροστά τη Μαριλίτα, οπότε βλέπεις τη συγκέντρωση που χρειάζεται και το χώρο που πρέπει να αφήσεις και τη σιωπή, και το συνεργείο γίνεται πάντα πιο σιωπηλό, τα πράγματα απλώνουν, γιατί πρέπει να δώσεις το δικαίωμα στον ηθοποιό να συγκεντρωθεί με τον τρόπο που εκείνος θεωρεί ότι του χρειάζεται για να προσεγγίσει τη στιγμή. Σας επηρεάζουν όμως μετά κατά τις σκηνές εσάς? Εξαρτάται ο κάθε ηθοποιός πώς θα βυθιστεί σε αυτήν. Ναι. Ενδέχεται να σε επηρεάσει. Ναι. Να κουβαλάς αυτή τη στιγμή πολύ. Εσείς άμα κλαίγατε ας πούμε για μισή ώρα, επειδή είδατε ένα περιστέρι πατημένο στο δρόμο, όχι για κάποιο άλλο λόγο, δεν θα σας επηρέαζε ότι τα μάτια σας στάζαν δάκρυα για 30 λεπτά μέσα στην ημέρα. Ακόμα και αυτό πρακτικά κάτι μπορεί να σου κάνει. Γλυκός, ταλαντούχος, πολύ όμορφο αυτό που λέει και θα πω κι εγώ κάτι τώρα άσχετο, αλλά πιάνομαι από αυτό που είπε. Εγώ το έπαθα προχτές αυτό τη Δευτέρα, που κάνω, το έλεγα το πρωί και στο γραφείο στην Εφέλη. Κάνω στο TikTok και μου βγαίνει ένα βίντεο που η Ναταλία Γερμανού αποχαιρετάει το Μίκη. Ναι. Παιδιά, ξεκινήσαν τα μάτια μου να τρέχουνε. Έχω να το πάθω πολλά χρόνια αυτό. Αυτό που λες, δεν σταματούσαν με τίποτα να τρέχουν, να τρέχουν. Δεν μπορούσα καν να το δω. Μπήκες δηλαδή το άλλαξα, το προχώρησα και δεν μπορούσα να σταματήσω. Σου έμεινε όμως συγκίνηση. Άσε, με διέλυσε. Κατά πόσο σκέφτομαι ένας ηθοποιός, ο οποίος εκείνη τη στιγμή καλείται να μπει στο πετσί του ρόλου τον οποίο ενσαρκώνει, σε μια έντονη δραματικά στιγμή και να μεταφέρει αυτό το συναίσθημα στον τηλεθεατή σε μια σειρά που είναι τόσο αγαπημένη του κοινού και έχει απαιτήσεις και το ίδιο το κοινό από τον ηθοποιό. Είναι θέατρο, έτσι, γιατί εγώ πάντα έχω πει και έχω παρεξηγηθεί από τον χώρο, τον μουσικό, ότι οι ηθοποιοί είναι ακόμα πιο αξιοθαύμαστοι. Γιατί ένας τραγουδιστής βγάζει τρία σουξέ, βγαίνει στην πίστα, βγάζει εκατομμύρια, ενώ ένας ηθοποιός μπαίνει στο ρόλο στο θέατρο, που είναι ψυχοφθόρος ο ρόλος, για ώρες και μετά. Μέχρι να αποφορτιστεί θέλει πολύ χρόνο και βγάζει πολύ λιγότερα χρήματα. Η σκηνή αυτή με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, παιδιά, την είδατε? Το σπαραγμό αυτό. Τι λες τώρα? Δηλαδή, μιλάμε, πρέπει να τρίχιασε. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Και φαντάζομαι ότι θα κάνει θεατρικά τώρα αυτό μπροστά στο κόσμο. Πόση ώρα θες να πω την αστυνομία. Και η φετινή σεζόν, λέει, του Σασμού θα είναι και η τελευταία. Αυτό το λέμε κανένα δεκάλεπτο. Ναι, όχι, απλά λέω ότι μήπως γίνει καμιά ανατροπή, μήπως είναι η δική του σεζόν στο Σασμό τελευταία. Μα όπως είπε και ο ίδιο ήδη, οι ηθοποιοί έχουν αρχίσει να μιλούν για να κάνουν άλλα πράγματα, άλλε δουλειέ. Καλά, εγώ πιστεύω ότι άμα κάτι πάει πάρα πολύ καλά, μπορεί να το ανατρέψουμε. Ήμουν με τη Δανάη Παπά στο μαγαζί του καλού της που κάνανε τα εγγένεια, αυτό μου έλεγε ότι είναι η τελευταία του σεζόν. Και ότι του χρόνου, δεν μου το λέγει η Δανάη αυτό, αλλά το έχω μάθει, έρχεται μια σειρά η οποία είναι του ίδιου σεναριογράφου. Δεν σας πω λεπτομέρειες πολλές, η οποία θα γίνει χαμός και θα σπάσει τα κουμπιά. Έχει χτίσει ο Α δυνατό δραματικό βραδινό. Καλό είναι να κλείνεις κάτι όταν έχει ακόμα επιτυχία, να μην το αφήνεις να φθαρεί. Και αυτό έχει καταχωρηθεί ως μεγάλη επιτυχία. Και ο Σασμός έχει βγάλει και μια γενιά νέων ηθοποιών, τους έχει κάνει πάρα πολύ γρήγορα γνωστούς στον κόσμο, όπως και οι Μέλισσες. Έχεις απόλυτα δίκιο, που νομίζω ότι θα μακροημερεύσουν και ότι θα κάνουν πολλά και σπουδαία πράγματα. Μιλώντας πάντως και βλέποντας τη συγκεκριμένη σκηνή, να σας πω ότι εντάξει, δεν συγκίνησε μόνο το Twitter και όλους τους τηλεθεατές. Βέβαια συγκίνησε γιατί έκανε 25% στη σκηνή αυτή. Στη σκηνή συγκεκριμένη, στο λεπτό λες. Κι εγώ συγκινήθηκα τώρα που τα άκουσα αυτό. Για άλλους λόγους προσωπικούς. Εντάξει, ο καθένας το βλέπει όπως θέλει. Ας μην έρθει με σασμού γι' αυτό. Συγκινητικά συγκινήθηκα. Εντάξει, να σας πω κάτι, είναι η τρίτη χρονιά του Σασμού. Και εμείς την τρίτη χρονιά. Εμείς σήμερα ένα μήνα. Μιας και αυτός αρκάζεται την παρουσία. Τις μετράς αντίστροφα ή τις μετράς ευθύστροφα? Όχι, τις μετράω ότι είναι 4 εβδομάδες. Τις δίνεις δηλαδή? Όχι, 4 εβδομάδες. Δεν έχουμε επέτειο. Σε μετράω για κατανόηση προς όλους. Το Σάββατο έχουμε επέτειο. Για καλό. Λοιπόν, Δημητράκο μου, τα λέμε σε λίγο και πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο μας άνθρωπο, τον Γιώργο το Βάλαρη, ο οποίος ανεβάζει για δεύτερη χρονιά φέτος το έκτο πάτωμα. Όποιος δεν έχει δει αυτή την παράσταση, νομίζω ότι χάνει πραγματικά ένα συγκλονιστικό. Εμείς την έχουμε δει και την πρώτη, νομίζω, το 90. Και εγώ είδα τη δεύτερη, δεν είδα την πρώτη. Ναι, και τη δεύτερη εννοείται. Είναι μια μουσική κομμωδία που παίζουν συγκλονιστικοί ηθοποιοί. Η Ραμόνα, Ελένη Καστάνη, Μίρκα Παπακοσταντίνου, Δημήτρης Πιατάς. Μερικά από τα ονόματα που μου έρχονται έτσι πάρα πολύ. Ωραίο έργο. Βρεθήκαμε στις πρόβες τους. Πάμε να δούμε τι μας είπανε οι αγαπημένοι μας ηθοποιοί. Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα. Κύριε Βάλαρη, θα συναντούμε εδώ σήμερα στις πρόβες, στα έκτο πάτωμα για ακόμη μια χρονιά. Δεύτερη χρονιά επιτυχίας για την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. 3 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, και 3 Δεκεμβρίου στο Αστόρια Κινηματοθέατρο στο Ηράκλειο. Επιστρέφουμε και στην Αθήνα στο Christmas Theater, 19 με 21 Ιανουαρίου. Υπάρχει καθόλου φόβος ή και το άγχος ενδεχομένως, αν κάποια μέρα δεν γεμίσει το θέατρο όσο το περιμένετε? Εγώ αισθάνομαι ότι πάντα είμαι πολύ κοντά στο κοινό και στην εποχή, και αυτό είναι ένα δικό μου ένστικτο, θα έλεγα, που με οδηγεί σχεδόν πάντα στην επιτυχία. Και επίσης, όταν έχεις ένα πάρα πολύ καλό υλικό που φροντίζω να έχω, δεν γίνεται να μην το τιμήσει ο κόσμος. Είστε και στην προσωπική σας ζωή τελειομανής. Ναι, γι' αυτό είμαι την περισσότερη περίοδο μόνος μου. Θέλω να μου πείτε αν θα σας ενδιέφερε τώρα να ασχοληθείτε με κάποιο σύριαλ στην τηλεόραση. Υπάρχει κάτι που είναι πάρα πολύ κοντά να γίνει, μια διεθνής παραγωγή. Μου έχει λείψει, αλλά θέλω να γίνει, γι' αυτό δεν κάνω και συχνά. Με τους δικούς σας όρους. Με τους δικούς μου όρους, οι οποίοι θα είναι με πολύ ανεβασμένο τον πύχη. Παρακολουθείτε. Είναι άλλο ένα ελληνικό σύριαλ από αυτά που βλέπουμε. Η ποιότητα έχει ανέβει, αλλά και πάλι αισθάνομαι ότι είμαστε σαν φτωχοί συγγενείς. Η θεματολογία είναι αυτή που υπήρχε πριν από 20 χρόνια. Αν σας κάνανε μία πρόταση για τηλεοπτική εκπομπή, όπως βλέπουμε πολλούς συναδέλφους σας, θα σας ενδιέφερε? Αν μπορούσα να ανταπεξέλθω, ναι, κριτική επιτροπή θα έκανα, γιατί πια μετά από τόσα χρόνια μπορώ να έχω μία κρίση σωστή. Παρουσιαστής νομίζω ότι δεν θα ήμουν καλός, γιατί δεν έχω αυτή την φράδια και την άνεση. Κυρία Μανέκ, σας συναντούμε σήμερα εδώ στις πρόβες για το έκτο πάτωμα ακόμα μία χρονιά. Ναι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Είναι μια ευφρόσινη, χαρούμενη, νοσταλγική παράσταση. Είχε γίνει μεγάλη επιτυχία το 1992 που παίχτηκε στο Περοκέ. Πάντα σε μουσική στα Μάτι Κραουνάκη και στίχους της Λίνας της Νικολακοπούλου. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά και την ευτυχία να παρουσιάζουμε και εμείς επί σκηνής αυτά τα μοναδικά και ανεπανάληπτα τραγούδια. 6 πατώματα τη μαγειρέψανε και δώσαν δικαιώματα. Το έκτο πάτωμα, το αγαπημένο μας, που κάναμε πέρυσι επιτυχία στο Ακροπόλ. Πώς είναι η συνεργασία με τον κύριο Βάλαρη? Με τον Γιώργο είναι, η γνωριμία μας κρατάει πολύ παλιά. Από το Δίσεξ Αμαρτίν, εγώ, η Ρωμανέ και ο Γιώργος γνωριζόμαστε από τόσο παλιά. Και όταν μου πρότεινε να παίξω, ήτανε χαρά μου. Εσάς θα σας ενδιέφερε να επιστρέψετε τώρα στην τηλεόραση? Σας έχει λείψει καθόλου? Γιατί όχι, εννοείται. Αλλά πέρυσι ήμουνα στο Star, στο πρωινό του Star, οπότε εντάξει, δεν έχω πολύ χρόνο που έλειπα. Ήμουν από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο. Βλέπουμε όμως και πολλά άτομα που έχουν συμμετάσχει σε reality, που συμμετέχουν σε παραστάσεις και σε σειρές. Πάντα συνέβαινε αυτό. Έχει τύχει να δουλέψω με κάποιους οι οποίοι δεν ήταν επαγγελματίες ηθοποιοί. Και τελικά? Μια χαρά, δεν υπήρχε πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι εμείς οι ίδιοι ηθοποιοί δεν κάνουμε την αστυνομία στους ηθοποιούς ποιοι θα μείνουν. Και κάποιος παραγωγός δεν θα ρισκάρει να πάρει κάποιον ο οποίος δεν θα του κάνει καλά τη δουλειά. Τι πιστεύετε ότι λείπει σήμερα από την τηλεόραση? Αυτή τη στιγμή λείπουν οι κωμωδίες. Οι σκοτώνονται, οι ερωτεύονται, οι πνίγονται, γενικώς. Είναι όλα τόσο δραματικά. Ίσως επειδή ζούμε και τόσο δραματικές καταστάσεις. Εγώ δεν παρακολουθώ και τόσο πολύ. Βεβαίως παρακολουθώ όλες τις δουλειές. Παρακολουθώ από όταν ξεκινάει η σεζόν από κάποια δουλειά, ας πούμε, ένα επεισόδιο για να έχω άποψη. Ας πούμε, πέρυσι είχα δει το Μαέστρο, που το θεωρώ ότι καλύτερο έχει γίνει στην τηλεόραση. Από άποψη ερμηνεών, από άποψη παραγωγής, από άποψη σκηνοθεσίας. Ήταν μια εξαιρετική δουλειά που τους αξίζουν μόνο συγχαρτήρια όλων αυτών που συμμετείχαν. Με αφορμή το Μαέστρο, εσείς πώς θα νιώθατε αν συμμετείχατε σε μια δουλειά που θα προβαλλόταν ακόμα και στο Netflix, που είναι μια διεθνής πλατφόρμα? Μεγάλη χαρά, εννοείται. Μεγάλη χαρά νιώθω και για αυτούς που συμμετείχαν, και ας μην είμαι εγώ. Γιατί είναι χαρά ότι μια δουλειά από την Ελλάδα πήγε τόσο μπροστά. Φαντάζομαι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια θα σας έχει τύχει σίγουρα και κάποιο περιστατικό που να είχατε μια κακή συνεργασία. Αχ, σε όλους μας έχει τύχει. Αλλά πάνω απ' όλα είμαστε επαγγελματίες, οπότε βάζεις μέσα την υπομονή κάνεις υπομονή και επειδή η δουλειά μας έχει αυτό το καλό, ότι δεν είσαι μια ζωή με κάποιους συνεργάτες, αλλάζουν. Δηλαδή και αν με κάποιους δεν τα βρεις, στην επόμενη δουλειά θα είσαι με κάποιους άλλους. Τους ευχαριστούμε πολύ. Θύμισε μου λίγο τώρα κάτι. Αυτό είναι το τραγούδι που αυτό μου ήρθε η σκέψη για το πρωινό σου. Αυτό θα έλεγα. Όντως, αυτό. Ναι. Το τραγούδι αυτό. Η έμπνευση του τίτλου μας είναι αυτό το τραγούδι. Ναι. Τέλειο. Το τραγούδι, να πούμε για την ιστορία για τους νεοτέρους, ότι ήταν, έπαιζε η Άννα Παναγιωτοπούλου στην παράσταση του 92 το Περοκέ. Βέβαια. Και έλεγε το κομμάτι. Στίχους μουσικής Σταμάτη Κραγουνάκη. Όχι, στίχη Λίνα Νικολακοπούλου. Λίνα Νικολακοπούλου. Λοιπόν, Νίκο, εσύ μπορεί να θυμάσαι καλύτερα. Η Ελένη Καστάνη έχει. Κοιτάει ο καημένος σου λέει τώρα τι θα μου πει. Τι θα μου έρθει τώρα. Η Ελένη Καστάνη νομίζω ότι έχει μιλήσει ανοιχτά και δημόσια για κακές συνεργασίες που είχε στο παρελθόν. Βέβαια, βέβαια. Δεν θυμάμαι λάθος. Όχι, έχει ξαναμιλήσει, βέβαια. Ότι έχει δυσκολευτεί και ότι έχει περάσει δύσκολα. Νομίζω δηλαδή κάποτε είχε γίνει και κάποιο μεγάλο. Είχε φωτογραφίσει και πρόσωπα, γι' αυτό είχε γίνει λίγο θέμα. Με ένα πολύ γνωστό σκηνοθέτη είχαν, θυμάμαι εγώ, πρόβλημα. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, μου διαφεύγει τώρα, αλλά. Ξυστή, δεν λέω το όνομα γιατί δεν ξέρω αν το είχε πει ήδη. Όχι, όχι, είχε φωτογραφίσει. Εγώ θυμάμαι ότι είχε φωτογραφίσει, δεν είχε πει. Είχε όμως ακούσει πολλά η Ελένη Καστάνη από άλλη συναδελφό της διαδικτυακά. Και αυτό κάτι από θυμάμαι. Από τη Σοφία Τιμουτίδου. Ναι. Που είχε βγει και είχε πει ότι μιλάει η Καστάνη. Πριν 2 χρόνια. Ναι, αυτό είχε κάνει μεγαλύτερο θόρυβο ακόμα που αναφέρει ο Δημήτρης. Το θυμάμαι και με τη Μουτίδου, το θυμάμαι πριν κάνα 2 χρόνια που είχε κάνει ένα βίντεο η Σοφία Μουτίδου και είχε μιλήσει για κάποιες συμπεριφορές. Δεν βέλνει και σαν δεν απάντησε ποτέ. Ήταν πάντα πολύ ότι παιδιά δεν ασχολούμαι με αυτό. Ναι, το απέφυγε. Το απέφυγε διακριτικά και βλέπεις ότι μέσα στα τόσα χρόνια πορείας και καριέρας. Πάντα μπορεί να υπάρχει το ενδεχόμενο ανοιχτό μιας κακής συνεργασίας, μιας δύσκολης συνεργασίας. Εννοείται, στο πρόγραμμα είναι. Ποιος δεν έχει ζήσει. Εγώ μετρούσα, θυμάμαι τις μέρες αυτό που έκανες πλάκα πριν, περίμενα να τελειώσει η σεζόν και έκανα τις μέρες. Θυμάσαι πού. Καλά τώρα. Μ' αρέσει γιατί σου βάζει ωραίο όταν πιάτσα Πανανόφλου. Καλά τώρα. Εσύ έχεις περάσει δύσκολη συνεργασία. Εννοείται, μέσα σε 35 χρόνια και ραδιοφωνικά. Τηλεοπτικά όχι και τόσο, αλλά ραδιοφωνικά έχω παράσει δύσκολα πολύ. Εμένα το είπα που ξυμβεί, ραδιόφωνο παράδειγμα. Στην τηλεόραση δεν έχω αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα. Έχω αντιμετωπίσει προβλήματα στο ραδιόφωνο και λίγο στη δισκογραφία. Να γράψω τραγούδια για κάποιον που δεν κόβομαι, αλλά. Και εξαρτάται πάντα και τι θεωρούμε πρόβλημα σε μια συνεργασία. Δηλαδή το να μην υπάρξει εν τέλει χημεία. Να μην θες να πας στη δουλειά σου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατάλαβες. Ναι, αλλά κάτι να συμβαίνει. Όχι, γιατί πολλές φορές υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο το κάνουμε εμείς στο μυαλό μας και ζούμε μόνοι μας ένα τεράστιο πρόβλημα, το μεγαλοποιούμε και γίνεται αυτή. Υποβολή κανονικά και το δημιουργούμε εμείς και μετά το κάνουμε τεράστιο. Ενώ μπορεί η άλλη περίπτωση να υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα, δηλαδή δεν θέλω να πάω στη δουλειά μου γιατί ο Νίκος είναι αυταρχικός, έρχεται κάθε μέρα με διαφορετική διάθεση και μου κάνει τη ζωή δύσκολη, μου απορρίπτει, με απορρίπτει σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία. Στο μου είσαι Παναγία μου, τι περιγράφεις ακριβώς την κατάσταση. Ναι, αλλά πες την κατάσταση, Νικό μου, ήταν και δικό μου, ήταν και δικό μου θέμα. Ένιωθα απλά ότι πνιγόμουν, ότι δεν μπορώ να την παλέψω. Αυτό θέλω να πω. Θα τα πάω στους ψυχολόγους. Δηλαδή τα χρήματα που θα έπαιρνα θα μου τα πάρουν οι ψυχολόγοι. Άλλο να πνίγεσαι με αντικειμενικά στοιχεία και να λες μου συμβαίνουν αυτά. Ναι. Και εκεί μπορείς να πάρεις και μια πιο ξεκάθαρη απόφαση και να πεις μου συμβαίνουν αυτά, γι' αυτό δεν θέλω να ξανασυνεργαστώ με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός ο χαρακτήρας δεν μου ταιριάζει. Και άλλο να είναι κάτι που φτιάχνεις το μυαλό σου και δεν έχεις αντικειμενικά αποδείξεις. Βέβαια αυτό το καταλαβαίνεις όταν φύγεις από τη δουλειά αυτή και πεις μετά αν ήμουν υπερβολικός ή δεν ήμουν υπερβολικός. Εγώ το είπα, το είχα μεγαλοποιήσει μέσα μου πολύ. Ναι. Ισχύει. Πάντως συνήθως είναι οι άνθρωποι που λέμε λαϊκά που δεν ταιριάζουν τα χνότα τους. Άμα δεν ταιριάζουν απλά τα χνότα τους, μπορεί να μεγαλοποιούν και οι δύο πράγματα στο μυαλό τους. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο όταν υπάρχουν γεγονότα τα οποία σε φέρνουν στο σημείο να μην ξεκινάς με χαρά να πας στη δουλειά σου. Και αυτή να πούμε είναι μια πολυτέλεια. Για να φτάσει ένας άνθρωπος, βέβαια, Ποσειδώνα μου λίγο να μην θέλει να πάει το πρωί στη δουλειά του. Σοβαρό, πολύ. Πρέπει να συμβαίνει κάτι το οποίο είναι αντικειμενικά σοβαρό. Αυτό πήγα να πω. Είναι όμως μια πολυτέλεια γιατί μας ακούν και άνθρωποι που αναγκάζονται να πηγαίνουν. Κάθε δουλειά. Έτσι. Όλοι. Όχι, είναι σημαντικό είναι αυτό. Θέλω να πω ότι είναι μια πολυτέλεια. Αν μπορείς να το πεις, δεν θέλω να πάω στη δουλειά μου, δεν πηγαίνω. Μην ξεχνάμε δύσκολο. Και αυτούς. Η κυρία είναι δύσκολη για όλους. Νομίζω ότι σε αυτό που αναφέρεσαι, όλοι πάνω κάτω του ίδιου αισθάνονται. Εκτός πολύ συγκεκριμένη μερίδα κόσμου. Κάποιοι άνθρωποι είναι λίγο πιο βολεμένοι, να το πω λαϊκά, και μπορούν να το κάνουν. Τραβάτε με κι ασκλαίο που κάθε μέρα γκρινιάζω, δεν πάω. Και τι θα κάνεις του χρόνου, εκεί θα είμαι. Όχι, αυτό και συμβαίνει και ακόμα και να είσαι μεγάλο στάρ. Δηλαδή στο K τώρα που κυκλοφορεί που έχουμε ένα αφιέρωμα στην Britney Spears. Έλεγε η Britney, προσευχόμουν κάθε μέρα να σπάσω το χέρι μου ή το πόδι μου για να μην ξανατραγουδήσω. Εντάξει, βέβαια, η Britney τώρα έχει και άλλα προβλήματα. Βαίνει και στους μεγάλους. Βαίνει με πάρα πολλά τραύματα. Θα σας εκμυστηρευτώ κάτι, δεν θα πω ονόματα γιατί δεν κάνει να πω ονόματα. Υπάρχει τραγουδίστρια πρώτης γραμμής που παραμονές της πρεμιέρας συνειδητοποίησε ότι δεν θέλει να βλέπει μπροστά της το συμπρωταγωνιστή της και παρόλα αυτά, επειδή ήταν παραμονή πρεμιέρας. Συμπραγουδιστή της, Ναι, συμπρωταγωνιστή της, συντραγουδιστή της. Σε μπουζούκια ή σε θέατρο. Σε κέντρο. Τραγουδίστρια είπα. Λοιπόν, μπουζούκια. Και την παραμονή στην πρόβα Τζενεράλ συνειδητοποίησε ότι δεν θέλει να τον βλέπει, έκανε την καρδιά της πέτρα και βγάλαν όλη τη σεζόν. Α, τη βγάλαν τη σεζόν. Ξέρω ποια περίπτωση λες. Πήγε καλούτσικα. Όχι, δεν είχε πάει άσχημα αυτή η συνεργασία. Ξέρω ποια λες. Συγγνώμη, δεν ήξερε ο Νίκος Γεωργιάδης. Το μικρό όνομα πείτε μόνο, δεν θέλουμε τίποτα. Ούτε καλημέρα δεν αντάλλαξαν όλη τη σεζόν. Μου έκανε εντύπωση γιατί εγώ τους αγαπάω και τους δύο. Τίποτα, τίποτα. Δεν δούλεψε αυτό. Πείτε όνομα όμως. 500 ευρουλάκια έχουμε για σας και όχι εμείς, η Βιοκαρπέτ, η οποία θα σας τα χαρίσει με πολύ πολύ αγάπη αυτή την Παρασκευή. Οπότε βιαστείτε να τα διεκδικήσετε. Μια δωρεοεπιταγή θα έρθει στα χέρια σας για να αγοράσετε, να πάτε και να αποκτήσετε ό,τι θέλετε. Επίσης, να σας πω ότι αν μέχρι την Κυριακή κάνετε τις αγορές σας στη Βιοκαρπέτ, αγορές πάνω από 300 ευρώ, τότε η Βιοκαρπέτ θα σας κάνει και δώρο 2 γούνινα χαλάκια. Επισκεφτείτε ένα από τα 45 καταστήματα της Βιοκαρπέτη, το επίσημο ίσο της εταιρείας στο βιοκαρπέτη.gr και προλάβετε το πιο χουγουλιάρικο δώρο. 14.800 τηλεφωνείτε πολλές φορές, δύο μικρό κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μια αποστολή στον ίδιο αριθμό και αυτόματα ταυτόχρονα μπαίνετε και στην κλήρωση για το πεζό 208 έκδοση λάκη 1200 κυβικά, 75 άλογα, αξίας 19.000 ευρώ αυτό το αυτοκίνητο που είναι και το ελληνικό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2020 αλλά και το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2020. Τι να κάνει και αυτό άλλο. Wow. Που λέγανε από τα 90's. Όλα τα ραβεία. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγετε, μην πάτε πουθενά. Συγκινητικά σε ξεπέρασα. Sorry αγάπη μας, σε διέγραψα. Τόσο ειλικρινά σε λυπήθηκα. Συγκινητικά, συγκινήθηκα. Και σήμερα είναι έτοιμη, Νίκο, να οργώσει τα πλατά. Έλα, Τρούφα, όργωνε. Ψυχή σου, παιδί μου. Συγκινητικά συγκινήθηκε η Τρούφα. Η οποία είναι πιο ράθιμη. Τίποτα. Νάτι, εδώ ήρθε. Α, τελειώ. Ψάχνει τη μέρα. Καταλαβαίνει τον κατά βάθος καλό άνθρωπο. Παιδί μου, παιδί μου. Γιατί κατά βάθος καλό και κατά επιφάνεια. Επειδή η πρώτη όψη δίνει λίγο άλλη εντύπωση. Λάθος κάνεις. Όχι, πως θα βρω στο κομμάτι μάλαμα. Όχι, όλοι σε αγαπάμε και όλοι σε αγαπάνε, βέβαια. Όχι, πρέπει να το σαρκάζομαι, καλά. Δεν είπα ότι με αγαπάνε, με αγαπάνε όλοι. Όλα σε αγαπάνε τόσο δυνατά. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μαζέψαμε, τι συλλέξαμε για εσάς. Βγήκαμε, συναντήσαμε, είδαμε τα πιο ωραία, τα πιο σουσουδιάρικα νέα και τα μαζέψαμε σε ένα βίντεο με την υπογραφή της Μαρίας Αφύρη. Πάμε να το δούμε. Η Μαρία Ελένη Λικουρέζου ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok και μίλησε για τον εθισμό στα χάπια. Ήμουνα εθισμένη στην κοκαίνη, στη μαριχουάνα, στα χάπια και έπινα αλκοόλ. Ξενυχτούσα και δεν είχα όρια σε τίποτα. Απελευθερώθηκα 18 Μαΐου του 2003. Από τότε έχει ξεκινήσει ένα δύσβατο ταξίδι ολιστικής αντιμετώπισης της ζωής. Απέχω από ουσίες και ανούσια πράγματα, απέχω από ψευτοκοινωνικότητες, ζω καθαρά. Καθαρές τροφές, κίνηση, ενδοσκόπηση, δημιουργία. Οριοθετώ εγώ τα θέλω μου, τη ζωή μου. Αλλάζω μονίμως οτιδήποτε δεν μου κάνει. Μαθαίνω, δοκιμάζω τι μου πάει. Το πώς θα ζω και τι θα κάνω γενικότερα δεν θα μου το επιβάλλει κανένα σύστημα, αλλά το ένστικτό μου. Και να είναι καλά και η μάνα μου. Η Φωτεινή Πετρογιάννη ξέσπασε στο πρωινό για σχόλιο που έχει δεχτεί για τη μητρότητα. Ο καθένας έχει ένα τροτό σημείο, το οποίο δεν θέλει να του το ακουμπάει κανείς. Όταν εμένα πριν 3 μήνες η άλλη γύρισε και μου στείλε ένα μήνυμα γιατί θεώρησε ότι κάτι έκανα εδώ στην εκπομπή δεν έχει σημασία και μου είπε στο Twitter, στο Instagram ότι καλώς δεν μπορείς να κάνεις παιδιά. Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά όσο χοντρόπετσος και να είσαι, δεν μπορείς να τα αφήσεις να περάσει έτσι. Φωτεινή. Εμένα εκείνη την ώρα μου γύριζε ένα μαχαίρι. Συγγνώμη, βέβαια, μια προσωπική. Μισό λεπτό. Ο καθένας έχει μια συγκεκριμένη ψυχολογία. Δεν θα μπει στη διαπραγμάτευση το ότι άνθρωπος είναι ο καθένας. Άκου τώρα. Ναι. Εσύ είσαι ένα καλό παιδί και ένα ευαίσθητο παιδί. Και ξέρω επειδή όλοι έχουμε κάποια τροτά σημεία, όταν σου έγραψε αυτή ότι δεν μπορώ να κάνεις παιδί κτλ., έκλαιγες ώρες. Είμαι όμως εγώ που καθημερινά σου λέω και ένας άνθρωπος που έχω βληθεί όσο κανείς άλλος από αυτή εδώ τη λέλαπα. Συμφωνώ. Στην Ελλάδα. Σου λέω ότι πέτα το μειμένο σε μια γωνία και άστο να πάει στο διάλογο. Αυτό είναι μια κουβέντα. Πρεμιέρα χθες βράδυ για την παράσταση «Μη σου τύχει» στο Θέατρο Αθηνών. Ξεκινήσατε The Break στο Sky. Έχεις τα πρώτα επεισόδια. Καλή είναι δυνατόν να μην δω τα επεισόδια, εννοείται πως τα βλέπω. Καλή ήμουνα, εντάξει. Εντάξει, λίγο ξαναχώθηκα από την πρώτη μέρα. Όλα καλά, όλα καλά. Την μέρα τηλεθέασης τα παρακολουθείτε ή είναι κάτι που δεν σας αφορά? Δεν είναι ότι δεν με αφορά, απλώς αποφάσισα, θέλω να είμαι χαλαρή, να μπορέσω να περάσω καλά μέσα σε αυτό και να περάσουν καλά και ο κόσμος που θα αποφασίσει εκείνη την ημέρα να κάτσει στον καναπέ του και να μην κάνει κάτι άλλο και να μας δει. Ο σύντροφός σας τι σας είπε βλέποντας τα επεισόδια? Δεν θα σας πω και τι μου είπε, θα περιμένετε. Θα τα πω άλλη ώρα. Τα σχόλια που ακούστηκαν από τον Λαμπρό Κωνσταντάρα σχετικά με τα νούμερα τηλεθέασης σας στεναχώρησαν? Δεν άκουσα κάτι, αλήθεια σας το λέω, όμως δεν άκουσα κάτι. Θα δούμε καλεσμένο τον κύριο Τσιμιτσέλη στην εκπομπή σας. Κάντε τέτοιες ανόητες ερωτήσεις, δεν μπορώ άλλο. Θα τολμούσατε να παρουσιάσετε κάτι ποτέ? Τι να παρουσιάσω? Έχω παρουσιάσει, χαρά μου. Έχω κάνει την παρουσιάστρια, αλλά πολύ προστατευμένη και πολύ εκ του ασφαλούς. Όταν κάνετε αυτή την εκπομπή, τα νούμερα τα παρακολουθούσατε? Την πρώτη φορά, ναι. Και τη δεύτερη μετά, ως συνήθως, τα ξεχνάω. Και όταν παίζω, δεν κάνω. Τις τελευταίες μέρες ο Περικλής Κονδυλάτος έκανε κάποια σχόλια. Ο καθένας μπορεί να φοράει ό,τι θέλει, αν με αυτό αισθάνεται καλά. Το να μην εκτιθέμεθα με διάφορους τρόπους, καλό είναι, αλλά όχι επειδή κάποιος έχει παραπάνω βάρος, δεν πρέπει να φοράει κάτι που αυτό θέλει να βάλει. Γενικώς να μην ανακατευόμαστε ένα στη ζωή του άλλου, τι καλά που θα ήταν. Κάποιου ανθρώπου θα το βιάσετε μετά τον ηθοποιό, να πείτε την άποψή σας. Δεν θα τον κατακρεουργήσω, ούτε θα κάνω αυστηρή κριτική. Δεν πληρώνομαι άλλωστε γι' αυτό. Οπωσδήποτε την καλή μου κουβέντα θα την πω. Ήμουν σε ένα τραπέζι, ο άνθρωπος δεν είναι του χώρου που μου το είπε. Και λέει πάρα πολύ έτσι με ένταση ότι ένα σύριαλ που δεν μ' αρέσει καθόλου είναι το συγκεκριμένο. Κόντεψε να μου φύγει το φαγητό από το στόμα, δηλαδή το βρήκα φοβερά αστείο αυτό. Τον σκουντάγανε οι υπόλοιποι, λέω παιδιά αφήστε τον άνθρωπο, δεν είναι... ειλικρινά δεν με πειράζει. Αν το είχε καταλάβει ότι είμαι εγώ, το βρίσκω ακόμα πιο ωραίο το ότι είπε ελεύθερα αυτό που σκεφτότανε. Γιατί δικαίωμά του δεν είναι? Δηλαδή, ντε και καλά, ότι κάνουμε αρέσει στους πάντες, δεν νομίζω. Στους δύο ξένους είχατε συνεργαστεί και με τον Νέα Μανθόπουλο. Πρόσφατα είχαμε την απώλειά του. Πολύ κρίμα. Πολύ άδικο, πολύ νωρίς. Τι να πω τώρα, δεν είναι η ώρα. Η Ευγενία Σαμαρά μίλησε στη Χαρά Μπουτσικάκη για το Σασμό, το Switch και τους αντίπαλους Ράδιο Αρβίλα. Έγινε viral. Εντάξει, πώς να μην γίνει viral, ενώ ήταν πολύ συγκλονιστικό αυτό που συνέβη. Είναι συγκλονιστικό και έχουμε να δούμε ακόμα πάρα πολλά. Δύσκολα. Δεν θα χαρείτε δηλαδή τις επόμενες μέρες, αλλά αυτά έχει η ζωή. Να μην βλέπατε Σασμό. Έχει έρθει ο Βασίλης ο Μπισμπίκης φέτος. Έχει έρθει και ο Βασίλης ο Μπισμπίκης, ναι, έχει μεγαλώσει η ομάδα μας. Γενικά είναι ωραίο γιατί κάθε χρόνο, ενώ είμαστε κάποιοι άνθρωποι, μπαίνουν, έρχονται, φεύγουν. Πέρσι ήρθε ο Αλεξάνδρης, η Γιώτα, η Φέστα, η μεγάλη μου αδυναμία. Έτσι ήρθε σήμερα, φέτος και ο Βασίλης, με έναν πολύ κομβικό ρόλο που κι αυτός έχει να κάνει εκεί πολλά. Είναι κακός. Ευγενία, τα νούμερα τηλεθέασης τα κοιτάς? Όχι, δεν τα κοιτάω. Φαντάζομαι ότι πηγαίνει καλά. Γιατί έτσι από την. Γιατί κάποιοι ξεσαγχώνονται, θέλουν να δουν τα νούμερα τις επόμενες μέρες πώς είναι κτλ. Γι' αυτό σε ρωτάω. Θέλω να πηγαίνει καλά φυσικά η δουλειά μου, αλλά το μαθαίνω. Το να μπαίνω αιμονικά να κοιτάω τα νούμερα τώρα δεν είναι η δική μου ακριβώς η εργασία. Εγώ προσπαθώ να είμαι καλή σε αυτό που κάνω, να είμαι εκεί, να είμαι συγκεντρωμένη, να πηγαίνει όμορφα έτσι το δικό μου και. Εύχομαι να έχει αντίκτυπο. Κάτσε και ένα νέο βήμα φέτος με το Switch. Ναι. Εκεί κοιτάς τα νούμερα. Το ίδιο και εκεί συμβαίνει. Τα μαθαίνω, ενώ ακούω από τους ανθρώπους. Δεν είναι ότι ζω σε κάποιο άλλο παράλληλο σύμπαν που δεν ξέρω τι μου γίνεται. Αλλά δεν θέλω να με επηρεάζει αυτό. Δεν θέλω να με επηρεάζει αυτό. Κάνω ό,τι μπορώ εγώ καλύτερο για το δικό μου το κομμάτι. Δυσκολεύω. Ακούγεται πως η ΕΡΤ δεν θα έχει νούμερα τηλεθέασης. Πώς σου φαίνεται αυτό? Δεν θα έχει νούμερα τηλεθέαση. Δεν θα έχει. Ναι. Είναι κάποια πρόβλεψη του μέλλοντος. Το είπε η Άση Μπίλιου, γιατί την Άση την πιστεύω. Δεν το ξέρω αυτό που μου λέει. Με τα παιδιά από το Ράδιο Αρβίλα έχεις επαφές? Μιλάτε ακόμα? Έχω. Είναι μια χαρά. Σας στέλνουν τα φιλιά τους. Θα δεις την πρεμιέρα τους? Νομίζω παίζουν απέναντί μου. Δεν ξέρω, δεν τους δω. Είσαι στην προσωπική σου ζωή μετά και το χωρισμό. Πολύ καλά, είμαι τέλεια. Στα εγγένεια του μαγαζιού του συντρόφου της Λάμπρου Λάζαρη βρέθηκε χθες βράδυ η Δανάη Παπά. Στο διεκδικούσα 10 χρόνια αυτό το μαγαζί, αλλά δεν μου το έδινε ο προηγούμενος φίλος, ιδιοκτήτης που ήταν. Το κατάφερα. Ο επιμένω νικά. Επέμεινα πάρα πολύ, ναι. Πες την αλήθεια. Το ίδιο ισχύει και για τη Δανάη. Εκεί και αν επέμεινα πάρα πολύ. Ο Λάμπρος μας είπε ότι το μαγαζί το διεκδικούσε 10 χρόνια, αλλά και εσένα σε διεκδίκησε αρκετά. Πόσο? Με διεκδίκησε ο άτιμος. Με διεκδίκησε τώρα, μην νομίζεις τι έκανε και ήρθε με άλογο και με έτρεχε από πίσω. Είπαμε. Αλλά ναι, εντάξει, έκανε την προσπάθειά του. Οι εξελίξεις στο Σασμό είναι καταιγιστικές. Είδαμε ότι ο Νικηφόρος πέθανε. Είδαμε μια εξαιρετική ερμηνεία της Μαργλίτας Λαμπροπούλου. Το Twitter την αποθέωσε. Και καλά έκανε το Twitter και την αποθέωσε. Γιατί είναι εκπληκτική η Μαργλίτα. Και εγώ χτες που το έβλεπα είχα να τριχιάσει μαζί της. Και θα δούμε, είναι τόσα πολλά που έρχονται και νομίζω ότι και οι υπόλοιποι ηθοποιοί θα δώσουν τόσο ωραίες ερμηνείες. Γιατί προφανώς ένας θάνατος γίνεται ντόμινο και συμβαίνουν πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αρκετά γράφονται και για το δικό σου το ρόλο, ναι. Για το Σασμό, για τις εξελίξεις. Ναι, ναι. Ισχύουν αυτά που γράφονται. Γράφονται πολλά. Γράφονται πολλά πράγματα. Ότι ίσως ολοκληρωθεί ο ρόλος λίγο πιο σύντομα, ότι μπορεί η Θοδώρα να αποχωρήσει με κάποιο τρόπο. Να συνδέονται με αυτά που προαναφέραμε. Μέχρι στιγμής η Θοδώρα δεν είναι στο πλάνο να αποχωρήσει, αλλά αποχωρούν άλλα πράγματα. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στα παιδιά, στη Δανάη και στο Λάμπρο. Ήμασταν κι εμείς εκεί εχθές. Το μαγαζί είναι καταπληκτικό και καλές δουλειές στον κεραμικό στο κέντρο της πόλης. Ναι, ξέρει. Είναι ένας πολύ ωραίο χώρο, ένας πολύ ωραίος χώρος. Και είδα να είπατε δίπλα του φυσικά στα μεγάλα του βήματα. Τι γλυκό και όμορφο κορίτσι είναι αυτό. Και νομίζω ότι με το ρόλο της Θοδώρας, η οποία από την πρώτη χρονιά μέχρι τώρα, το πώς ξεκίνησε ο ρόλος με τον πόσο εξελίσσεται, της δίνει και τη δυνατότητα να εξελιχθεί και εκείνη υποκριτικά. Και αυτό είναι πολύ ωραίο να γίνεται μπροστά στα μάτια του θεατών. Πραγματικά. Και η Ευγενία Σαμαρά έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Το πούμε και αυτό. Αχ, παιδιά, εγώ τη ζηλεύω όλες αυτές. Να σου πω κάτι, θα κάνω αυτό. Δεν θα κοιτάω τα νούμερα. Θα λέω, αν πείτε, άμα σας ξεφύγει τίποτα εδώ, τα δέρχομαι, να τα λέω εντάξει. Αν μη τι άλλο, χαίρομαι, γιατί το ξεκινήσαμε σε αυτή την εκπομπή να το σχολιάζουμε πριν από ένα μήνα, να δώσουμε τα εύσημα στον εαυτό μας, στην εκπομπή. Και είναι πλέον μία ερώτηση που την έχουν βάλει όλοι οι ρεπόρτερ στις ερωτήσεις τους. Και βλέπουμε ότι όλοι οι άνθρωποι τη ΕΡΤ απαντάνε με την ίδια, sorry για την έκφραση, αναισθησία. Λάθος κάνεις. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι τη ΕΡΤ. Η Βασούλα Καράκη, που συμφωνεί με την προσέγγιση τη Ευγενία Σαμαρά, δεν είναι στην ΕΡΤ, είναι στο Sky. Δεν είπε όμως η Μαριάννα του Μασάτου, που είπε ήταν στον Αντένα. Δεν τα βλέπω, είπε. Την εκπομπή τη βλέπω, αλλά τα νούμερα δεν ασχολούμαι. Είπε ότι δεν τα λογαριάζει ακόμα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Με επηρέαζε και ο Δημήτρης εδώ, γιατί με κράταγε. Πώς κρατάνε το Ροτβάιλερ στο σπιτάκι. Με κράταγε στην. Εγώ την ίδια αντιμετώπιση βλέπω. Ποσειδώνα, είναι δουλειά του. Όμως αυτή. Είναι δουλειά τους είναι να είναι όσο καλύτερη γίνεται σε αυτό που τους έχουν αναθέσει, η παραγωγή, Νίκο, το κανάλι, Νίκο, το εμπορικό. Είναι η πικρή αλήθεια την οποία τη βιώνουμε όλοι, να τα λέμε, να τα ακούει ο κόσμος, γιατί νομίζει ότι ζούμε σε έναν αγγελικά πλασμένο κόσμο των μίντια και στο ραδιόφωνο συμβαίνει λιγότερο τώρα πια, γιατί έχει πάρει περισσότερο η τηλεόραση αυτό το θέμα των αριθμών. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βάσει των αριθμών, οι επιχειρήσεις που είναι τα κανάλια αποφασίζουν ποιος ανανεώνει συμβόλαιο, ποιος όχι. Ποια είναι οι μετοχές ανεβαίνουν, ποια είναι οι μετοχές πέφτουν. Ποιος πανελατζής θα μείνει ή θα φύγει, όπως μας λένε υποτιμητικά. Συγκρίνεις διαφορετικά πράγματα. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Όταν λοιπόν το βιώνουν αυτό 10 κανάλια και άνθρωποι, και εγώ συμπονώ ειδικά τους επικεφαλείς των εκπομπών, πουλούζονται τα νούμερα ακόμα πιο πολύ από ό,τι υπόλοιποι. Δεν μπορεί να βγαίνεις στην τηλεόραση, την κρατική, που σε πληρώνω μέσω του τέλους της ΕΡΤ του υποχρεωτικού και να λες δεν τρέχει τίποτα ο Καραμίχος, δεν τρέχει τίποτα η Σαμαρά, δεν τρέχει τίποτα ο ένας. Ζούνε μια ασυλία την οποία τους την παρέχει η ΕΡΤ. Τουλάχιστον μην μας προκαλούν. Δεν μίλησαν για την ΕΡΤ, γιατί η Σαμαρά παίζει και στο Σασμό. Βέβαια. Και σου λέει ούτε τα νούμερα στο Σασμό βλέπω. Και ξεκίνησα και σου λέω ότι η Λασκαράκη στον Sky είναι, δεν είναι στην ΕΡΤ. Ναι, αλλά δεν το είπε με την ίδια. Δεν ήταν τόσο απόλυτη. Ήταν στον Αντένα αυτή η εκπομπή. Δεν ήταν όμως τόσο απόλυτη. Δεν ήταν τόσο απόλυτη ούτε όσο η Σαμαρά, ούτε όσο ο Καραμίκος. Όχι, τώρα μην είμαστε. Πώς μου το είπες, Δημήτρη, μου είπες ότι είπε μια φράση. Εγώ αυτό που είπα για την Βάσκο Σκαράκη είναι ότι δεν είπε ότι δεν με νοιάζει να κοιτάω. Γιατί η Ευγενία είπε δεν με νοιάζει. Είπε ότι δεν θέλω αυτό το πράγμα να μου στερήσει κάτι από την απόδοση. Κανένας μας δεν θέλει, Ελένη. Αυτό ίδιο είπανε όμως, παιδιά. Υπάρχει μια βασική διαφορά. Ο παρονομαστής όμως δεν είναι η ΕΡΤ. Αυτό θέλω να σου πω. Όχι, είναι. Γιατί στην ΕΡΤ έχουν το δικαίωμα να κάνουν δύο και να ανανεώνουν συμβόλαιο. Στον ιδιωτικό χώρο δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Γι' αυτό λέω ότι αφού έχουν την πολυτέλεια και έχουν μια ασυλία όσον αφορά το αν έχει αντίκτυπο ή όχι δουλειά του, τουλάχιστον μην το λένε προκλητικά. Δεν είμαι αυστηρός. Δεν είμαι αυστηρός. Άλλο αυστηρός, άλλο ρεαλιστής. Αυτό που λέω εγώ είναι το ρεαλιστικό. Παιδιά, και εξάλλου μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι μια παρουσιάστρια, ένας παρουσιαστής που είναι κάθε μέρα στο μετερίζει, το καθημερινό και στο ζωντανό. Βλέπει αλλιώς τα νούμερα από το να έχεις μια εβδομαδιαία εκπομπή ή να έχεις μια εκπομπή η οποία δεν είναι κάθε μέρα να κρίνεται. Τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Εμείς όταν δεν κάνουμε καλά νούμερα είμαστε στεναχωρημένοι. Και είμαστε και ένα πανέλ όπως έχω πει. Και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν ασχολούνται καν. Δικαίωμά τους από τη στιγμή. Είναι νοοτροπία, δεν έχει να κάνει με την κρατική τηλεόραση. Αυτό θέλω να σου πω. Και πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι περισσότερο έχει να κάνει με τη βασική δουλειά των ανθρώπων αυτών που είναι ηθοποιοί. Ποια είναι η νοοτροπία, Ελένη? Ξέρεις πολλούς ανθρώπους στον ιδιωτικό τομέα να μην νοιάζονται για τα νούμερα. Από τους παρουσιαστές των πρωινών, μεσημβρινών, βραδινών εκπομπών. Είναι παρουσιαστές. Γιατί δεν με ακούς τώρα. Σ' ακούς. Όχι, όχι, περιμένεις να τελειώσω για να πεις. Γιατί σου εξηγώ μια ώρα τέτοιο πράγμα και δεν με ακούς. Η Βασούλα Καράκη είναι σε ένα ιδιωτικό κανάλι. Η Ευγενία Σαμαρά είναι και σε ένα ιδιωτικό κανάλι, είναι και στην κρατική τηλεόραση. Και η του Μασάτου ήταν στο ιδιωτικό κανάλι. Και οι τρεις δεν έχουν τον ίδιο παρονομαστή. Είναι όμως ηθοποιοί. Μα γι' αυτό και πέρασε ότι η του Μασάτου από την τηλεόραση και δεν είναι πια. Γι' αυτό και η Βασούλα Καράκη μπορεί να μην είναι αργότερα. Η Μαριάννα είχε πει ότι εγώ τα σέβομαι τον μετατηλεθέα σας. Είναι άλλη αντιμετώπιση. Είναι ο κάθε άνθρωπος διαφέρει. Ξεχνάω να τα δω, είπε. Ξεχνάω να τα δω για τα ίδια δύο φορές. Και μετά ξεχνάω να τα δω. Άρα αυτό έχει να κάνει. Ναι, αγάπη μου, τώρα τις δηλώσεις άκουσες κι εσύ. Θα με τρελάνουν σήμερα, Παναγίτσα μου. Ο Δημήτρης εννοεί ότι και η του Μασάτου και η Λασκαράκη ήταν λιγότερο απόλυτες για τα νούμερα. Ήταν λιγότερο απόλυτες για τα νούμερα. Η Λασκαράκη, εγώ κατάλαβα ότι είπε. Δεν τα κοιτάω την παρούσα στιγμή. Γιατί αλλά η Ευγενία Σαμαρά το είπε πολύ απόλυτα. Εγώ δεν τα βλέπω τα νούμερα. Όλη τη ΕΡΤ και να μην το πουν απόλυτα, θα είναι από σεβασμό προς εμάς κάποιοι, λίγο να λιάνουν την άποψή τους. Αλλά γενικότερα δεν τους αφορά. Δεν είναι θέμα ΕΡΤ. Δεν είναι θέμα ΕΡΤ. Είναι θέμα νοοτροπίας και θέμα, όπως είπαμε, ποια είναι η βασική δουλειά. Είναι η βασική δουλειά, παιδιά. Όταν εγώ ξέρω ότι όταν εμένα με ενδιαφέρει το να είμαι παρουσιάστρια, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή και αυτή είναι η δουλειά μου. Αν μου δώσεις φέτος να κάνω και κάτι άλλο και το δω σαν μια εμπειρία, σαν ένα επιμύστιο, σαν ορισμένα άλλα πράγματα, δεν θα δώσω όλη μου την προσπάθεια, το άγχος, το ζόρι, το πάθος, τη δημιουργία στο άλλο. Γιατί η βασική μου δουλειά είναι αυτή. Με ενδιαφέρει αυτό να πηγαίνει καλά. Ακόμα και όταν δεν δίνεις όμως το ίδιο πάθος. Όταν δεν δίνεις το ίδιο πάθος στην άλλη δουλειά που θα κάνεις, π.χ. να συμμετάσχεις σε μια θεατρική παράσταση, δεν θα είσαι στις δηλώσεις σου προκλητική προς άλλους να πεις δεν με νοιάζει το ταμείο, δεν με νοιάζουν τι εισιτήρια κάναμε, δεν με νοιάζει αν είναι γεμάτο το θέατρο. Είναι άλλη νοοτροπία. Για να είμαστε δίκαιοι, θα έπρεπε η δεύτερη ερώτηση που θα γινόταν ξεσπιαδά ήταν να κάνουν τα παιδιά. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Να ρωτάς έναν ηθοποιό που μπορεί να κάνει και τηλεόραση, σε αγχώνει όταν το θέατρο σου είναι μισοάδιο ή είναι κόσμο. Γιατί αυτό το παράδειγμα έφερες για σένα. Αν έκανες κάτι άλλο και έλεγες δεν με νοιάζει αν είναι άδεια η πλατεία του θέατρου, δεν με νοιάζει το ταμείο, θα ήσουν προκλητική προς ηθοποιούς. Αυτό δεν είναι θέμα ΕΡΤ. Είναι θέμα ηθοποιού. Είναι θέμα ΕΡΤ γιατί μόνο εκεί δεν κοιτάμε. Ναι, γιατί σε ένα σύριαλ, περίμενε λίγο. Γιατί σε ένα σύριαλ, την αποτυχία του σύριαλ τη χρεώνονται όλοι μαζί. Σε μία εκπομπή έχουμε μάθει μέσα στα χρόνια την αποτυχία να τη χρεώνεται ο παρουσιαστής, ο αρχισυντάκτης και μετά. Και σιγά σιγά οι υπόλοιποι. Η Λασκαράκη, πάντως, να το κλείσουμε, συγγνώμη, θεωρείται επιτυχία. Γιατί τα εμπορικά που έχει αυτή η εκπομπή δεν τα είχαν τις προηγούμενες σεζόν, ξέρετε. Λόγω της Λασκαράκη. Και γι' αυτό έγινε και η επιλογή της. Ήταν και λίγο πιο μεσοβέζικη η θέση της για μένα. Δηλαδή, άφησε να εννοηθεί ότι θα τον ενδιαφέρει. Ορίστε, ο κύριος Ποσειδώνας Γιαννόπουλος που λέει συνέχεια ότι τον αφήνουμε να ολοκληρώσει και να μιλήσει. Έχει πάει το χρόνο του εμπορικού. Δεν έχω φάει. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ. Κάντο ένα κοντινό να φύγουμε. Θα το πληρώσω άμα το έφαγα, άμα φέρω ευθύνη. Δεν είμαι στην ΕΡΤ για να έχω ασυλία. Μαζί σου και δεν με νοιάζει. Μην ακούτε για εικονικές πραγματικότητες και πράγματα. Εδώ. Τρούφα μου. Πάρει και δέση. Τρούφα μου, τα κοιτάς τα νούμερα, Τρούφα. Είσαι στην ΕΡΤ κι εσύ. Παγώθηκε το πλάσμα. Λοιπόν, πάμε στη Βρυσίδα Ανδριώτου και στον Σπύρο Μαρτίκα, τους οποίους συνάντησε χθες η Χαρά Μπουτσικάκη και μιλήσαν για τη σχέση τους, γιατί η Βρυσίδα έλεγε στην εκπομπή της Κατερίνας το μεσημέρι εδώ στην Οδό Ζαρίτη 2 ότι στέλνουν μηνύματα, λέει, στον Σπύρο και του λένε: «Έλα, Σπύρο μου, να βρεθούμε να κάνουμε τρελίτσες». Τρελίτσες είναι τέλειο να κάνουν τον Σπύρο κάποιος. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι είπαν στη Χαρά μας. Θέλω να μου πείτε σε τι φάση βρίσκεστε, πώς περνάτε, έχετε μετακομίσει, έχουμε μάθει τέτοια πράγματα. Ναι, καλά μάθατε. Μετακομίζουμε, τώρα είναι το φέρουμε τα πράγματα, είναι. Ναι. Και καλά είμαστε, δέχομαι με δουλειές. Έχεις σκεφτεί καθόλου την πρόταση να είναι κάτι ιδιαίτερο, έχεις κάνει κάτι στο μυαλό σου? Θες να σου απαντήσω τώρα, μπροστά της. Να τα πούμε οι δυο. Σκέφτεσαι κάτι ιδιαίτερο? Κάτι ιδιαίτερο ή κάτι κλασικό, ας πούμε? Θα είναι κάτι έξυπνο, θεωρώ. Δεν μπορεί να μην είναι κάτι έξυπνο. Άντρα έξυπνο. Ο Σπύρος, ζηλεύεις? Να ζηλέψω, άμα τη έρευνα. Τι να ζηλέψω, όχι. Τι να ζηλέψω? Δεν μπορείς να αγαπάω. Δεν ζηλεύει, όχι. Τότε το δείχνει, τώρα δεν ξέρω αν ζηλεύει. Μπορεί να σε ζηλεύει, γιατί κάποια στιγμή πετάω κάτι έτσι να δω τι θα κάνει και το κρατάει λίγο, ρωτάει. Διεκδικούμε, το έχουμε πει. Δεν ζηλεύουμε, διεκδικούμε. Δηλαδή, αν την κοιτάξει, γιατί σε κάποιο μαγαζί και την κοιτάξει κάποιο. Γιατί είναι και πολύ όμορφη γυναίκα. Την κοιτάξει κάποιο έτσι έντονα. Τι κάνει? Καμαρώνει. Εμείς... Προκαλώ πάθη. Προκαλώ πάθη. Λέει, την κοιτάει ο άλλο και λένε: «Κοιτά το, εμένα βρίζει. Κοιτά ποια έχει δίπλα του». Και εγώ χαίρομαι. Εσύ δεν ζηλεύεις καθόλου? Εγώ ζηλεύω, αλλά όταν κάποια άλλη γυναίκα θα είναι λίγο πιο θρασή σε γενικές γραμμές. Όχι άμα θα τον κοιτάξει κάποιον, εντάξει, την κοιτάει και θα του πω: «Σπύρο, αυτή σε κοιτάει. Εντάξει, τι να κάνω? Εσύ κοιτάει, έτσι κοιτάει, έλα εδώ με το συναφλή». Ξέρεις, κάπως έτσι. Έχουν ξεκινήσει και τα casting για το νέο Survivor, μάθαμε σήμερα. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Εύχομαι να μπουν παιδιά που αξίζουν και που θα αντέχουν. Γιατί πραγματικά το σκεφτούν όσοι συμμετέχουν, ότι όσοι παλεύουν για να συμμετάσχουν σε αυτό, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, να ξέρουν πάνε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε θέλεις κάποιον που και να αντέχει και να παίξει έξυπνα το παιχνίδι. Το casting είναι ίσως το σημαντικότερο στάδιο, το σημαντικότερο σημείο για την επιτυχία του παιχνιδιού. Αυτό το καταλάβαμε όλοι και εμείς που το ζήσαμε. Σας έχει γίνει κρούση καθόλου και στους δύο, ή στον έναν από τους δύο? Όχι. Όχι, τι εννοείς, τρίτη φορά? Όχι, εγώ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μεγάλωσα πια. Κάνω κάτι άλλο. Ψυχούλα μου. Διαχειρίζεται και το Instagram, η Βρυσίδα, το δικό σου. Την εμπιστεύεσαι τόσο σωστά? Από την πρώτη στιγμή. Έβαλε τα δικά της χωράφια. Κοίτα, του έδωσα το βήμα να εμπιστευτεί, γιατί και εγώ άφησα όλη μου την οικογένεια, μετακόμισα και έφυγα από την πόλη μου για να έρθω να μείνω με τον Σπύρο και να φτιάξουμε ένα σπίτι και μια οικογένεια και μια ωραία σχέση. Αν πήγαμε με την οικογένεια, πάμε μια όμορφη σχέση. Οπότε του έδωσα το βήμα να μπορεί να με εμπιστευτεί. Έχεις διαβάσει κάποιο μήνυμα ή κάποια μηνύματα, είναι εγωιτευτικός ο Σπύρος, που είναι λίγο κάπως? Που μια κοπέλα του την έπεφτε χοντρά, όπως το να του λέει: «Πάρε με τηλέφωνο να κάνουμε τρελίτσες», και ο Σπύρος απαντάει ευγενικά ότι δεν είναι σωστό και δεν πρέπει να μιλήσουμε όπως εσύ θα ήθελες. Έλα, να μιλήσουμε με τη γυναίκα μου, εδώ είμαι. Τι να κάνω, λέει, με τη γυναίκα σου? Λέει: «Με εσένα θέλω να μιλήσω και να κάνουμε τρελίτσες. Πάρε με, σε παρακαλώ, θα είσαι μόνος σου». Δηλαδή επέμενε. Εκεί εντάξει, λίγο τσατίζομαι, αλλά ο Σπύρος δεν θα συνεχίσει. Δεν τσατίζομαι με τον Σπύρο. Τσατίζομαι με το ότι, φίλε, τι θράσος είναι αυτό? Σας έχει προταθεί να κάνετε κάτι μαζί τηλεοπτικά ή θα το σκεφτώ σωστά? Θεωρώ ότι είναι δυνατή ιδέα, αρκεί να είναι κάτι έξυπνο και να μας αρέσει. Είναι δυνατή ιδέα. Νομίζω ότι το τέριασμα που έχουμε και ο χαμός που κάνουμε μεταξύ μας είναι αξιόλογος. Ως πάνελ σε εκπομπή θα σε ενδιέφερε ή κάτι μόνο όσον αφορά στην παρουσίαση? Κάτι έξυπνο. Ας βρεθεί κάποια ιδέα η οποία θα μπορεί να μου ταιριάζει και τη συζητάμε. Η αλήθεια είναι πως έχουμε στερέψει από ιδέες, αλλά θέλω να πω πριν πέστε να με φάτε. Δεν πέφτουμε να σε φάμε ποτέ. Ότι θα είχαν ένα ενδιαφέρον σε μία εκπομπή οι δυο τους, γιατί είναι κανονική και φυσιολογική. Είναι δηλαδή. Τους ακούω να μιλάνε και είναι αυθόρμητοι. Ναι, δεν θα φιλτράρουν αυτό που θα πούνε. Αυτό είναι αλήθεια. Λίγο υποτονικός, βέβαια, ήταν η αλήθεια. Εν αντιθέσει στο παιχνίδι που αγόρευε. Ήταν ρόλος αυτό, ήταν ξεκαθαρισμένο ότι ήταν ρόλος. Δεν ήταν αυτός ο πραγματικός Σπύρος. Τώρα έχει λίγο αυτό τον τόνο του κουρασμένου στάρ. Επειδή τα ξέρω τα παιδιά, έχουμε πάει και για φαγητό μαζί. Είναι πάρα πολύ ήσυχο. Την έχεις να μιλάς για τον Λόρενς Ολίβιε, λέω κάτι και συνεχίζεις. Λες και να ανοίξεις τον Τζακ Νίκολσον. Σταμάτα. Καταρχάς, όλοι οι άνθρωποι έχουν την αξία τους, Ποσειδώνα μου. Ναι, αλλά έχει αυτό του κουρασμένου στάρ. Αυτό το είχα γύρισμα, είχα Hollywood, είχα Broadway. Εγώ πάλι νομίζω ότι επειδή έχει αυτή την ανταπόκριση που έχει στις γυναίκες και η Βρυσίδα το έχει δει αυτό. Έχει μπει λίγο στο τρυπάκι ότι εντάξει είμαι και λίγο. Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Με την Βρυσίδα τη φλερτάρουνε. Μην κοιτάς που λέει και αυτήν τη φλερτάρουνε πάρα πολύ. Εγώ αυτό που έχω εισπράξει από τον Σπύρο είναι ότι προφανώς είναι ένας χαμηλών τόνων άνθρωπος. Η Βρυσίδα είναι πιο τσαούσα που λέμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι ένα κορίτσι σαλονικιώτικο. Θα το πει αυτό που θέλει, θα κάνει τη σκηνή της, θα φωνάξει. Τα social media δικά της. Δεν έχει μια χαρά. Αλλά σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Σου λέει ότι εγώ άφησα μία ζωή στη Θεσσαλονίκη, η οποία μου πήγαινε και πάρα πολύ καλά, έκανα τα πράγματα που ήθελα κτλ. Τους φίλους μου, την οικογένειά μου και οτιδήποτε άλλο αφήνεις, για να έρθω εδώ και να ξεκινήσω από το μηδέν. Άρα η βάση που είναι η εμπιστοσύνη της σχέσης πρέπει να υπάρχει, το θεμέλιο. Η Βρυσίδα την έχει. Αυτό είναι η μεγάλη θυσία που κάνεις όταν έχεις ερωτευτεί πάρα πολύ. Ναι, παιδιά όμως να σας πω κάτι. Οι θυσίες που γίνονται δεν γίνονται για να πεις στον άλλον έχω κάνει μια θυσία, έλα μαζί μου για πάντα εδώ δέσμιος. Οι σχέσεις εξελίσσονται. Ναι, έκανε μια κίνηση που θεωρώ ότι την, και η ίδια την ήθελε πάρα πολύ για τη ζωή της, αλλά το πώς θα πάμε και πέρα μια άλλη ιστορία. Ισχύει και αυτό που είχα πει τις προάλλες πότε ήταν, ότι έχουν διαψεύσει και κάποιους ανθρώπους όπως εμένα η σχέση μακροημερεύει που πιστεύαμε ότι δεν θα μακροημερεύσει. Εσύ γιατί πίστευες, δηλαδή πώς μπορείς να δεις ένα ζευγάρι και να πεις αυτοί θα είναι μαζί και αυτοί θα χωρίσουν. Πολλές σχέσεις που βλέπουμε να δημιουργούνται μέσα σε reality. Όχι, θα μπορούσα, αλλά ήταν άλλος ο λόγος. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος πολλών reality, όπου οι σχέσεις συνήθως δεν μακροημερεύουν. Επειδή έγινε στο reality. Ακριβώς γι' αυτό. Αν γινόταν, ας πούμε. Και ήταν και λίγο ξαφνικό, αν θυμάσαι. Δεν τους είχαμε δει πολύ καιρό να είναι μαζί. Δηλαδή μέρα ξαφνικά τους είδαμε ζευγάρι. Στην Ένωση γίνανε ουσιαστικά ζευγάρι. Στην Ένωση έγινε η Ένωση. Το κατάλαβα. Ναι. Αλλά να ξέρετε θα φάμε κουφέτα, παιδιά, το 24 μάλλον. Από ποιον? Ωραία. Θυμηθείτε πώς έχουμε σήμερα, 1η Νοέμβρη. Έκανα εγώ την πρόβλεψη τώρα. Θα παντρευτούμε. Ναι, έτσι πως τον είδα, ετοιμάζεται να κάνει έρχονται και μια. Ωραία. Καλοκαίρι, πιστεύω. Μακάρι τα παιδιά, ευτυχισμένα να είναι, εκπομπή θέλουν να κάνουν. Ανοίγουν τώρα και το καινούργιο εξωτερικό. Δηλαδή είναι όλο οργανωμένο, έτοιμο. Τι είναι το έξυπνο πάνελ? Το έξυπνο πάνελ τι είναι? Θέλει ένα έξυπνο πάνελ. Αυτή η ομάδα ρε. Είναι σαν την έξυπνη ΣΥΤΑ, ένα πράγμα καινοτομία. Τι είναι ένα έξυπνο πάνελ, τι είναι? Έλα ρε Δημήτρη τώρα και εσύ. Μα όντως ένα έξυπνο πάνελ. Τώρα γιώνεις το γιώνω με χιούμορ. Γιατί λέμε θέλω να κάνω τηλεόραση. Τι, κάτι έξυπνο. Έλα βρέσω το έξυπνο, κάνε την παρθενογένεση, βρες αυτή την ιδέα που θα πάρουν στις σκάνες τα υπόλοιπα κανάλια από τα ελληνικά κανάλια. Ωραία, γιατί γίνεσαι σκληρός? Λέει ότι θέλω να κάνω κάτι το οποίο να είναι έξυπνο και να μπορεί να μπορώ να ταιριάξω μέσα σε αυτό. Περιμένει από τους άλλους. Δεν σου είπε θέλω να κάνω πρωινό κατευθείαν. Περιμένω από τους άλλους όμως. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, αυτό δηλαδή λες. Ναι, αφού λέει έξυπνο πάνελ, καλά λέει ο Δημήτρης. Περιμένει από τους άλλους την εξυπνάδα. Δηλαδή βρες το έξυπνο, αυτό που δεν γίνεται στην ελληνική τηλεόραση, πρότεινε το και έλα κάντο, είσαι τόσο μάκας κάντο. Αλλά αυτό που λέμε θέλω κάτι έξυπνο για την τηλεόραση. Δεν είπα αυτό. Θεωρώ ότι είπε κάτι να βρω να ταιριάξω. Άλλο αυτό. Να ταιριάξω. Αυτό κατάλαβα εγώ. Απλά έπρεπε να είναι έξυπνο γιατί. Τι να λες τώρα και δεν θα σε καλέσουν στο γάμο. Δεν πειράζει. Τα παιδιά δεν ψήνουν να έχουν του γέροντα όπως βλέπουμε όλοι να είναι ευτυχισμένοι. Λέει θέλω κάτι να ταιριάξω και θέλω ένα έξυπνο πάνελ. Άρα εγώ ταιριάζω με τους έξυπνους αλλά θέλω και έξυπνο πάνελ. Ναι. Και έδειξε εμάς. Τέλος πάντων, τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην Βρυσίδα και στον Σπύρο με το καλό. Γλυκό φιλί που λες. Πρώτα σιγά μου, γλυκό φιλί και όλα τα καλά. Πάμε σε ένα μυστικό τραγούδι όμως. Επιτέλους να πούμε κάτι ευχάριστο πραγματικά τηλεοπτικό νέο. Γιατί το Secret Song λοιπόν έρχεται επιτέλους, το συζητάμε κοντά ένα χρόνο πια. Και το περιμένουμε και πώς και πώς. Η Μαριάννα του Μασάτου, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Ζήνα Κουτσελίνη, Μαρκουλάκης, ένα σωρό πρόσωπα και πρώτης γραμμής όλα. Έρχεται λοιπόν το πρώτο επεισόδιο στον Α, πρεμιέρα Κυριακή, 9 η ώρα αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι 8 ή 9. Στον Α λοιπόν 12 Νοεμβρίου το πρώτο επεισόδιο. Την άλλη Κυριακή. Και θα γίνει καπάκι δηλαδή την επόμενη εβδομάδα και το δεύτερο. 2 επεισόδια έχουν γυριστεί. Γιατί, πόσα επεισόδια είναι όλα που θα δούμε? Έχουν γίνει 4 γυρίσματα, αλλά θα είναι 2 επεισόδια. Θα είναι μεγάλη διάρκεια. Διπλά, δηλαδή σε κάθε επεισόδιο βλέπουμε 2 ιστορίες. Θα είναι σαν διπλά τα επεισόδια. Και τα επόμενα επεισόδια λοιπόν θα προβληθούν το 2024 πια. Γιατί πρέπει να ξεστηθεί το πλατό του Fame Story. Μάλιστα. Γιατί γυριζόταν στο ίδιο πλατό. Οπότε, αν δεν τελειώσει το Fame Story, δεν μπορεί να ξαναμπεί η Ναταλία Γερμανού για γύρισμα. Πάντως, παιδιά, βλέποντας τις εικόνες από αυτό το παιχνίδι, βλέποντας εικόνες από αυτό το δεν είναι παιχνίδι ουσιαστικά, έτσι, από αυτή το ιδέα. Καθαρό αίμα μουσικό πρέπει να είναι. Πάρα πολύ συγκίνηση, πάρα πολλά χαρτομάντιλα. Ετοιμαστείτε να έχετε δίπλα σας χαρτομάντιλα. Και μόνο που βλέπεις όλα αυτά τα πρόσωπα και ξέρεις και από πίσω το story ότι μέσα από μια φωτογραφία θυμούνται, αναπολούν, ξαναζούν στιγμές της ζωής τους, από μόνο το έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μου είπαν ότι είναι καθαρό αίμα μουσικό. Ναι, ότι είναι η πιο δύσκολη παραγωγή που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Το επίπεδο δυσκολίας, λέει, ήταν πάρα πολύ τεχνικά, ψηλό. Από τεχνικής άποψης. Από όλες τις απόψεις, να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να συγχρονιστούν. Η έρευνα που χρειάστηκε από κάτω. Είχε πάρα πολύ έρευνα από κάτω. Πάντως, έχω να πω ότι η Ναταλία βάζει στην καριέρα της μία ακόμα εκπομπή, η οποία είναι ζηλευτή. Κάνει τέτοια show, όπως έκανε και παλιότερα τα μουσικά, ναι, το chart show, τις συνεντεύξεις. Είναι πραγματικά ζηλευτό show αυτό. Γλυκό φιλί στο Ναταλάκι και περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δούμε το πρώτο secret song της σεζόν στις 12 του Νοέμβρη στον Αλφα στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, θα σας αφήσω λιγάκι. Για λίγο. Μην τα βάψετε μαύρα. Μας καλή παρέα. Μας καλή παρέα. Έφη, σήμερα είμαι με 3 άντρες, με έχουν τρελάνει. Σας αγαπώ, με τον Ποσειδώνα είμαστε back to back στο Love Radio. Α, ναι. Με προλογίζει. Σε προλογίζει. Έτσι, δεν είναι. Είναι η χαρά της ζωής. Συντονιστείτε, 97,5. Τέλεια. Τι όμορφη που είσαι. Καλό μήνα, μωρό. Κάνω τα μποτέ μου στα μεντίζενές, να ξέρεις. Εγώ δεν τα κρύβω. Είναι μερικές, ρε παιδί μου, τα κρύβουν. Γιατί εγώ λέω στις φίλες μου, ελάτε να κάνετε κι εσείς. Κάποτε θεωρούνταν ίσως ταμπού ή μπορεί να δεν ήθελε μια γυναίκα να το... Εγώ δεν κάνω τίποτα, λένε μερικές. Τώρα το λέμε όλες και το χαιρόμαστε. Εννοείται. Λοιπόν, δεν είναι μυστικό. Είναι ευκαιριάρα για σένα που βλέπεις εδώ την Ελένη μας. Έχω δει ένα τέλειο post, θα το συνδυάσω τώρα, που γράφει «Πήρα αντιγυραντική κρέμα, λέει, 250 ευρώ και γερνάω από τα λεφτά που έδωσα». Ναι, στεναχώρια του άνθρωπος να κερνούσε. Ναι. Λοιπόν, εδώ με 97 ευρώ σήμερα θα πάρεις 4 τεχνολογίες που θα γυρίσουν το ρολόι πίσω. Όχι μία ώρα που κάναμε την Κυριακή, 10 χρόνια. Το anti-aging makeover αφήνει όμως φυσική την όψη. Νομίζω ότι αυτό είναι όλα τα λεφτά. Και είναι 97 ευρώ, η τεράστια αυτή έκπτωση είναι τηλεοπτική, προσέξτε. Μέχρι τη μία μας λέτε πρωινό σουσού στο 210-51-58-160 και 7.053-53 στην Κύπρο. Θα σου πω όλα τα στάδια, τηρείται σειρά προτεραιότητας όπως τηλεφωνούν, οπότε μπορούν να ξεκινήσουν από τώρα μέχρι τη μία. Τελειώνει στη μία. Λοιπόν, εγώ το έζησα, είναι η απόλαυσή μου, Ελένη μου. Είναι αυτό που λέμε, θα αφιερώσω μία ώρα στον εαυτό μου και θα δω το αποτέλεσμα με το που θα τελειώσει η θεραπεία μου, το ραντεβού μου. Αυτό νομίζω ότι είναι απογειωτικό για την ψυχολογία μας, που είναι το κλειδί μας στην επιτυχία. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα ισχυρά μόρια υδρογόνου. Το ειδικό αυτό pumping, το οποίο εδώ βλέπουμε την ιοντοφόρηση, θα σας το περιγράφω και όπως το βλέπουμε. Ξεκινάμε με το pumping. Βλέπεις εδώ πώς ανορθώνει το βλέφαρο, το σηκώνει. Ναι, αλλά σαν χάδι, χάδι, χωρίς βελόνα. Εμείς που φοβόμαστε τις ενέσεις. Χωρίς πόνο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Χωρίς σημάδι. Είναι lunchtime treatment. Αντί να πας για φαγητό, πας, αφιερώνεις μία ώρα, φάει ένα τοστάκι, ρε παιδί μου. Και πήγαινε, κάνε εκεί το anti-aging makeover. Να δεις τα 10 χρόνια να φεύγουν από πάνω σου. Λοιπόν, δουλεύει όλο το πρόσωπο με τα ισχυρά μόρια υδρογόνου, ανορθώνει το οβάλ. Φτιάχνει το λαιμό. Εδώ τώρα τις ραβδώσεις στον μπούστο. Α, μέχρι και ντεκολτέ. Βέβαια, που μας αφήνει ο ήλιος, γιατί ξεροψηθήκαμε όλες. Έρχεται το μηχάνημα και λιένει τις λεπτές αυτές γραμμές που μας κάνουν να δείχνουμε μεγαλύτερες. Άσε που φεύγουν οι δυσχρωμίες, αυτές οι κοιλίδες του ήλιου. Συνεχίζουμε μετά. Αυτό το pumping με τα μόρια υδρογόνου μπορεί να δώσει λίγο ωραίο φυσικό όγκο στα μιλαράκια και στα χυλάκια. Αλλά φυσικά. Φυσικό, ρε παιδί μου, φυσικό. Λοιπόν, πάμε μετά στην ιοντοφόρηση που είδαμε αυτά τα μαγικά κυλινδράκια. Αυτά αντικαθιστούν τη βελόνα στο να εισάγουν υποεπιδερμιδικά τα μεσοθεραπευτικά πολύτιμα υλικά. Μποτολίνη αντί για μπότοξ, αλουρονικό, ορό σάιν. Αυτός που μας κάνει λάμψη, ναι, να γυαλίζουμε, ρε παιδί μου, αλλά χωρίς λιπαρότητα. Γυαλίζουμε από λαμπερό δέρμα. Και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ και στην αντιμετώπιση του σμίγματος στα νέα παιδιά. Ξέρεις τη λιπαρότητα που έχουν και οι έφηβοι, τα σημαδάκια της ακμής. Πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, φυσικό. Λοιπόν, ολοκληρώνεται αυτό το φυσικό facelift με τις top ενέργειες της νεότητας που είναι οι ραδιοσυχνότητες και οι υπέρηχοι. Όλα αυτά μαζί τα κάνεις. Είναι 4 τεχνολογίες, Ελένη μου, με 97€. Δηλαδή δεν το πιστεύει ο κόσμος. Προσέξτε, δεν είναι για όλη τη μέρα, ούτε μέσα στα καταστήματα ισχύει. Ναι. Έχει μία λογική η προσφορά. Δίνουμε 97€ μέχρι τη μία. Όσοι προλάβουν. Μετά τελειώνει. 2, 10, 51, 58, 160 και 7.053-53 στην Κύπρο. Θέλω να μιλήσω για το πολύτιμο διαγνωστικό ραντεβού. Διότι ο κόσμος φοβόταν να ρωτήσει. Σου λέει θα πάω, θα μ' αρχίσουν να αγοράσουν. Εδώ βλέπετε επιστημονικό σύμβουλο και του δείχνετε. Λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, θέλω λίγο να είναι το βλέμμα φυσικό, αλλά να ανορθωθεί. Έχω θέμα στο οβάλ. Έχω λαιμό με γραμμές. Έχω αφυδατωθεί από τον ήλιο. Οι άντρες έχουν και εδώ το διπλοσαγωνάκι και εδώ το περίγραμμα, το λαιμό. Ασχολούνται και οι άντρες. Πολύ βέβαια, και πρέπει να ασχολούνται. Και πολύ ωραίο είναι αυτό. Και μπράβο τους. Είναι πιο γοητευτικοί, πιο φρέσκοι. Φοράνε ωραία τη γραβάτα και είναι ωραίος ευθυτενής ο λαιμός. Λοιπόν, όσο μία επώνυμη κρέμα. 4 τεχνολογίες, μόνο μέσα από την εκπομπή. Η διάγνωση είναι δώρο ασχέτως αγοράς. Σύνταγμα, Μαρούσι, Περιστέρη, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, στα Χανιά, Κύπρο, στη Λεμεσό και τη Λευκοσία. Σύντομα κι αλλού κοντά σας. Εσείς μας φέρνετε. Η αγάπη σας και η εμπιστοσύνη σας. Τελική τιμή 97€ από είναι ακριβώς 280 μέσα στα καταστήματα. 97 είναι η τελική τιμή. Μόνο αν πεις πρωινό σου σου. 2, 10, 51, 58, 160. Γρήγορα, νιάτα, να βγάλουμε νιάτα. Τι ωραία τα λες. Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ πολύ λίγο στην παρέα μας σήμερα η Λένα Μαντά. Πόσες μέρες θα αντέξω με τους 3 τους. Έλα. Ξέρει, πραγματικά. Είμαστε, δεν περνάς ωραία. Σε έχουμε μία. Μόλις πεις ότι η Μερούλα έσπαγε λίγο αυτό το... Είναι σαν να λες ότι δεν περνάς ωραία. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε σήμερα. Το τι λέει το στόμα τους, πραγματικά. Και των άλλων, όχι μόνο το δικό μου. Αυτό. Όλων. Λοιπόν, βρεθήκαμε χτες σε event του Νεκτάριου Σκαμνάκη, του αγαπημένου, και συναντήσαμε πολύ ωραία πρόσωπα. Η Έφη Σαρρή δίνει διαταγές στους άντρες. Έτσι πρέπει η Έφη Σαρρή να κάνει. Θέλεις να ακούσεις, λέει Σταυρούλα Χρυσαΐδη μέσα, Χρυσαΐδη, θα δείτε και πάμε να ακούσουμε τι είπανε και μετά να τη σχολιάσουμε. Ακούγεται ότι θα γίνει Survivor All-Star 2 και μάλιστα ακούγεται ότι οι ομάδες θα είναι μισή από All-Star και μισή μαχητές. Πώς ακούγεται σαν αυτό, το γνωρίζεις? Η αλήθεια είναι ότι το έχω ακούσει και μας είχε πει και ο Ατζούν εμάς όταν ήμασταν στο παιχνίδι μέσα. Δεν γνωρίζω αν θα γίνει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Ξέρω έχουν κινήσει τα casting. Πρότεινα κι εγώ 1-2 παιδιά που θέλανε να μπουν γνωστοί μου, δεν ξέρω τώρα. Αυτό είναι στην παραγωγή. Με το Βασάλο ήσασταν από το ζευγάρι. Ποτέ. Θα θέλατε? Όχι. Σχετικά με το Survivor All Star 2 που ξέρουμε ότι έχουν ξεκινήσει και τα casting, το γνωρίζεις? Το γνωρίζω, βασικά το είδα και στην τηλεόραση σήμερα ότι ξεκινήσανε για να βρουν τους μαχητές. Ακόμη η παραγωγή δεν έχει αποφασίσει αν θα είναι... Οι κόκκινοι θα είναι καινούργιοι διάσημοι ή θα είναι πάλι... Λένε ότι η μία ομάδα θα είναι μαχητές και η άλλη θα είναι η All-Star, ας πούμε. Η All-Star. Τώρα ποιοι θα είναι αυτοί οι All-Star? Ανάλογα τι θέλουν να επιλέξουν και πώς θέλουν να το χτίσουν φέτος και να το δομήσουν το παιχνίδι. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι. Άρα αφήνεις ανοιχτό το ενδεχόμενο, θα σε ενδιέφερε. Εγώ το έχω ξαναπεί, όποιος πάει Survivor εθίζεται. Δεν μπορεί να μην ξαναπάει. Και έχετε δηλώσει και στο παρελθόν ότι... Στην ουσία θέλετε ένας άντρας να ακούει τις διαταγές σας και ότι μπορεί να εκνευριστεί με αυτό. Να εκνευριστεί? Ότι μπορεί και να εκνευριστεί με αυτό. Δεν νομίζω. Δεν με αφορά να εκνευριστεί. Καθόλου. Έχετε πει ότι θέλετε να ακούει ουσιαστικά στις διαταγές. Γι' αυτό είναι γεννημένοι οι άντρες. Γιατί άλλο. Ίσως να μην καταλαβαίνουμε μερικοί τι λέω καμιά φορά, να παρεξηγούμε. Δηλαδή οι άντρες δεν είναι γεννημένοι για κάτι άλλο παρά μόνο για να προστατεύουν, να αγαπάνε και να υποστηρίζουν τις γυναίκες που είναι μαζί τους ή και γενικότερα. Ο κύριος Βαλάσης δήλωσε πως η σύζυγός του βρίσκεται στο σπίτι και κάνει τις δουλειές του σπιτιού και ότι ουσιαστικά αυτός είναι ο ρόλος της γυναίκας. Ναι. Όχι, με αυτό δεν συμφωνώ καθόλου βέβαια εγώ. Εντάξει, εγώ μιλάω πάντα για τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι πλασμένες για τα πάντα και υπερτερούν, θεωρώ, παντού. Εντάξει, πέρα από την οικιακή δύναμη που ίσως δεν την έχουν, σε όλα τα άλλα θεωρώ ότι είναι πολύ ανώτερα όντα. Έχετε νιώσει ποτέ ότι σας έχουν απαξιώσει, σας έχουν μειώσει στο επαγγελματικό κομμάτι? Σε όλους συμβαίνουν αυτά. Σε όλους συμβαίνουν αυτά. Πολλές φορές για κάποιους άλλους λόγους, πολλές φορές γιατί έτσι νιώθει ο καθένας, ο κάποιος που θα είναι προφανώς προϊστάμενός σου. Αλλά πρέπει να είμαστε δυνατοί για να αντιμετωπίσουμε ό,τι κακό μας συμβαίνει και φυσικά να κυνηγάμε το όνειρό μας. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω εάν παρακολούθησες την εμφάνιση της Ραμόνα στο My Style. Κάτι πήρε το μάτι μου, ήταν total bass αν δεν κάνω λάθος. Μιλάμε τη σωστή εμφάνιση, ωραία. Total bass, κοίτα, εγώ θα διάλεγα προσωπικά κάτι πολύ πιο έντονο, γιατί το πλατό είναι έντονο, οπότε να γράφει λίγο έτσι μπαμ. Από εκεί και πέρα Ραμόνα είναι, ξέρει καλύτερα, αντικειμενικά ήταν και στο show. Μία μοναδική προσωπικότητα, ένα μοναδικό στυλ και έχει πολλά πράγματα να διδάξει. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε άξια να πάρει τη θέση της Σοφίας Χατζηπαντελή, όπως ακούγεται ότι μπορεί να γίνει μελλοντικά? Εγώ φαντάζομαι τώρα Σοφία Χατζηπαντελή με Ραμόνα στο ίδιο τραπέζι. Εκεί θα ήταν το ενδιαφέρον, απλά πετάω ψωμάκι για το κανάλι. Αυτές τις δύο μαζί θα ήταν σίγουρα τα νούμερα στο Θεό. Τώρα η μία να πάρει τη θέση της Αλληνής, η κάθε μία είναι ξεχωριστή. Από εκεί και πέρα είναι δύο τόσο μοναδικές οντότητες και τα λένε τόσο διαφορετικά που εγώ απλά θα τις ήθελα και τις δύο μαζί εκεί και εκεί σίγουρα θα το βλέπα κάθε μέρα. Προέκυψε και μία μικρή κόντρα ανάμεσά τους. Δεν ξέρω αν το είδες καθόλου αυτό. Καλέ, γιατί κοντράρει ο κόσμος τόσο πολύ. Αγαπηθείτε ρε κορίτσια, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Αχ, βρέκα. Ας ξεκινήσουμε με την Έφη Σαρρή, θα έλεγα. Ναι. Αυτά που λέει, οι άντρες είναι γεννημένοι. Είναι οι λέξεις πάλι που κάνουν, αλλάζουν το αποτέλεσμα. Τώρα η λέξη διαταγή, από όπου και να προέρχεται, νομίζω έχει ένα έτσι λίγο περίεργο χρώμα μέσα της. Όλα αυτά που έχει πει είναι παλιακά, είναι σεξιστικά. Άμα τα είχε πει ο Περικλής Κονδυλάτου, θα γινόταν της τρελής. Όλα αυτά, οι γυναίκες αυτά, οι άντρες αυτά, βαριέμαι. Ναι, στερεοτυπικά όλα. Είπε πολλά, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Γιατί δεν κρατάς την ουσία. Θέλω να σου πω ότι οι λέξεις είναι αυτές. Τα λεγόμενα της Έφη Σαρρή τώρα. Γιατί αυτό που λέει ότι οι άντρες πρέπει να προστατεύουν και να αγαπούν τις γυναίκες τους. Είναι όλα στερεοτυπικά και οι γυναίκες πρέπει να αγαπάνε τους άντρες τους, δηλαδή so what. Και ότι οι γυναίκες είναι ανώτερα όντα. Όχι βέβαια, δεν είναι ανώτερα όντα. Τώρα σοβαρά, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνουμε ότι η Έφη Σαρρή πήρε έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο και μας τρολάρει άγρια. Μιλάει πάρα πολύ σοβαρά, δεν κάνει πλάκα. Το μόνο που μπορώ να συμφωνήσω είναι ότι καλύτερα οι άντρες να ακούνε τις διαταγές της προκειμένου να μην ακούνε τα τραγούδια της. 80 χρονών τη βρίσκω υπέροχη. Όχι, την αλήθεια λέω. Να ακούνε τις διαταγές της αρκεί να μην τις δίνει τραγουδιστά. Δεν είναι. Όχι βέβαια. Συμφωνούμε ότι έχει μια ωραία λαϊκή φωνή Έφη Σαρρή. Όχι. Παιδάκι με κεφαλικό έχεις πάθει και δουλεύεις και στο ραδιόφωνο σε 11 χρόνια. Η Έφη Σαρρή, ας τα τραγούδια που λέει. Ποτέ δεν ήταν καλή τραγουδίστρια. Θα με τρελάνετε. Θα φύγω από τη χώρα. Σαν φωνή δεν έχει ωραία φωνή. Δεν θα φύγω από τη τηλεόραση, από τη χώρα. Τώρα θα φύγω. Η Έφη Σαρρή έχει ωραία φωνή να με τρελάνει. Συγγνώμη, έχεις ακούσει άλλες που είναι χειρότερες? Ρε, είσαι με τα καλά σου, αυτό θα κρίνουμε. Έχει κακή φωνή η Έφη Σαρρή, είναι φάλτσα η Έφη Σαρρή. Παιδάκι μου, είναι άφωνη γυναίκα. Την ακούς και είναι άφωνη η Έφη Σαρρή. Ποσειδώνα είναι υπερβολή αυτό που λες και δεν είναι ευγενικό, βρε Ποσειδώνα, θα τη στενοχωρείς τώρα τη λέξη. Μην ξεχνάμε ότι η Έφη, μην κοιτάμε τώρα που έχει επιλέξει να έχει μια συγκεκριμένη φιγούρα cult στην τηλεόραση και να βγαίνει και να λέει και να προκαλεί. Έχει περάσει και μια δεκαετία τεράστιων επιτυχιών που έχει πει και τη Βεντέλια και ισχύουν αυτά. Πώς δεν ισχύουν, φίλε? Μα ήμουν στη δουλειά τη δεκαετία του 90. Άσε με λοιπόν να ολοκληρώσω και να σου πω. Να βάλω τα πράγματα στις θέσεις τους. Δεν θα τη στεναχωρήσω. Όχι, επειδή μου πάνε πολλά μαζεμένα, πρέπει να τα πω. Δεν είναι να μην είσαι κανένας άλλος. Πες κι εσύ. Να έχω τρεις ακρεμότητες. Έχω ήδη δύο εδώ πέρα γιατί πέσανε με φάνε. Λες και έφτιαξα τη Μαρία Κάλλας, παιδιά. Στάσου ρε παιδάκι. Μα ακυρώνει τα πάντα, ρε Ποσειδώνα. Άλλο αν έχει ένα πρόσωπο. Ναι, δεν μπορώ. Ακυρώνει με Σαρρή. Μα έχει κάνει και μια πορεία πριν από το γραφείο. Πορεία μου έχει κάνει και εσύ. Τα κρεβάτια τα ξένα. Τα κρεβάτια το φινάλε, Ποσειδώνα. Έχει κάνει δίσκους που έχει βγάλει και επιτυχίες. Κάτσε τώρα, μην είμαστε άδικοι στα πάντα. Έχει κάνει επιτυχίες όμως τότε. Έχει κάνει κάποια σουξεδάκια, τελεία. Δεν μου τα ακούμε ακόμα το 2023. Ούτε εσείς που δεν με ώρες. Συγγνώμη, Ελένη μου. Μου τον έδωσε, να πω. Έλα τώρα, μην με ειρωνεύεστε. Πέσα τα πάνω μου, λέει το καθένας από κάτι και απαντάω. Λοιπόν, είτε το προσωπικό γούστο του καθενός είναι να του αρέσει η Έφη Σαρρή τα τραγούδια της ή όχι, είναι κάτι τελείως υποκειμενικό το γούστο. Όχι, δεν είναι υποκειμενικό. Το να αναιρέσουμε και να διαγράψουμε μια πορεία πολλών ετών που είχε φαν κλαμπ και ανθρώπους οι οποίοι. Δεν μπορώ να τον κοιτάω. Μα και έλεγα τραγούδια πια. Σε προκαλείς στην ημεριά αυτή. Ήταν σε ένα άλλο είδος τραγούδι, το οποίο δεν είναι το βαριά λαϊκό, ρε φίλε που... Η πραγματικότητα λοιπόν λέει για μένα που είμαι στο ραδιόφωνο από το 88 και το 90 κάτι. Μπορεί να ήσουν σε άλλα ραδιόφωνα που δεν παίζανε Έφη Σαρρή. Όχι, παίζαμε Έφη Σαρρή. Μετά από μένα ήταν... Άρα παίζατε, άρα είχε επιτυχίες. Δεν έπαιζα εγώ, μετά από μένα είχε εκπομπή Ναταλία και η Ναταλία τη μετέδιδε. Εγώ δεν τη μετέδιδα. Επειδή είπες ότι θα τη στεναχωρήσω, δεν θα τη στεναχωρήσω γιατί τα ακούει από μένα αυτά από τη δεκαετία του 90. Είμαι σταθερός στις απόψεις μου. Και αυτή συνεχίζει. Είναι μια μετριότατη φωνή. Επειδή είπα άφωνη και σοκαριστήκατε. Επειδή είπα άφωνη και σοκαριστήκατε, λες και το είπα για τη Μαρινέλα το άφωνη. Λοιπόν, είναι μια μετριότατη φωνή, η οποία έκανε ευκαιριακά 5-6 σουξεδάκια, τα οποία μερικοί για την πλάκα σας τα ακούτε και σήμερα. Ναι, και ο ένας και ο άλλος. Από εκεί πέρα δεν με τρελάνετε. Συγγνώμη, όχι, πως το διαφωνώ. Δεκαετία 90 έβγαλε 3 δίσκους που πήγανε πετώντας στο ραδιόφωνο. Αλλά όχι καριέρα. Και τώρα τα παίζαμε. Μικρή, μεγάλη για τα γούστα σου και για τα μάτια σου καριέρα. Και πολλά χρήματα βγάλε όσα δεν έχουμε βγάλει εμείς ποτέ σε όλη μας τη ζωή. Μπράβο και Μαγκιάτση γι' αυτό, μπράβο. Αξιοποιούσε τα χρήματα που βγάζε. Άρα... Αλλά από εκεί και πέρα, μα δεν θα αλλάξουμε τις καλλιτεχνικές αξίες. Και έχει και πολύ ωραίο σπίτι. Ναι, αλλά δεν τις ορίζουμε κιόλας. Όχι, τις ορίζουμε βάσει του τι ξέρουμε από μουσική. Συγγνώμη, το είδος του. Στα δικά μου τα αυτιά μια χαρά είναι η φωνή. Ψεύτηκα λίγο φωνή, Βαγγέλη. Στα δικά μου πάλι. Καλός άνθρωπος είναι. Ορίστε. Άκου την κάλα. Θα σας αφήνω και φεύγω. Η Μαρία Κράση, Λένα μου, έλα να με σώσεις. Σήμερα με έχουν βάλει κάτω και με πυροβολούν και με λιθοβολούν και με πετροβολούν. Όχι, εγώ το διασκέδασα. Ωραία περνάτε εδώ πέρα. Ναι, ωραία περνάμε. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ωραίο έχετε είναι. Και τις ανατροπές σας και τα νεύρα σας. Καλώς ήρθατε. Ναι, βασικά είμαστε λίγο, θεωρώ, κανονικοί άνθρωποι που μπορούμε να αντιδράσουμε σε ό,τι συμβαίνει. Λογικό. Με τις διαφωνίες και τις συμφωνίες μας. Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την άλλη φορά που θα με καλέσετε, να με βάλετε να καθίσω στο τραπέζι που με αφήσατε μόνιμο εδώ πέρα. Αγάπη μου, όμορφη, πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ και έβλεπα τώρα το story που ανήρτησες στο δρόμο ερχόμενη. Γιατί το πρωί είμαστε στο γραφείο και βλέπουμε Happy Day και σε βλέπω. Και λέμε με την Ανεφέλη που είναι η αρχισυντάκτριά μας, καλή Λένα Μαντά. Και ανέβασε και η Λένα τώρα ένα story και λέει ήταν τυχαίο και διπλό το χτύπημα. Παιδιά το είπα. Πιστέψτε με, συγγνώμη, διπλό χτύπημα, αλλά δεν το έκανε επίτηδες. Δεν πειράζει καθόλου, είναι πάντα χαρά μας και να είσαι στην παρέα μας, αλλά και να παίρνουμε κάτι από τη θετική. Ναι, ρε παιδί μου, το overdose φοβάμαι, αλλά οκ, εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι. Δεν είναι και overdose, γιατί αισθάνομαι ότι λείπεις για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα από τις εκπομπές. Δηλαδή, αποσύρεσαι πάρα πολύ και μετά, όταν υπάρχει κάποιος λόγος, ξανά είσαι μπροστά για να. Ναι, εντάξει, γιατί το δικό μου είναι. Δεν χρειάζεται και παραπάνω. Άστο. Λίγο να με πεθυμούνε. Ναι. Έτσι κι αλλιώς εσένα φαντάζομαι ότι σου στέλνουν και πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάρα πολύ. Instagram, Facebook, μονίμως. Γυναίκες περισσότερο. Ναι. Τι σου λένε. Κυρίως γυναίκες. Κοίταξε να δεις, άλλες μου βγάζουν τα ισόψυχα τους και μην νομίζεις, ξέρω πολλά μυστικά εγώ. Πολλών σπιτιών τα μυστικά. Ναι. Ανοίγονται πάρα πολύ σε μένα. Σε αισθάνονται κατά κάποιο τρόπο σαν ψυχολόγο τους. Επειδή μέσα από τα βιβλία μιλάς για ηρωίδες, ιστορίες οι οποίες μπορεί να είναι και καθημερινές. Δηλαδή να ταυτιστεί μια γυναίκα που ζει μια ιστορία, που ζει η ηρωίδα σου. Κοίταξε τώρα, ναι, με βλέπουν σαν ψυχολόγο, δεν παίρνω και χρήματα, οπότε... όχι. Ο κόσμος πνίγεται, περνάει δύσκολα και κάπου όλο αυτό πρέπει να βγει. Και πρέπει να βγαίνει. Δεν είναι καλό να κρατάμε πράγματα μέσα μας. Αν δεν έχουμε λοιπόν ένα φίλο, κάποιον δικό μας άνθρωπο για να μιλήσουμε, ας μιλήσουμε οπουδήποτε αρκεί να μιλήσουμε. Γιατί αυτοί που δεν μιλάνε βγαίνουν και μιλάνε στα social και αυτά που λένε δεν είναι καλά πράγματα. Ναι, λες ότι αυτό τους οθεί να βγάζουν και λίγο πολύ προς τους άλλους ανθρώπους και θυμός. Πάρα πολύ θυμός. Πολύ κακία σε σημείο που πραγματικά και εγώ τις αναρτήσεις μου τις έχω περιορίσει έως εκεί που δεν πάει άλλο. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ, με κούρασε λίγο η... Καλά, ποτέ δεν άντεχα και τη βλακεία των ανθρώπων. Δεν την μπορώ την ανθρώπινη βλακεία και την κακία. Τι που σε έκανε, ας πούμε, να... Τι έχεις διαβάσει. Όχι προς εμένα, όχι, ευτυχώς. Καταρχάς, εγώ δεν απαντάω, ενώ τα διαβάζω όλα. Με ενοχλεί όμως όταν μπαίνω στο Instagram για να ψιλοχαζέψω με τον καφέ μου και βλέπω κάποιες αναρτήσεις και από κάτω γίνεται το έλα να δεις ένα σύστριγγλο αδιανόητο. που μου έρχεται να φωνάξω, ρε παιδιά, get a life, βρείτε τη ζωή σας επιτέλους, αφήστε τον κόσμο να κάνει αυτό που θεωρεί εκείνος καλό. Αν δεν σε ενοχλεί, αν δεν μπαίνει στο δικό σου προσωπικό χώρο, ας τον επιτέλους. Δηλαδή αυτή η κακία που ξεχυλίζει, ποτάμι πια έχει γίνει, εμένα με έχει κουράσει. Οπότε και με έχει στεναχωρήσει. Πού το εντοπίζεις πιο πολύ αυτό? Γιατί με ενδιαφέρει, είχαμε και το πρωί μια κουβέντα σε σχέση με όλο αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες με τον Περικλή Κονδυλάτο και την. Το παρακολούθησα, είδα και τη συνέντευξή σας με τη Σοφία την Παγιατζάκη. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό? Και... Ένα και αυτό τώρα, δεν είναι ένα είδος κακίας? Και ξέρεις κάτι, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι δημόσιο λόγο. Είδες τι είπες πριν, κι εγώ. Θα βγω όποτε και όταν. Δεν έχω καθημερινό δημόσιο λόγο. Δεν με κυνηγάνε τα μικρόφωνα από πίσω, ευτυχώς Παναγία μου, δεν το λέω για παράπονο. Που σημαίνει ότι την ώρα που ακούω έναν άνθρωπο να μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο, έχω πάρα πολλά να του πω, αλλά δεν έχω δημόσιο λόγο. Δεν είναι τι λες, είναι πώς το λες. Και εγώ έχω τις απόψεις μου, έχω περάσει όλη μου τη ζωή υπέρβαρη. Όλη μου τη ζωή. Χάνω, παίρνω, χάνω. Η Οδύσσια. Σε μια γυναίκα. Συμβαίνει αυτό σε πολύ, ναι, πολύ κόσμο. Πού είχα πάει τα γλυκά, Που είχα πάει τα γλυκά, που θέλει. Που... Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Εγώ, σαν Λένα, πάντα φρόντιζα να μην προκαλώ με τον ντύσιμό μου, με την έννοια ότι δεν θα φοράγα ούτε πολύ στενά, ούτε πολύ προκλητικά. Είχα μια άλλη. Είχα και μια μαμά η οποία με έντυνε με μανδύες. Από τα νιάτα μου, οπότε το συνήθισα αυτό, γιατί η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ αδύνατη. Εγώ είχα πάντα πρόβλημα βάρους και θεωρούσα ότι έπρεπε να φοράω μονίμως ρηχτά και φαρδιά. Ήταν αυτό κάτι που γινόταν για να κρύψεις, ας πούμε, το σώμα σου? Ναι, για να κρύψει το σώμα μου. Σε σημεία, ας πούμε, που είμαι 16 χρονών και μου δώσανε θέση στο λεωφορείο γιατί νόμιζα να είμαι έγκυος. Αλήθεια. Αφού ήταν ρηχτό το φόρεμα, ναι. Αυτό έκανε να αισθάνεσαι λίγο περίεργα? Το νιώθες ότι είναι. Παραδόξως όχι. Δεν ξέρω τι αναισθησία είχα. Ούτε ποτέ είχα αντιληφθεί bullying. Ίσως δεν το επέτρεπα εγώ. Ήμουν πολύ επιθετική. Και δεν είναι να καμαρώνω, αλλά εν πάση περιπτώσει ήμουν επιθετική. Είναι μια πολύ σωστή άμυνα, ενδεχομένως. Ναι, μη με πειράξει. Έχω μπει, ας πούμε, σε ασανσέρ πρώτη. Ακολούθησαν άλλα 10 άτομα. Το ασανσέρ κάπου σταμάτησε μεταξύ δύο ορόφων. Και κοιτάει εμένα η κυρία και λέει: βέβαια, άμα έχουμε και υπέρβαρους, λογικό. Και γύρισα χαμογελώντας και της λέω: κυρία μου, εγώ το τι είμαι παχιά, το βλέπω κάθε μέρα στον καθρέφτη μας. Ότι εσείς είσαστε ανάγωγοι, σας το λέει ο καθρέφτης σας. Νάντεψε ποια βγήκε πρώτη μόλις μας ανοίξανε. Εκείνη, όχι εγώ. Σε ποια ηλικία αυτό? Ήμουν μεγάλη, είχα και το γιο μου. Ήμουν 25 χρονών. Ξέρεις όμως, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, δεν έχουν αυτή τη δύναμη. Όχι, δεν έχουν, δυστυχώς. Να αμυνθούν με αυτόν τον τρόπο. Και κλείνονται στο καβούκι τους. Βέβαια. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να μιλάς αν οι άλλοι αισθάνεται καλά με το να φορέσει ένα στενό ή ένα ντεκολτέ. Είναι προσωπικό, καθαρά γούστο του καθενός. Δεν ξέρω ποιος διορίζει ποιον. Αστυνομικό μόδας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα και γιατί πρέπει να βγεις να μιλήσεις. Δεν σκέφτεσαι ότι υπάρχουν νέα κορίτσια. Δεν με νοιάζει οι γυναίκες. Εμείς όταν να πάθουμε, πάθαμε. Τα νέα κορίτσια που σε βλέπουν δεν τα σκέφτεσαι. Έχω παιδιά. Δεν μπορώ να διανοηθώ που μπορεί να σε χτυπήσει. Κάτι που θα ακούσεις από ένα πρόσωπο δημόσιο, το οποίο την κάνει και αποδοχής και δικαίως για τη δουλειά του. Αλλά από εκεί, φίλε, σκέψου λίγο τι κάνεις στα νέα παιδιά. Είναι λάθος αυτό που κάνεις. Προσπαθούμε να γλιτώσουμε από νευρική ανορεξία, από βουλημία, από τόσες κρυπτοασθένειες, πόσα σπίτια βογκάνε με αυτό. Και βγαίνεις να πεις τέτοιο πράγμα. Κλείς το καμάρι μου. Γιατί δεν έχεις παιδιά. Βασικά σήμερα λίγο ανακάλεσε το πρωί, γιατί ήταν καλεσμένος μαζί μας ο Περικλής Κονδυλάτος. Δεν μου αρκεί, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο να βγαίνουν να λένε ό,τι προφταίνουνε και μετά να τα μαζεύουνε. Όχι, φίλε. Μη προτρεχέτω η γλώτα του νος. Πριν μιλήσεις, σκέψου. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους στον δημόσιο λόγο. Δεν είμαι και πολύ, εγώ συγγνώμη. Γιατί? Θα σου πω. Όλοι αυτοί που βγαίνουμε και μιλάμε, που έχουμε βήμα, είτε καθημερινά, είτε μια φορά στο τόσο. Πρέπει 10 φορές να σκεφτόμαστε και μία να μιλάμε. Συμφωνώ. Γιατί δεν ξέρεις πού χτυπάνε τα λόγια σου και τι αποτέλεσμα θα φέρει. Συμφωνώ. Εγώ μόνο εκεί θυμώνω. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα νέα παιδιά. Εμένα, ο Κονδυλάτος και κάθε Κονδυλάτος, καλή του ώρα άνθρωπος εκεί που είναι, δεν μπορεί να με πληγώσει, γιατί εγώ ξέρω, πάω 60 χρονών. Αυτόν περιμένω να μου πει. Όχι, είναι μια ολοκληρωμένη πορεία και προσωπικότητα. Μπράβο, εμένα με ενδιαφέρει και με πονάει για τα νέα κορίτσια. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά εκεί βγαίνω εκτός εαυτού. που βγήκα. Μη με φουντώνετε, μη με φουντώνετε. Λοιπόν, το καταλαβαίνω αυτό που λες και εν μέρει, όχι εν μέρει, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Δηλαδή το σκεπτικό όλο, η αρχή του σκεπτικού είναι αυτή. Τα νέα κορίτσια που μπορεί να ακούσουν έναν άνθρωπο να έχει αυτό το λόγο δημόσια και τι πληγή μπορεί να ανοίξει μέσα τους. Η ζωή δεν είναι μόνο για τους αδύνατες. Ναι. Η ζωή δεν είναι μόνο για τους αδύνατες, ούτε μόνο για αυτούς που έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο, ούτε μόνο για αυτούς που κουβαλάνε πτυχία. Η ζωή είναι ζωή. Είναι για όλους και πού θα βρει ο καθένας την ευτυχία, αν θα τη βρει σε ένα καυτό σορτσάκι ή σε μια τούρτα σοκολατίνα διπλή, τετράδιπλη, αυτό είναι δικός του λογαριασμός. Εσύ δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλήσεις. Στα παιδιά σου, Λένα, έχει συμβεί να αντιμετωπίσεις μεγαλώνοντας και πηγαίνοντας στο σχολείο για κάποιο λόγο κάποιες τέτοιες συμπεριφορές? Ναι, που... γιατί ήταν, θα σου πω, ο γιος μου αντιμετώπισε συμπεριφορές. Διότι ήταν υπερμεγέθης, όχι σε πάχος, αλλά σε ύψος και σε πλάτος. Και αυτό ήταν αιτία να τον. Ήταν διαφορετική εικόνα. Να τον βάλω. Ναι, γιατί όταν ο γιος μου από την εφηβεία ακόμα είχε φτάσει στο 1,95 και φόραγε 48 νούμερο παπούτσι. Και λύγιζε με το ένα χέρι σίδερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι τον θαύμαζαν. Ναι, μεν τα κορίτσια μπορεί. Πολύ να τους άρεσε όλο αυτό, πλατάρες κτλ. Τα άλλα γόρια όμως δεν ήταν έτσι. Άρα τον περιθωριοποίησαν μόνο και μόνο γι' αυτό. Πώς το διαχειριστήκατε, πώς το διαχειρίστηκες ή μαζί με το... Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα, με πολλή συζήτηση, πάρα πολλή συζήτηση, πάρα πολλά παραδείγματα. Πάντα στο γιο μου έβαζα, να, ας πούμε, το bullying. Πώς το σταματάς το bullying? Το bullying δεν σταματάει στο σχολείο. Το bullying ξεκινάει και αρχίζει και τελειώνει από το σπίτι. Βέβαια. Άρα όταν ο γιος μου... Ήρθε περί χαρίς να μου πει για μια καθηγήτρια που την κοροϊδεύανε γιατί είχε βάψει τα μαλλιά της κόκκινα. Πρώτη γυμνασίου τώρα. Του είπες εσύ ότι είναι λάθος να κοροϊδεύεις την καθηγήτρια? Όχι, του είπα, αγόρι μου, πόσο χρονών είναι η καθηγήτριά σου και είχαμε την ίδια ηλικία, κατά τύχη. Άρα του λέω, λοιπόν, εάν τυχόν ο μπαμπάς μου ζητήσει να βάψω τα μαλλιά μου κόκκινα για να του αρέσω περισσότερο, εγώ δεν πρέπει να το κάνω. Ξέρεις, αν ο άντρας της λαχταρούσε και εκείνη του έκανε το χατήρι. Και το παιδί θυμάμαι ότι είχε μείνει και μου λέει, μαμά, αυτό δεν το σκέφτηκα. Λογικό να μην το σκεφτείς στην ηλικία που είσαι. Γι' αυτό σου το λέω, για να το σκεφτείς. Άρα, η συζήτηση λείπει για να σταματάμε κάποια φαινόμενα. Και το bullying. Και να μην, πώς θα το αντιμετωπίσει και σαφέστατα να μην το κάνει. Να μην το κάνει. Από το σπίτι ξεκινάνε όλα. Όλα. Όλα και εκεί τελειώνουνε και εκεί γυρίζουνε. Αυτό είναι το πρόβλημα της σημερινής εποχής, ότι δεν υπάρχει ο χρόνος... Να ασχοληθούν οι γονείς όσο θα έπρεπε με τα παιδιά. Ακριβώς. Ή ο χρόνος, ή το μυαλό, ή οι ίδιοι γονείς δεν έχουν λύσει, Λένα μου, τα δικά τους τα προβλήματα. Αυτό είναι επίσης πολύ βασικό. Και τα μεταφέρουν στα παιδιά τους και όλο αυτό είναι ένας κύκλος, δυστυχώς, που επαναλαμβάνεται. Εγώ το έχω πει, όταν φτάνουν τα παιδιά σου στην εφηβεία, ό,τι πρόβλημα έχεις πρέπει να το έχεις λύσει με σένα, με τον σύντροφό σου. Κυρίως με σένα. Αλλά πρέπει να το έχεις λύσει, γιατί υπάρχουν κάποια μάτια που σε κοιτάνε και δεν φτάνουν τα λόγια σου, είναι οι πράξεις σου που τα παραδειγματίζουν. Και εσύ έχεις κάνει και μια γενναία παραδοχή, αν μου επιτρέπεις. Τώρα η κουβέντα με πάει και στο λέω όλο αυτό. Δηλαδή, έχεις μιλήσει για πολλά κομμάτια της ζωής σου. Φυσικά. Ακόμα και για τα πολλά χρόνια που με την κόρη σου είχα πρόβλημα στο σπίτι και δεν είχατε τη σχέση. Είχατε μια σχέση πάρα πολύ μακρινή. Έμενε μόνη της, δεν πατούσε στο σπίτι. Δύσκολο. Ή αν πατούσε όταν ήθελε να τσακωθεί το πουλάκι. 8 χρόνια, πόσα χρόνια? Ναι, ναι, κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Κράτησε από το 2017 μέχρι και το 22, σχεδόν 21. Πώς το άντεξες αυτό? Με ψυχοθεραπεία. Πήγα σε ψυχολόγο. Για να σου βγάλει από μέσα σου τι, ώστε να τα δείξεις? Εγώ πήγα στην ψυχολόγο για να με βοηθήσει να συμπεριφέρομαι στην κόρη μου και τελικά βγήκαν τα δικά μου προβλήματα. Και αφού έλυσα τα δικά μου προβλήματα. Κοίταξε να παραδείς. Υπάρχει μία ρίση που λέει: αν δεν πάει εγκαίρος ο γονιός στον ψυχολόγο, δεν πάει το παιδί του. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν, εγώ δεν πήγα εγκαίρος στον ψυχολόγο και πήγε και η Μαρία κάποια στιγμή. Και πλέον έχουμε μία σχέση η οποία είναι αξιοζήλευτη. Τι είναι αυτό που σας έφερνε την κόντρα? Τι ήταν αυτό που... Τα παιδιά όταν περνάνε δύσκολα ψάχνουν ένα σάκο του box. Και αυτός ο σάκος του box για να ξεσπάσουν την ένταση είναι οι γονείς. Ναι. Μόνο που ο γονιός, αν δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό γιατί έχει τα δικά του θεματάκια, ναι, εκεί την πατάει. Εγώ λοιπόν δεν μπόρεσα να διαχειριστώ το γεγονός ότι η Μαρία είχε ανάγκη να ξεσπάσει και ότι εγώ έπρεπε να είμαι στο κέντρο μου, να δέχομαι χωρίς να κάνω βήματα προς τα εκεί, να δέχομαι μόνο. Δεν μπορούσα να το κάνω. Και εκεί έκοψε μαγιονέζα. Ποια έκανε το πρώτο βήμα για τη συμφιλίωση? έγινε σχεδόν... Δεν ήταν βήμα συμφιλίωσης, ήταν απλά μια κατάσταση. Φαντάσου τώρα ότι πηγαίνεις σε έναν δρόμο που έχει μονίμως σαμαράκια και ξαφνικά αυτός ο δρόμος έχει όλο και χαμηλότερα σαμαράκια μέχρι που γίνεται ευθεία. Αυτό ακριβώς έγινε. Δεν γυρνάς ποτέ ένα κουμπί. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και οι δύο ήταν μια κοινή διαδρομή, ξεχωρίς παράλληλη. Αλλά... Ναι, αλλά γιατί οι βάσεις που είχαν μπει στην παιδική ηλικία ήταν πάρα πολύ γερά τα θεμέλια. Οπότε ξαναγυρίσαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Βρήκε το δρόμο της, έγινε μάνα και πολλές φορές μου είπε «Αχ ρε μαμά, αχ ρε μαμά». Στερνή μου γνώση, ζήγα πόσο. Ναι, γιατί κάποια στιγμή μιλάγαν με τον αδελφό της και του λέει «Να σου πω κάτι, από τον καιρό που έκανα το παιδί μου θέλω πολλές φορές να ζητήσω συγγνώμη από τη μαμά». Και της λέει ο Αλέξανδρος «Δεν ξέρω πώς θα αισθανθώ όταν κάνω παιδί». Εσύ ειδικά του λέει «Θα πες στα γόνατα να της δεις συγγνώμη, να το ξέρεις». Κάτσε πίσω και περίμενε. Λένα μου, έχετε γράψει το τρίτο βιβλίο της σειράς. Ναι, κυκλοφορεί τώρα, 23 Νοεμβρίου. Με το καλό τάξιδο. Θέλω να σου, έτσι σκεφτόμουν, αν μπορούσε μια γυναίκα, την οποία γνωρίζουμε όλοι και να καταλάβουν και ο κόσμος από το σπίτι, η οποία θα μπορούσε η ζωή της να σε εμπνεύσει, ώστε να γράψεις ένα βιβλίο με κεντρικό άξονα την ζωή της, χωρίς απαραίτητα εμείς όλες οι υπόλοιπες. Ποια γυναίκα θα μπορούσε να είναι η εμπνευσή σου αυτή τη στιγμή για να την κάνεις ηρωίδα? Δεν είναι μία. Θα έπαιρνα χαρακτηριστικά από πολλές γυναίκες. Πες μου μερικές. Ακόμα, τι να σου πω τώρα, εκ του προχείρου θα μπορούσα να σου πω από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, από την Μαίρη Χρονοπούλου. Αγαπάω πάρα πολύ τον ελληνικό κινηματογράφο, όπως κατάλαβες. Ναι, το ξέρω. Οπότε θα έπαιρνα πολλά στοιχεία, αλλά ξέρεις ποια άλλα στοιχεία θα έπαιρνα? Από την καθημερινότητα και από το δρόμο. Εκείνη. Δεν φαντάζεσαι τι είναι όταν κάθεσαι και παρακολουθείς και βλέπεις μια γυναίκα που είναι φορτωμένη με τσάντες και βλέπεις το πρόσωπό της να ζωγραφίζονται οι πικρατείς, η στεναχώρια της, το άδειο της πορτοφόλι ίσως, τα προβλήματα στο σπίτι. Ποιο σπίτι σήμερα δεν έχει προβλήματα, ρε παιδιά? Όλα, και το καθένα τα δικά του. Με ρώτησε κάποια στιγμή τι κάνετε, λέω υπομονή. Όπως όλοι μας. Ξέρεις ή κάποιον που να μην κάνει υπομονή στις μέρες μας? Ο Γιώργος πώς είναι? Επίσης κάνουμε υπομονή. Ο Γιώργος είναι σε μια πάγια κατάσταση, αρκετά καλύτερα, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ο Γιώργος που ήταν παλιά. Πάντα το οξυγόνο θα είναι το φιλαράκι του. Οπότε, να σου πω κάτι. Ναι, στην αρχή σοκαρίστηκα, στεναχωρήθηκα, έκλαψα, χτυπήθηκα, άλλαξε η καθημερινότητά μου. Και σήμερα που ερχόμουν, πρώτη φορά έρχομαι μόνη μου στο Open, λέω: έχει Παναγία μου και χαθώ. Και βρεθώ στα καρακοβούνια. Τι θα βγάλει η Ελένη, δεν ξέρω. Όμως, όταν σκέφτεσαι ότι, μην υπερβάλλουμε, υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα σε κάθε σπίτι. Έχουμε ένα πρόβλημα, το διαχειριζόμαστε όσο μπορούμε καλύτερα, το γλεντάμε και κάνουμε και το σταυρό μας και λέμε δόξα τω Θεώ που το ξεπεράσαμε. Αυτό είναι το σημείο. Και που είμαστε όλοι σε ένα τραπέζι. Αυτό είναι το πιο ωραίο σου μήνυμα. Και εγώ νομίζω ότι για τον Γιώργο σας το οξυγόνο του είστε εσείς. Αυτό είναι γεγονός. Το έχει πει ο Δόλιος. Άμα δεν ήσουν εσύ λίγο θα είχα πεθάνει. Δεν πεθαίνεις φίλου ακόμα. Σου πω εγώ πότε. Λοιπόν, ανυπομονώ να διαβάσω το καινούριο βιβλίο. Ναι, σε λίγο είμαστε... Το Νοέμβρη, 23 Νοέμβρη μου είπες. 23 Νοεμβρίου. Καλό ταξιδό. Ευχαριστώ. Ανυπομονούμε όλος ο γυναικείος πληθυσμός και όχι μόνο, γιατί τα βιβλία σου λατρεύονται και από τους άντρες. Και καλό είναι να διαβάζονται κιόλας. Και αυτά τα τελευταία που είναι αστυνομικά έχουν και ανδρικό κοινό πλέον. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, από εδώ πάω στο Δημήτρη. Πέρασε η ώρα, παιδιά, δεν το είδα καν. Δημητράκη μου, πες μας, ευχαριστούμε πολύ, Λένα μου. Είναι απολαυστική. Τι να κάνω. Καλό μήνα. Σχωράτε μας. Καλό μήνα, καλό μήνα. Δώσε μας μερικές πληροφορίες για το σημερινό, το απόψινό επεισόδιο του Έρωτα Φυγά, σε παρακαλώ. Διάρα και απόψε, παιδιά, γιατί ο Μάρκος καταλαβαίνει πως η Ευγενία πάσχει από την ίδια ψυχιατρική ασθένεια που έχει και η Νότα και αποφασίζει για να γλιτώσει το γιο του, επειδή ανησυχεί πάρα πολύ για αυτόν, να πάρει μόνο του την κυδαιμονία. Τώρα η Νότα το καταλαβαίνει αυτό και από εκεί και πέρα έχουμε συγκλονιστικές εξελίξεις. Σε άλλο γήπεδο τώρα, η Χαρά παίρνει μια πληροφορία και αυτό την οδηγεί σε μια καταλυτική απόφαση σε σχέση με τον Ανδρέα. Τέλος, ο Ιάσονας, ο οποίος είναι έτοιμος να εφαρμόσει το σχέδιό του και να κλείσει σε ψυχιατρίο την Μαριέτα, θα το προσπαθήσει να το κάνει. Η Μαριέτα το σκάει και τι κάνει, Νεφέλη? Παντρεύεται το Στέφανο. Εξελίξεις συγκλονιστικές απόψε στις 8, νέο επεισόδιο Έρωτας Φυγάς για νέους, γέρους και παιδιά στο Open Beyond. Δεν είμαι. Προσπάθησα. Αλλά το πάλεψα. Το πήγε μια χαρά. Ήταν φιλότιμη προσπάθεια. Τι να κάνεις. Έλεγε το μάθημά του στο Ποσειδώνα, μωρέ, πριν. Του είδα στον πρέμβη. Ναι, κράταγα το ρόλο. Μα διάβασα αυτά που γίνονται απόψε και δεν το πίστευα ότι θα συμβεί στον εορταφυγά. Και έρχονται και άλλα πράγματα μετά. Λοιπόν, Βαγγέλη, θέλω να ετοιμάσεις μια Έφη Σαρρή για να φύγουμε σήμερα και να αποχαιρετιστούμε αφιερωμένοι στο Ποσειδώνα. Και μίλησα. Έχει περάσει και ωραία εποχή. Άιντε. Λοιπόν, καλό μας μήνα με το δεξί, να είναι ένας νέος, αμήν Παναγιά μου, καινούριος, αισιόδοξος, γλυκός, γεμάτος με ωραία γεγονότα μήνας. Είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια καινούρια αρχή. Ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα είμαστε, ας το σκεφτούμε έτσι, να χαμογελάτε, να περνάτε όμορφα. Στα μισά της εβδομάδας σήμερα, καλό υπόλοιπο σε ό,τι και να κάνετε. Εμείς τα λέμε αύριο στις 10 παρά 10, γιατί έχει με αυτά τα τρία υπέρλαμπρα αγόρια πρωινό σουσού! Γλυκό φιλί!